σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα μεγάλα, τα επίμαχα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή ζωντανή στο Έξτρα, ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από τον δορυφόρο Χόντμπερτ. Και από την επομένη της πραγματοποίησής της μπαίνει και στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα μας, που καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Και μπορείτε με εικόνα και ήχο να τη βλέπετε την εκπομπή μέσω ίντερνετ, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οποιαδήποτε ώρα εσείς επιθυμείτε. Για να τη δείτε βέβαια ζωντανή, πρέπει να τη δείτε στο Έξτρα Κυριακή βράδυ, είπαμε έτσι, μετά τις 11. Να ευχαριστήσουμε όλους για τη στήριξή σας, την αγάπη σας. Είναι πολλά τα μηνύματα που λαβαίνουμε, είτε διαλληλογραφίες είτε μέσω ίντερνετ. Προσπαθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της επομένης να αντιμετωπίζουμε πολλά από τα ερωτήματά σας και να μνημονεύουμε και αρκετές από τις παρατηρήσεις σας. Θα παρακολουθείτε την πορεία των πραγμάτων τόσο μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Μένετε ο πόλεμος των δύο δελφίνων, μάλλον ο πόλεμος μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου και Βαγγέλη Βεντζέλου βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη φάση την περίοδο αυτή, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία εμφάνισαν ήδη πρώτη τριγμή. Και όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι η διάσπαση του ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, θα επιφέρει και τη διάσπαση και την πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι ουσιαστικά βαίνομεν προς εκλογές. Τώρα αν με ρωτήσετε υπό ποιο κλίμα θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, αυτά θα προσπαθήσω τώρα να σας αναλύσω. Εγώ για χρόνο εκλογών πιθανολογώ και αρχές Ιανουαρίου, διότι αν όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τα οποία περιμένω μέχρι τις 5-10 Δεκεμβρίου, θα μου πεις χριστουγεννιάτικα θα γίνουν εκλογές. Ξέρετε, η πτώση μιας κυβερνήσεως γίνεται ευνίδια, οπότε μετά προκυρήσονται εκλογές έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έχουμε πιθανότατα μάλλον το φαινόμενο. Οι μεν εκλογές που μας πέρασαν έγιναν καλοκαιριάτικα. Οι δε εκλογές ενώπιον των οποίων βρισκόμεθα θα γίνουν χριστουγεννιάτικα. Γιατί τότε καλοκαίρι τις προκάλεσε ο Καραμαλής, ενώ τώρα θα προκληθούν από πτώση της κυβέρνησης. Η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται γιατί θα πέσει η κυβέρνηση. Καλά, στον ΠΑΣΟΚ λέει τρώγονται και θα γίνουν, ξέρω εγώ, δύο κόμματα. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία? Ο πόλεμος των συμφερόντων είναι πιο μεγάλος μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και αν αρχίσει στη Νέα Δημοκρατία το Μητσοτακέικο με τους Καραμαλίδες να αλληλοϊβρίζονται, θα ακούσουμε πολύ χειρότερα από αυτά που βλέπουμε μεταξύ Βενιζέλου και Παπανδρέου. Τώρα τουλάχιστον βγαίνουν και κάποιοι και λένε ενότητα, όπως ο Κακλαμάνης, όπως κάποιοι άλλοι. Εκεί θα είναι τέτοια η διάσπαση και τέτοιο το αλληλοανάθεμα που θα είναι πρωτόγνωρο για τα πολιτικά χρονικά. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι βγήκε ο Απόστολος Κακλαμάνης πριν από λίγες ημέρες και είπε ότι συμφέροντα επιδιώκουν την διάλυση των δύο κομμάτων και τη δημιουργία κυβερνήσεων από συνασπισμό κομμάτων. Συγκυβέρνησης δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τα συμφέροντα που επιδιώκουν την διάλυση των κομμάτων. Πιστεύω ότι είναι ευλογία Θεού
να διαλυθούν δύο κόμματα, σάπια, καρκινοπαθή κόμματα, κόμματα χωρίς ιδεολογία, κόμματα τα οποία υπετάσσονται επί δεκαετίες σε εξωθεσμικά κέντρα, κόμματα τα οποία έχουν μεταβληθεί σε καπετανάτα, κόμματα που όποιος δεν γίνεται υπουργός χωλαίνεται και βγαίνει και βρίζει ή σιωπά. Γιατί έχουμε τώρα στον Καραμαλή έχουμε δύο ειδών αντιπολιτεύσεις. Η μία αντιπολίτευση είναι αυτή που βγαίνουν και εκφράζονται και του λένε τα άπλητά του, ακόμη όχι τα άπλητα, του λένε, τον προειδοποιούν για αυτά που θα έρθουν. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μιλάνε, όπως ο Γιακουμάτος, λαλίστατος. Δεν υπήρχε εκπομπή που να μην πηγαίνει, που εξυφανίστη. Πού είναι ο κύριος Γιακουμάτος να λαλήσει, να δείτε τι δηλητήριο και πόσο δηλητήριο θα χυθεί. Λοιπόν, αλλά εντωμεταξύ και η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλήρως υποταγμένη σε συμφέροντα. Δηλαδή ό,τι νομοσχέδιο έχει περάσει την περίοδο αυτή είναι καθυπαγόρευση συμφερόντων. Αυτά τα λίγα νομοσχέδια, άμα κάτσουμε και τα αναλύσουμε, θα μου πεις ποιος θα τα αναλύσει, αφού μέσα στη Βουλή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, όλοι κοιμούνται. Ή έχουν άναρθρες ακροδεξιές κραυγές κάποιοι, ή έχουν ρουτινώδεις φωνές ρουτίνας, δηλαδή εξ αριστερών, που μοιάζουν σαν να ζουν στον κόσμο τους, στον βαθύ ύπνο τους, και να μην εννοούν να ξυπνήσουν ποτέ οι Έλληνες αριστεροί. Και όμως τα συμφέροντα κυβερνούν. Τα συμφέροντα κυβερνούν και όλη η Βουλή ομοιάζει να είναι Φιλιππινέζες ξένων συμφερόντων και ντόπιων. Εν πάση περιπτώσει, συμφρονώ ότι είναι λίγα τα ψωμιά τους. Απαντώ στον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη ότι δεν είναι φόβος μήπως διαλυθούν τα δύο κόμματα. Είναι ευλογία Θεού να διαλυθούν σάπια κόμματα που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες στον τόπο και υπόσχονται στις φτωχές οικογένειες να τους διορίσουν τα παιδιά εις μάτιν, ματέως, και χοροϊδεύουν και μπέζουν τις φτωχικές οικογένειες, παίζοντας με τον πόνο των γονιών να βρουν δουλίτσα για το παιδί τους. Δεν είναι λοιπόν φόβος μήπως διαλυθούν τα δύο κόμματα. Είναι κόμματα τα οποία εσωκλείουν αντιθέσεις και απλά οι αντιθέσεις τώρα θα βγουν στην επιφάνεια. Οι αντιθέσεις θα βγουν όπως σε μια κατσαρόλα που βγαίνει πάνω όλη η βρώμα και πρέπει να την ξαφρίσεις τη βρώμα. Αυτό θα γίνει τις ημέρες αυτές. Αυτό θα γίνει τις ημέρες αυτές, κυρίες και κύριοι. Η προτροπή μου εμένα προσωπικά είναι να ψηφίσουμε όλοι τον κύριο Βενιζέλο. Όχι γιατί τον αγαπάμε, όχι γιατί τον θεωρούμε καλύτερο, όχι γιατί θα είναι η λύση του ελληνικού προβλήματος. Ξέρετε την μπαμπάλαια αντίθεσή μου με τις πολιτικές οικογένειες. Ξέρετε ότι έχω πει ότι τρεις οικογένειες, η οικογένεια Μητσοτάκη, η οικογένεια Καραμαλή και η οικογένεια Παπανδρέου, έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα και είναι μοιραίες για τον τόπο οι οικογένειες. Αυτή είναι η θέση μου. Και έχω αναλώσει 20 χρόνια από τη ζωή μου να πολεμάω μάταια τις περισσότερες φορές τις οικογένειες αυτές που εφαίνονται παντοδύναμες. Εγώ λοιπόν καλώ όλους τους φίλους, όλους τους φίλους που με πιστεύουν, να προσέλθουν στις 11 του Νοεμβρίου και να ψηφίσουν τον Βενιζέλο για να γκρεμιστεί ο Παπανδρέου, να γκρεμιστεί η πρώτη οικογένεια. Και σας υπόσχομαι ότι το γκρέμισμα της πρώτης οικογένειας θα γκρεμίσει και τις άλλες δυο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα είναι μεγάλη χάρη για τον Καραμαλή να βγει ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί στερεώνεται και ο Καραμαλής
εάν βγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Πρώτον, θα έχει εύκολο αντίπαλο το Γιωργάκη, έναν άχρηστο χασούρι που μόνο να χάνει ξέρει. Και δεύτερον, θα πιστεύει ο Καραμαλής ότι θα κυβερνάει και τώρα και την άλλη τετραετία. Και θα είναι ο κυρίαρχος του πολιτικού μας παιχνιδιού, της πολιτικής σκηνής. Ενώ το γκρέμισμα του Γιωργάκη θα προβληματίσει όλο τον πολιτικό κόσμο και θα χαράξει μια νέα πορεία. Μια πορεία μέσα στην οποία οι νέες δυνάμεις θα κυριαρχήσουν και οι παλιές θα σαπίσουν και σαν βαρύδια θα πάνε στον πάτο της θάλασσας. Σας καλώ λοιπόν όλους, σε όλη τη χώρα, να εκτιμήσετε, γιατί μερικοί και με ρωτήσεις σας θεωρείτε παράδοξο πώς ο Λεβέντης στηρίζει τον Βενιζέλο. Δεν στηρίζω κανέναν Βενιζέλο. Χρησιμοποιώ τις εκλογές στο Πασόκ για να γκρεμίσω την πρώτη οικογένεια και σας υπόσχομαι ότι πέφτοντας η οικογένεια Παπανδρέου, γκρεμιζόμενη η οικογένεια Παπανδρέου, σε λίγες μέρες, εβδομάδες θα έχουμε και το γκρέμισμα των υπολείπων οικογενειών, Καραμαλή, Μητσοτάκη. Και επιτέλους θα έχουμε ανάσταση. Διότι αυτές οι οικογένειες σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Αυτές οι οικογένειες είναι μοιραίες, αυτές οι οικογένειες είναι, που είναι υπηρετικό προσωπικό των διαπλεκομένων, αυτές οι οικογένειες συγκάλυψαν το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, αυτές οι οικογένειες με τις απόψεις τους έχουν δημιουργήσει αυτό το σάπιο τοπίο στα ΜΜΕ. Αυτές οι οικογένειες, αν εξετάσουμε την προδοσία της Κύπρου, η οικογένεια Καραμαλή την έκανε. Την προδοσία της Μακεδονίας, ο Μητσοτάκης την έκανε. Ο Μητσοτάκης την έκανε την προδοσία της Μακεδονίας, λέγοντας ότι σε 10 χρόνια να δώσουμε το όνομα και σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει. Και πώς τώρα καλούμε την ηγεσία των Σκοπίων να κάνει υποχωρήσεις, όταν Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε και είπε να τους δώσουμε το όνομα. Πέστε μου, η ηγεσία των Σκοπίων δεν έχει δίκιο να επιμένει, αφού βρέθηκε στην Ελλάδα πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και είπε πρέπει να τους δώσουμε το όνομα να τελειώνουμε. Και αυτού η κόρη του κυρίου είναι σήμερα υπουργός εξωτερικών. Όσον δε αφορά τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι πολλά τα τοπήματα, κυρίες και κύριοι. Είναι το ότι σε όλη την Ευρώπη σας έχω πει, κριτήριο του αν ένα κόμμα είναι δημοκρατικό είναι οι απόψεις του για το εκλογικό σύστημα. Όταν οι απόψεις ενός ανθρώπου για το εκλογικό σύστημα είναι υπέρ της ενισχυμένης, ο άνθρωπος δεν είναι δημοκράτης και το κόμμα του οποίου ηγείται δεν είναι δημοκρατικό. Το Πασόκ λοιπόν μοιραίος. Δεν είναι δημοκρατικό κόμμα όταν οι απόψεις του για το μείζον ζήτημα του εκλογικού νόμου είναι ίδιες με τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη. Στηρίζουν την ενισχυμένη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι δεξιός λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου. Κατηγορεί τον Βενιζέλο, εκείνος είναι. Και σας λέω ότι πηγαίνετε σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Μελετήστε τα εγχειρίδια όλων των ακαδημιών των πολιτικών επιστημών, των εδρών των πανεπιστημίων της Ευρώπης. Θα διαπιστώσετε ότι το βασικότερο κριτήριο με το οποίο ένα κόμμα γίνεται κεντροαριστερό είναι κατά πόσον στηρίζει την απλή αναλογική και κατά πόσον μάχεται για την υιοθέτησή της. Λοιπόν, το Πασόκ μοιάζει ανέστητο μπροστά σε αυτό το μεγάλο αίτημα. Άρα είναι δεξιό κόμμα το Πασόκ. Αλλά μετά και το ότι όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου έλυναν και έδαιναν αξιωματούχοι της Αμερικάνικης Πρεσβείας και οι απόψεις του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η συνεργασία του με Ανδριανόπουλο και Μάνο που ήταν ό,τι δεξιότερο είχε δεξιά. Ο Ανδριανόπουλος και ο Μάνος κινούνται δεξιότερων της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιότερων της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας ακόμη και σήμερα ο Ανδριανόπουλος περιφέρεται εμφανιζόμενος ως ειδήμων περί τα πετρέλαια. Δεν αντιλαμβάνομαι. Από υπουργός του Καραμαλή πήγε επικρατείαση στο Πασόκ και τώρα περιφέρεται εμφανιζόμενος σε εκπομπές της ΕΡΤ ως ειδήμων περί τα πετρέλαια, περί τις αλλαγές που θα κάνει ο Πούτιν. Κάποιος τον είδε που ήταν δικός του άνθρωπος, αστυνομικός του, και μου είπε έχει μεγάλες φιλίες, λέει, με τον Πούτιν, τον στηρίζει ο Πούτιν. Χριστός και Παναγία, ο Λιακόπουλος είναι.
Όχι, το Λιακόπουλο ξέρω ότι στηρίζει ο Πούτιν. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κουβάλισε στο Πασόκ ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύβος έχει ρυφθεί. Κάποιοι βέβαια στο Πασόκ, επειδή τα ρουφέτια τους γίνανε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχουν συναισθηματική φόρτιση και αισθάνονται υποχρέωση προς την οικογένεια Παπανδρέου. Αυτό είναι το τραγικό λάθος. Και δείχνει σαν να προσωποποιούμε τα πράγματα. Δηλαδή, ποιος μου έβαλε το παιδί στη ΔΕΗ, με αυτόν είμαι. Και βέβαια θα κινδύνευε να βγει ο Γιώργος Παπανδρέου και θα καταστρέφεται έτσι το Πασόκ εις πλήρης στασιμότητα επί Μακρόν και θα επέτρεπε στον Καραμαλή να, να ελπίζει ότι θα κυβερνάει από Άπειρον. Εάν λέτε εσείς άνθρωποι ξέραν τον νέο πρόεδρο, αλλά ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου έπεσε θύμα του τρόπου με τον οποίο εξελέγει την πρώτη φορά. Εξελέγει με ανοιχτό τρόπο, αλλά ήταν ένας υποψήφιος τότε. Τώρα που είναι δύο, να δούμε κατά πόσον θα εκλεγεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν πάει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει, θα είναι μεγάλη διαφορά υπέρ του Ευαγγέλου Βενιζέλου. Και για τον Ευάγγελο Βενιζέλου έχω να πω το εξής. Αν είναι έξυπνος, θα ακούσει το πνεύμα της εποχής και θα διώξει τη σαπίλα μέσα από το Πασόκ, θα εκδιώξει τα άτομα τα άχρηστα και βαρινόμενα με σκάνδαλα και θα πατήσει γερά το Πασόκ και προς την αριστερά και προς το κέντρο και μπορεί να είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος αν τα κάνει όλα αυτά με ευφυή τρόπο. Αν απαλλάξει το Πασόκ από τους κλέφτες και αν κάνει σωστά ανοίγματα διμερή και προς το κέντρο και προς την αριστερά, είναι σίγουρα ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Εάν όμως κάνει μια απλή διαχειριστική προεδρία, αν αρχίσει και τηρεί ισορροπίες μεταξύ των, των Παπανδρεϊκών και των μη Παπανδρεϊκών, αν πελαγοδρομήσει, εάν εν πάση περιπτώσει επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, πολύ γρήγορα θα γκρεμιστεί και αυτός. Και αν κάποιοι που τον πίστεψαν και τον ψηφίζουν επένδυσαν απάνω του ελπίδες, θα γκρεμιστούν πολύ γρήγορα οι ελπίδες. Εμείς ως κεντρώοι, καλό τους φίλους μας εδώ να ψηφίσουμε όχι πιστεύοντας τον Βενιζέλο. Εμείς ψηφίζουμε για να δρομολογήσουμε πολιτική αλλαγή. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση αχρήστων. Βλέπουμε ότι κάνει ένα βήμα μπρος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δύο βήματα πίσω. Βλέπουμε ότι ξένα συμφέροντα, εξωθεσμικά συμφέροντα έχουν τον Καραμαλή ως υπάλληλο και φοβούμεθα μια τέτοια κυβέρνηση, το σούτο μάλλον όταν είναι προς υπολεπτών χειρισμών τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, θεωρούμε ανάγκη να πέσει ο Καραμαλής και να οδηγηθούμε τις εκλογές. Και ο Βενιζέλος είναι ο μοχλός ανοίγματος εξελίξεων. Και γι' αυτό το ζητούμε. Τώρα, γιατί θα έχουμε πτώση του Καραμαλή? Η πτώση του Καραμαλή θα προέλθει διότι εκλεγωμένου του Βενιζέλου στο Πασόκ θα χωλωθεί ο Γιωργάκης Παπανδρέου και μέσα σε 10-15 μέρες πιστεύω 30-40 βουλευτές του Πασόκ θα φύγουν, θα ανεξαρτητοποιηθούν. Την ώρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και στη Νέα Δημοκρατία και μια ομάδα περίπου 40-50 βουλευτών θα ρίξει την κυβέρνηση. Από πληροφορίες που έχω, τα δύο κόμματα θα γίνουν 4 και θα βαδίσουμε προς εκλογές. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Γιατί ωφελείται ο τόπος από αυτό? Διότι πάμε σε συμμαχικές κυβερνήσεις, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, όλος ο κόσμος ο προηγμένος δημοκρατικά. Πάμε λοιπόν σε συμμαχικές κυβερνήσεις. Πάβουμε να λέμε ψήφισε Πασόκ για να φύγει δεξιά, ψήφισε δεξιά για να φύγει. Κανένα κόμμα δεν θα υπερβεί το 25 με 27%.
και επιτρέπεται πια και στον ψηφοφόρο, αφού είναι έτσι, να είναι πιο ελεύθερος, κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών να τους δώσει ένα 5, ένα 8% να πάρουν, να μπουν μέσα, να δεν είναι εγκλωβισμένος ο ψηφοφόρος. Και σε αυτή την περίπτωση γλιτώνουμε και από κόμματα επικίνδυνα όπως είναι του κυρίου Καρατζαφέρη και του Αλαβάνου και της Παπαρίγα, διότι αν τακτοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο το πολιτικό τοπίο, η ακροδεξιά θα προφηθεί όλη από τον κύριο Καραμαλή και από το αριστερό κομμάτι που θα προέλθει από το Πασόκ θα προφηθεί το σύνολο σχεδόν αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ή που ψήφισαν ΚΚΕ. Θα είναι δραματική η πτώση των κομμάτων των άκρων, τα οποία στις 16 Σεπτεμβρίου εμφανίστησαν ως ενισχυμένα, είτε της ακροδεξιάς είτε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Καταλάβατε, θα επέλθει μια μεγάλη αλλαγή. Βέβαια, στις πρώτες εκλογές δεν θα είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, όσο θα είναι στις μεθεπόμενες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές, επειδή ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι συντηρητικός, είναι δύσκολο να εγκληματιστεί, να μπει στο κλίμα. Οπωσδήποτε όμως πιστεύω ότι η ακροδεξιά θα εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ δύσκολο να ξαναμπεί στη Βουλή. Εκείνοι που μπορεί να διασωθούν είναι το ΚΚΕ. Τα κόμματα τα οποία θα προέλθουν θα είναι κόμματα, αυτά τα 4-5 κόμματα τα οποία θα προκύψουν από την διάλυση των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και είναι ευλογία Θεού. Είναι για τον κύριο Κακλαμάνη, είναι φόβος. Και ξέρετε γιατί είναι φόβος? Δεν φταίει ο Κακλαμάνης. Με το υπάρχον σύστημα του δικοματισμού είναι 100 άτομα από το ένα κόμμα και 100 άτομα από το άλλο, που επειδή έχουν αναγνωρισιμότητα, βγαίνουν στα κανάλια, έχουν διατελέσει αξιώματα, έχουν κάνει ρουσφέτια, έχουν χρήματα, αυτά τα άτομα βγαίνουν εύκολα. Ενώ άλλοι δηλαδή καταϊδρώνουν για να κυνηγήσουν το βουλευτικό αξίωμα. Καμία εκατοστή άνθρωποι εκ δεξιών και καμία εκατοστή άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ το έχουν πάρει επάγγελμα, σκηνή κορδόνι και βγαίνουν με εύκολο τρόπο. Οι λόγοι που βγαίνουν εύκολα είναι γιατί είναι τέος υπουργοί, οι άλλοι λόγοι είναι γιατί έχουν φιλίες με δημοσιογράφους και είναι όλη μέρα στα παράθυρα. Και ο τρίτος λόγος, έχουν βουτήξει χρήματα, έχουν κλέψει λεφτά και έχουν πορτοφόλι μεγάλο και δωροδοκούν τους πάντες. Ξοδεύουν πολλά λεφτά στις εκλογές και σήμερα, δυστυχώς, υπό το ανώριμο πολιτικό κλίμα που ζούμε, ο αριθμός των ψήφων που παίρνει κάποιος είναι ανάλογος των χρημάτων που ξοδεύει. Λοιπόν, σίγουρα, όταν θα σταματήσει ο δικοματισμός, αυτά τα 100 άτομα από εδώ και τα 100 άτομα από εκεί, τα οποία κυριαρχούν, θα έχουν πρόβλημα. Όσο του καταλαγιάσουν τα πράγματα και δημιουργηθεί ένα νέο status quo στα κόμματα. Πάντως το ευχάριστο είναι ότι αυτό που περίμενα εδώ και καιρό, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, μας τη χαρίζουν πολύ πιο γρήγορα με τη συμπεριφορά τους οι ίντριγκες που υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς να είμεθα προσεκτικοί. Εγώ είπα καλό τους φίλους μας σε όλη την Ελλάδα, επικοινωνήσαμε και με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, για να πάτε να ψηφίσετε πρέπει ή μέχρι τις 31 να πάτε να δηλώσετε φίλοι και να με την ταυτότητά σας κάποιο τοπική του ΠΑΣΟΚ και να γραφτείτε στους καταλόγους εκλογικούς για τη διαδικασία, λέω τώρα για το ΠΑΣΟΚ, σε 11 Νοεμβρίου. Η άλλη λύση είναι και με την ημέρα των εκλογών, χωρίς να έχετε γραφτεί, να πάτε στην ουρά, να δώσετε την ταυτότητά σας, πάλι έχετε δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή και χωρίς να γραφτείτε μέχρι τις 31 του Οκτωβρίου, μπορείτε να πάτε την ημέρα των εκλογών εκεί που οπουδήποτε κοντά στο σπίτι σας έχει η κάλπη, θα το πληροφορηθείτε αυτό εύκολα σε κάποια τοπική, και με την ταυτότητα και θα πείτε δηλώνω φίλος και χωρίς να δώσετε ούτε 2 ευρώ. 2 ευρώ δίνουν τα μέλη. Οι φίλοι, αυτοί δηλαδή που δηλώνουν δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, μπορεί και να μην ψηφίζω ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να εκφραστώ υπέρ του Βενιζέλου ή υπέρ του Γεωργάκη, ψηφίζετε χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, να πάτε στην ουρά, θα δαπανίσετε 2-3 ώρες, είναι σοβαρός ο λόγος.
για να πέσει η οικογένεια Παπανδρέου, να γκρεμιστούν οι Παπανδρέου. Και έχουν μεγάλη ζημιά στον τόπο κάνει οι Παπανδρέου, γιατί ντροπιάζουν και του παππού τους το όνομα. Από τους Παπανδρέου υπήρχε ένας μεγάλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Ανδρέας μπορεί να είχε χαρίσματα εκείνος, που δεν έχει ο γιος του Γεωργάκης, αλλά είχε κάνει εγκλήματα μεγάλα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή φόρτωσε στο δημόσιο 1 εκατομμύριο αργομίσθους. Δημιούργησε μια διαφθορά προηγούσα σε όλα τα επίπεδα. Όλοι τα πιάνανε. Δημιουργήθηκε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου επιμερών του κομματός του, όχι επιμερών του ιδίου, αλλά προετοίμασε το φαγοπότη και εκείνος. Στο χειρισμό των εθνικών θεμάτων δεν είχαμε καμίαν απολύτως πρόοδο, ενώ το Πασόκ κυβέρνησε 20 χρόνια, ήταν σε πλήρη στασιμότητα τα εθνικά θέματα και μάλλον χειροτέρευαν. Δηλαδή, αν κριθεί από το πολιτικό του έργο ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι ένα μηδενικό. Τώρα, ο Βενιζέλος βέβαια λέει, όπου γυρίζει, τον βλέπω στα βίντεο και στις τηλεοράσεις, όπου γυρίζει εξυμνεί. Τι να κάνει, πρέπει να εξυμνήσει, τι είναι, αφού μιλάει, αφού είναι υποψήφιος του Πασόκ. Όταν αργότερα πιστεύω πετάξει από πάνω και τον τίτλο του Πασόκ και το έμβλημα, τότε θα είναι πιο αληθινός Βενιζέλος και θα παίξει το δικό του ρόλο. Τώρα είναι υποχρεωμένος να λέει στις ομιλίες του του μεγάλου Ανδρέου μας Παπανδρέου. Και... αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας νοιάζει, η πολιτική παίζεται. Αφού διεκδικεί την ψήφο, θα παίξει το δικό του χαρτί, καθήον νομίζει ή βούλεται τρόπο. Έτσι, εμείς θα παρακολουθούμε με ψυχραιμία. Είπαμε την ψήφο τη δίνουμε, όχι γιατί έχουμε καμία προσυνεννόηση με τον Βενιζέλο για οποιαδήποτε συνεργασία, τίποτα απολύτως δεν έχουμε, ούτε γιατί έχουμε εγγυήσεις ότι θα είναι καλύτερος, καμία εγγύηση δεν έχουμε. Εμείς ζητούμε από όλους σας να πάτε να ψηφίσετε Βενιζέλο για να γκρεμιστεί το πρώτο κάστρο του Παπανδρεϊσμού και στη συνέχεια να πέσουν και τα άλλα κάστρα του Μητσοτάκη και του Καραμαλή. Είναι οι τρεις μοιραίες οικογένειες που έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα και που πρέπει να τιμωρηθούν και να φάνε καιρό χαστού και από αυτή τη γενιά και πολύ γρήγορα, ώστε να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, αυτό θέλω να καταλάβουν κάποιοι. Να διαβάσω και μάλιστα ένα μήνυμα που εστάλει από κάποιον, κάποιος Κυριαζίδης Γεώργιος. Δηλώνω πως είμαι ψηφοφόρος Ένωσης Κεντρών εδώ και χρόνια, ασπάζοντας, δεν λέμε ασπάζοντας, ασπαζόμενος πρέπει να λέει, εντάξει, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος λέει, ασπάζοντας τις απόψεις του κόμματος. Έχω βοηθήσει το κόμμα με πολλούς τρόπους πολλές φορές. Τέτοιο όνομα δεν γνωρίζω εγώ να βοήθησε. Εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος δηλώνει ότι βοήθησε. Θέλω να εκφράσω την αντίθεσή μου, τη βαθιά μου λύπη, καθώς και την απογοήτευσή μου για την ανοιχτή υποστήριξη της Ένωσης Κεντρών με ανήθικο κατά τη γνώμη μου τρόπο υπέρ του κυρίου Βενιζέλου ως πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ πως δεν αρμόζει σε ένα κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών να παίρνει θέσεις για τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Επίσης θεωρώ το Βενιζέλο δεξιότερο του Παπανδρέου. Για να απαντήσω εις αυτό το μήνυμα, κύριε Κυριαζίδη, αν είστε υπαρκτός. Λέτε ότι έχετε βοηθήσει κατά πολλούς τρόπους και κατά ποικίλους τρόπους την Ένωση Κεντρών. Εσείς γνωρίζετε αν αυτό που λέτε βέβαια είναι αληθές, γιατί εγώ το όνομά σας δεν το άκουσα. Εγώ παρακολούθησα επιμελώς από τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη Λαγκαδά 10 όλα τα προσελθόντα άτομα τα οποία πήραν ψηφοδέλτια, τα οποία δούλεψαν, και το δικό σας όνομα δεν το γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, λέτε, ίσως όμως και να κάνω και λάθος, επειδή είστε πόντιοι εκεί πάνω και να είστε μεταξύ των πολυαρίθμων που προσήλθατε στα γραφεία της Ένωσης Κεντρών και δεν συγκράτησα το όνομά σας. Θα πληροφορηθώ από τα παιδιά εκεί, τα υπεύθυνα. Λέτε ότι θεωρείτε το Βενιζέλο δεξιότερο του Γεωργάκη. Ποιος είναι πιο δεξιός από τους δυο, αυτό μας αφορά, ή να ξεκινήσουν διεργασίες για να πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή, να βαδίσουμε προς εκλογές, να μπορέσει ο κόσμος να διορθώσει το λάθος που έκανε στις 16 Σεπτεμβρίου. Τι είναι πιο σημαντικό, κύριε Κυριαζίδη,
Να κάτσει ο Καραμαλής 4 χρόνια, θέλετε? Και αν βγει ο Γιωργάκης, τότε ο Καραμαλής εξασφαλίζει όχι μόνο αυτά τα 4 χρόνια και τα άλλα 4. Διότι με τέτοιο Γιωργάκη ανεμικό και άχρηστο, ανοίγει όρεξη των δεξιών για πολυετή παραμονή στην εξουσία. Δεν το αντιλαμβάνεστε? Εξήγησα το πνεύμα υπό το οποίο στηρίζω. Ούτε φίλος μου είναι ο Βεντζέλος. Η τελευταία φορά που τον είδα, το δήλωσα κιόλα, είναι στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού πρώτη τετραετίας. Παρακολουθούσα ένα πίνακα και μου έπιασε το χέρι και ούτε του τηλεφωνώ, ούτε έχω το τηλεφωνά του, τα έχω όλα. Και είναι και στενός φίλος του αδερφού μου, του καθηγητή στη νομική. Αλλά τίποτα, ούτε χρησιμοποιήθηκε καθόλου αυτό το... Ζητώ να γκρεμίσουμε τους Παπανδρέου. Πρέπει να τιμωρηθούν οι τρεις οικογένειες, γιατί κρατούν την Ελλάδα στο γύψο. Ο Γιωργάκης τόσα χρόνια που είναι στο ΠΑΣΟΚ, η Ένωση Κεντρών δεν μίλησε ούτε μία φορά στην ΕΡΤ. Γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκε μία φορά να κληθεί ο αρχηγός της Ένωσης Κεντρών στην ΕΡΤ? Πού είναι η δημοκρατία του Γιωργάκη? Πέστε μου. Πού είναι η δημοκρατία του? Εγώ πήγα σε χωριό των Καλαβρίτων πριν από 2 εβδομάδες και στους 144 ψήφους πήρε το ΠΑΣΟΚ 112. Και λέω, πώς εσείς εδώ στο χωριό, και να τα ακούσετε εσείς κύριε Κυριαζίδη, πώς εσείς στο χωριό στους 140 τόσους ψήφους δώσατε 112, κάπου 80% στο ΠΑΣΟΚ? Λέει, με ποιοι πλησιάζει ένας? Και μου λέει, εδώ είναι ένας ταχυδρομικός και ένας τραπεζικός του ΠΑΣΟΚ, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι παραμονή το τελευταίο Σάββατο γυρίζουν σε όλα τα σπίτια και εκβιάζουν και λένε, αν δεν ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ, ούτε στρατιώτης θα μετατεθεί, ούτε παιδί θα διοριστεί, και κινδυνολογούν και απειλούν και εκβιάζουν τις οικογένειες. Και έτσι πάνε τον κόσμο. Θέλει ο κόσμος, μου λέει, κύριε Λεβέντη, 80% ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπαμε τι κλέφτες είναι. Και εγώ ΠΑΣΟΚ ψήφισα φοβούμενος, γιατί είναι ικανοί, λέει, να με εξοντώσουν. Μετά λέει, το παιδί μου θα θέλει δουλειά, δεν θα τολμάω να χτυπήσω πόρτα. Δηλαδή, με τέτοιες συνθήκες ο Γιωργάκης, μέσα στην ίδια την αχαΐα, κύριε Κυριαζίδη. Πρέπει λοιπόν τέτοια ταβατζιλίκια και τέτοια εσχρά πράγματα να σταματήσουν. Λοιπόν, χρησιμοποιείτε τη μέθοδο λοιπόν, κύριε Κυριαζίδη, παριστάνετε ότι είστε ο παδός μας για να μας πείτε, να μας προσελκύσετε. Εμείς έχουμε μία στρατηγική, την πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή και τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ, και τα δύο κόμματα είναι σάπια, πρέπει να διαλυθούν και πρέπει να τιμωρηθούν, και πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει καινούργια κόμματα, καινούργια πρόσωπα, και όχι χούντες και αριστερούς. Τα καινούργια πρόσωπα και τα καινούργια κόμματα πρέπει να είναι στο χώρο του πολιτικού κέντρου, εκεί που υπάρχει η λογική, η σύνεση. Διότι οι κύριοι πασοκτζίδες και δεξιοί, καθόλου τον προεκλογικό αγώνα τώρα για τις εκλογές, τι κάνανε? Βγάζανε στα κανάλια Γεωργιάδη, Βορύδη, Καρατζαφέρη, Αλαβάνο. Δεν έβγαλαν ποτέ την Ένωση Κεντρών. Υπήρχε προσυνεννόηση για την εξόντωση του κεντρώου χώρου. Δεν χρωστάμε λοιπόν σε κανέναν τίποτα, κύριε Κυριαζίδη. Αντίθετα, πρέπει να εργαστούμε για το γκρέμισμα της διαφθοράς και της απείλας. Αυτή είναι η Ένωση Κεντρών και αυτή θα είναι πάντα μέχρι τέλους. Δεν διαπραγματεύομαι με κανέναν. Εάν με καλούσε ο Βενιζέλος να διαπραγματευτώ μαζί του, δεν θα τον στήριζα. Είμαι τέτοιας μορφής άνθρωπος εγώ. Συνεννοήσεις δεν κάνω. Εάν με καλούσε για να κάνουμε συμφωνία, δεν θα τον στήριζα, δεν θα έλαμβανα θέση. Διότι θα εφαινόταν ότι και αυτός είναι εξίσου σάπιος όπως είναι όλοι. Το ότι εγώ από εδώ παίρνω τόσο αναφανδόν θέση υπέρ του, χωρίς καμία συνεννόηση, αρχίζω και προβληματίζομαι ότι έχει και ήθος. Γιατί στην πολιτική συνήθως, για να κερδίζουν συμπάθειες και να βάζουν τα κανάλια να δουλεύουν για αυτούς, κάνουν τηλέφωνα. Δεν έπεσε τηλέφωνο, δεν έπεσε καμία κίνηση από τον κύριο Βεντζέλο. Μόνοι μας κάνουμε ό,τι κάνουμε και είναι μάρτυρες οι πάντες.
επικαλούμε έναν ιονδήποτε που λέει το αντίθετο. Να μου παριστάνετε εσείς. Εμείς ζητούμε να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις και να πάμε σε εκλογές. Γρήγορα. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Καραμαλή χειρίζεται κατά αντιλαϊκών τρόπων τα οικονομικά θέματα, ενισχύει τους βιομηχάνους και τους ισχυρούς και εξοφλάει γραμμάτια για τη χρηματοδότησή της στην προεκλογική προς τους διαπλεκομένους. Αφενός, εις δε τα εθνικά θέματα έχει προδοτικές. Προδοτικούς χειρισμούς και λίγο ανεπικίνδυνους και ανεπίστροφους. Δηλαδή χειρισμούς, τους οποίους αν υλοποιήσει και αν προχωρήσει σε συμφωνίες θα δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία ο τόπος μετά πρέπει να τα υποστεί. Πάει για συμφωνία στο θέμα των Σκοπίων ο Καραμαλής. Εάν γίνει η συμφωνία, δεν θα μπορεί μετά ο Λεβέντης να την αναιρέσει. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λοιπόν, πρέπει ο Καραμαλής να πέσει το συντομότερο. Πέστε μας, κύριε Καρταλιά μου, πώς βλέπετε την... Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι ορθή η εκτίμησή σας ότι θα οδεύσουμε σύντομα προς εκλογές και ίσως το πρόσχημα να είναι το ζήτημα των Σκοπίων, και το λέω αυτό το ίσως. Γιατί χρειάζεται εθνικό θέμα. Χρειάζεται εθνικό θέμα για να πάμε σε εκλογές κατά το Σύνταγμα. Το λέω αυτό το ίσως διότι αντιλαμβάνεσαι ότι μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια γύρω από αυτό το ζήτημα και από διάφορες κυβερνήσεις που πέρασε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή, και ενώ η Ελλάδα έχει, όπως και με την Τουρκία, έχει την δυνατότητα με λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς να μπορέσει να αξιοποιήσει προς τα εθνικά συμφέροντα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα είναι μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτήν την δυνατότητα, προκειμένου δηλαδή να ασκήσει ένα βέτο, παραδείγματος χάρη, στην είσοδο των Σκοπίων σε αυτούς τους μηχανισμούς. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι και όλος ο κόσμος να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Τα Σκόπια χρειάζονται τη γείτονα Ελλάδα για να μπορέσουν να επιβιώσουν ουσιαστικά. Όπως και στο θέμα με την Τουρκία και στο θέμα εκείνο, βλέπετε, ανεχόμαστε να σκοτώνουν τους πιλότους μας, ανεχόμαστε χίλια δύο πράγματα, να διεκδικούν το Αιγαίο. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε τη δυνατότητα, όχι με πόλεμο, εγώ δεν λέω πόλεμο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε, να αξιοποιήσουμε το μέσο που έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διπλωματικό χαρτί. Όμως, όχι πάντα ασκώντας βέτο. Δεν είπα ασκώντας βέτο, κάποιες κινήσεις διπλωματικού. Εγώ είμαι κατά των βέτο. Όχι, δεν είπα βέτο. Βέτο σημαίνει απελπισυσία. Όχι, τελευταίο έσκατο μέσο. Εγώ δεν λέω με βέτο, λέω. Προπαρασκευαστικές πράξεις για να πετύχουμε καλύτερα μέσω διπλωματίας αυτό που υπό πανικών και απελπισίων θα απεπειρώμεθα μέσω βέτο. Δηλαδή λέω ότι εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Τουρκία δεν είναι, θέλει να ενταχθεί. Θα μπορούσαμε με τους κατάλληλους διπλωματικούς χειρισμούς να μπορέσουμε να την στρέψουμε την Τουρκία, έτσι ώστε να μην έχει αυτές τις διεκδικήσεις τις οποίες έχει. Να μπορέσουμε να την λογικέψουμε δηλαδή, χωρίς βέτο και τέτοια πράγματα. Αυτό πιστεύω, και σίγουρα πιστεύω ότι θα πάμε, όπως είναι ορθή η εκτίμησή σας, συνυπογράφω και εγώ, ότι σίγουρα θα πάμε σε σύντομες εκλογές με... πρόσχημα επικαλούμενη κυβέρνηση ως εθνικό λόγο το ζήτημα των Σκοπίων, που ήδη βλέπετε ότι παίζει παντού. Αντέχει η χώρα να πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές? Πόσο είναι το οικονομικό βάρος των εκλογών? Δεν ζητούμε εκλογές. Διακόψαμε όμως τον κύριο να συνεχίσει, αλλά πάνω σε αυτό που λέτε, δεν χρειαζόμαστε τη μούρη του Καραμαλή στις κολόνες, ούτε τη μούρη του Καρατζαφέρη, ούτε τη μούρη του Γιωργάκη του. Γιατί να γίνουν εκλογές με γιγαντοαφίσες και σποτάκια και στρατιές? Το κόστος των αντιπροσώπων. Το κόστος, σας λέω, το κόστος, αν είναι απλά να στήσουμε μια κάλπη και οι τηλεοράσεις να μεταδώσουν 10 ομιλίες, είναι μηδέν. Το κόστος όμως, άμα θέλει ο Καραμαλής και ο κάθε Παπανδρέου να βάζει τη μούρη του κάθε γωνία, είναι τεράστιο. Λοιπόν, εξαρτάται για ποιες εκλογές μιλούμε, για δημοκρατία ή για χαρτοπόλεμο. Οι 20.000 αντιπρόσωποι. Τι 20.000 αντιπρόσωποι? Πόσοι δικαστικοί αντιπρόσωποι? 1.000 ευρώ το. Τι είναι, 20.000 ευρώ, τι είναι αυτά? 20 εκατομμύρια ευρώ, αυτά θα σκεφτούμε. 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα σκεφτούμε όταν αυτή τη στιγμή ο ΤΕΒΕ, ο Κόντος, ζητάει 1,5 δις ευρώ μέχρι, τέλος, μέχρι το μέσο του Ιουνίου. Δεν το ξέρετε αυτό? Βγήκε μία. Σας διέκοψα όμως. Ναι, βγήκε μία επιτροπή
και είπε για 30 χρόνια ακόμη, μια πραγματογνωμοσύνη, έχει το ασφαλιστικό περιθώριο να χορεύουν τα ποντίκια και να μην φτωχεύουμε, να χορηγούνται οι συντάξεις. Δηλαδή σημερινοί 30 δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη. Όχι, λέει για 30 χρόνια ακόμη, δηλαδή μη στενοχωριώστε, θα παίρνετε τη σύνταξή σας. Υπάρχει μια ανάλυση. Και δεν πέρασε ένα 24ωρο και βγαίνει ο Κόντος και λέει δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα ταμεία, ο διοικητής του ΤΕΒΕ, ο οποίος είναι και σοβαρός άνθρωπος. Εμείς λέει 9 μήνες έχουμε να δώσουμε συντάξεις. Αν δεν μας δώσει 1,5 δις ευρώ το κράτος, εμείς χανόμαστε. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο μου, τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι να απαλλαγούμε από τα καρκινώματα και από την χολέρα, αν είναι βέβαια να πάμε να ξαναψηφίσουμε καραμαλή ή καραμαλική, αλλά η διάσπαση βέβαια αλλάζει και το σκεπτικό, αλλάζει και το πείο. Τότε η καραμαλική θα δούμε με ποιον είναι, με το Μητσοτάκη, με τον Καραμαλή, η Παπαντρεϊκή με ποιον είναι. Πρέπει να δούμε, θα πρέπει τότε να έχουν να διαλέξουν. Πριν μιλήσουν για το ποιο κόμμα, πρέπει να διαλέξουν με ποιον δελφίνο εξ όλων τάσσονται. Λοιπόν, δύο λόγια, δεν θέλω να απασχολήσω πολύ το χρόνο σας. Πιστεύω ότι εφόσον θα πάμε σύντομα σε εκλογές, βέβαια ήδη θα έχει έλθει η 11η Νοεμβρίου και ήδη θα έχουμε τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Κατά πάσα πιθανότητα στο ΠΑΣΟΚ θα έχουμε τη διάσπαση και θα έχουμε μάλλον δύο κόμματα. Από ό,τι διαφαίνεται όμως και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε το ίδιο κλίμα, παρότι κέρδισε τις εκλογές, βλέπω να έχουν το ίδιο κλίμα, και αυτό γιατί κατά τον ντόμινο, θα έλεγε κανείς, οι πολιτικές εξελίξεις διαθλώνται, δηλαδή όπως το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται κρατούσε μια ισορροπία στο δικομματισμό, καταραίει τώρα το ΠΑΣΟΚ, επιφέρει τις αντίστοιχες επιπτώσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Όμως και ο ψηφοφόρος πλέον, ο Έλληνας ψηφοφόρος, θα απεγκλωβιστεί από το δίλημα του δικομματισμού. Δεν θα πηγαίνει στα άκρα όπως πήγε στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή έτσι ώστε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, και θα μπορέσει, πιστεύω, κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών να μπορέσουν να εκφράσουν τη δυναμική την οποία έτσι κι αλλιώς εκφράζουν στην κοινωνία, αλλά δυστυχώς όχι στην κάλπη, μέσα από αυτόν τον εκβιασμό που γίνεται συνήθως από τα ΜΜΕ την τελευταία στιγμή. Εσείς κύριε Σταυρίδη, πώς... Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε, να συμφωνήσω με τον κύριο Μαστομπέτρο, πολύ σωστά τα είπε τα πράγματα και πολύ ψύχρεμα. Θα πρέπει να πω στον κόσμο, το έχω δείξει, ότι αν διαφωνώ σε κάτι, έστω και πολιτισμένα, θα το πω απέναντί σας. Δεν υπάρχει εδώ, δεν είμαστε ρομπότ, ας πούμε, να συμφωνούμε σε όλα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και μια δημοφιλία, γιατί εκφράζουμε τις απόψεις μας ελεύθερα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα στο θέμα του Βενιζέλου που είπατε και το εξήγησα. Καταρχήν να πω ότι αυτά όλα μου φαίνονται πολύ ψεύτικα, πολύ πλασματικά στις τηλεοράσεις. Εμένα με έχουν σταματήσει τουλάχιστον 100 άνθρωποι μέσα στη μέση της Αθήνας, μέσα στην Καλλιθέα που μένω παντού, δεδηλωμένοι Πασόκοι. Κάποιοι μου δείξαν και το κομματική ταυτότητα, δηλαδή τι να σας πω, σας ορκίζομαι. Και όλοι μου λένε ότι δεν μπορούμε να την αναλυθούμε την κατάσταση. Ναι, αισθανόμαστε, λέει, απέναντι σε αυτή την οικογένεια κατά κάποιο τρόπο έτσι, ένα ρομαντικό σεβασμό, ένα τέτοιο πράγμα, αλλά δεν μας παίρνει άλλο να είμαστε τιμένοι. Είτε απόλυτα κομματικοί, είτε γιατί κάτι προσδοκούν καλύτερα για αυτόν τον τόπο, δεν μπορούν να στηρίξουν Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτό που λέτε ότι θα κατέβει 1,5 εκατομμύριο κόσμος να ψηφίσει, αυτό δείχνει ότι θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εμείς το έχουμε διαδηλώσει, όλοι μας το λέμε εδώ πέρα, ότι δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ. Πώς θα το κάνουμε, δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με αυτό το κόμμα, όπως είναι μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι θα είναι στις 12 Νοεμβρίου, όπως είναι σήμερα, δεν με ενδιαφέρει. Είτε γίνει κυβέρνηση, είτε διαλυθεί τελείως, δεν με ενδιαφέρει. Προσδοκώ σε ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ, που είναι αδύνατον, φύση αδύνατον και θέση όπως φαίνεται, να είναι διαφορετικό με τον Γιώργο Παπανδρέου. Το είπα και στην περασμένη εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, και μάλιστα χρησιμοποίησα μια λαϊκή έκφραση, στα 50 φεύγα του να αλλάξει ρότα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχετε κάνει και στο ναυτικό αξιωματικός. Δεν αλλάζει το πλοίο έτσι εύκολα. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος που έχει στρέψει το πλοίο. Το πλοίο είχε στρέψει, για να είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί, από την εποχή του πατρός του. Έτσι, ελαφρά πήγαινε δεξιά. Το δείχνει από τότε που είναι εξουσία. Με το Σιμίτι πέσανε και οι υπογραφές. Και με τον Παπανδρέου γίνανε τα πράγματα ξεπροστιασμένα και στο Υπουργείο και στο κόμμα. Θα έρθει να τα αλλάξει τώρα. Μα τώρα κατάλαβε το λάθος. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα ενός πολιτικού και ειδικά ενός αρχηγού πολιτικού ηγέτη είναι η προβλεπτικότητα. Εγώ διαφωνώ με κάποιους, δεν την είχε ούτε ο Ανδρέας. Γιατί ο Ανδρέας, αν είχε προβλεπτικότητα, ας τον έχουν κάνει σχεδόν θεό, αν όχι μη θεό, ξέρω τέλος πάντων,
Αν είχε προβλεπτικότητα, δεν θα έλεγε τα ΕΟ και ΝΑΤΟ, τα συνδικάτα και μοπότε των λαών οι Αμερικάνοι, θα είχε προβλέψει ότι οι Αμερικάνοι θα ήταν η απόλυτη κυρίαρχη σε 5-10 χρόνια. Λοιπόν, πού είναι η προβλεπτικότητα του. Λοιπόν, ο Παπανδρέου, ο Γιώργος τώρα, δεν καταλάβαινε ότι το πλοίο πήγαινε δεξιά. Απότομα τα κατάλαβε όταν έπεσε πάνω στη δεξιά ξέρα και λέει θα το γυρίσω αριστερά. Θα μου πείτε, το πιστεύεις ότι το κατάλαβε, θα σας εκπλήξω. Ναι, το κατάλαβε. Άρα γιατί δεν το γύρισε το πλοίο, γιατί δεν τον πίστευε. Άλλο να το αντιληφθεί και άλλο να το πιστεύει. Δηλαδή πίστευε δίκην Γκόρτζου ότι τους έχει εδώ. Ότι ό,τι και να κάνω, εγώ το είπα, ότι ο βασικός κορμός του ΠΑΣΟΚ, για να μην πω όλος ο κορμός, είναι από αριστερόστροφος ως αριστερός. Λοιπόν, το 38% που πήλαινε πάρα πολύ. Αν δεν υπήρχαν οι βολεμένοι, το λέω ξεκάθαρα, ούτε 18 δεν θα παίρνε. Αυτό ακριβώς πίστεψε ότι δεν θα γίνει. Σε ένα βαθμό το πιάσε. Δεν έχασε 20%, έχασε μόνο 3. Αλλά θα συνεχίσει να χάνει. Λοιπόν, από πλευράς ΠΑΣΟΚ μην το συζητήσουμε περισσότερο. Δεν λέω εγώ ότι ο Βενιζέλος θα φέρει την Ανάσταση. Λέω ότι μπορεί να τη φέρει αν θέλει. Τον είπανε δεξιό ο Παπανδρέου. Εγώ νομίζω ότι έχει πάθει πλέον τρικυμία εν κρανίο. Ήρθα μάλιστα σε μια μικρή διαφωνία με εσάς, όταν πολλές φορές πριν τις εκλογές τον υποστήριξα. Και λέω ένας κόσμιος άνθρωπος, ένας μοντέρνος πολιτικός. Έχει έτσι μια ευγένεια πάνω. Για ποιον είναι, για τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά είδαμε ότι σαν εξουσία να πείσει, λέει, δεν όταν... πείθει. Τι ευγένεια έχει όταν λέει θα κάνει διαγραφές. Πέστε μου. Έχει γίνει πλέον. Ξέρετε ότι οι διαγραφές είναι προϊόν φοβίας. Βέβαια, είναι σπασμωδικές ενέργειες τώρα. Οι διαγραφές είχε κάνει και ο Κώστας Καραμαλής, είχε διαγράψει τα σουφλιά. Ενθυμίστε. Ναι, καλά, θυμάμαι την παρεξήγηση. Υπήρχαν κάτι ακραίοι που τον περιστήριξαν και του έλεγαν να σουροκανίζει την καρέκλα σουφλιά, θα αφήσει το σουφλιά και τον είχε διαγράψει. Ενθυμίστε. Και ποιος Καραμαλής με σουφλιά, πρόεδρε. Εδώ ο Ιουστινιανός διέγραψε. Τον έπεισαν οι κόλακες και έστειλε στο σπίτι του τον πιο δοξασμένο στρατηγό στη Βυζαντινή ιστορία, τον Βελισάριο. Το ξέρετε ότι ο Βελισάριος πέθανε σε ένα καλυβάκι φτωχός μόνος του. Λοιπόν, και καμία σχέση μεταξύ Καραμαλή, με όλο το σεβασμό, και Ιουστινιανού, έτσι. Μιλάμε για τεράστιο κεφάλι. Κι όμως πέφτουν από κοντά οι κόλακες και κάνουν τη ζημιά τους. Αυτοί γίνανε στη διάρκεια όλων των ετών, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πανάξιοι άνθρωποι πήγαν σπίτι τους, μέχρι που τους σκότωσαν και από πάνω. Στην εποχή μας δεν σκοτώνουν, απλώς περιθωριοποιούν. Λοιπόν, δεν μπορούν να ελπίζουν είτε από κομματική εμπάθεια, είτε από γενικά για το καλό της χώρας σε έναν Παπανδρέου. Και γιατί λέω εδώ στηρίζουμε έναν Βενιζέλο, όχι γιατί αγαπούμε το ΠΑΣΟΚ, είπαμε, δεν μας καίγεται καρφί, το λέω λαϊκά. Αλλά πώς, σαν πίεση απέναντι στην κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου το απέδειξε 3,5 χρόνια ότι παρότι είχασε 3% Νέα Δημοκρατία, κέρδισε. Κέρδισε άνετα. Περισσότερο παραπίεση, γιατί. Μην νομίζετε ότι ένα ΠΑΣΟΚ μπορεί να πιέσει, ειδικά ένα ΠΑΣΟΚ εξασθενημένο και διαιρεμένο. Δεν μπορεί καθόλου να πιέσει. Καλά, διαιρεμένο δεν το συζητούμε. Ενωμένο δεν μπορεί. Ενιαίο λέμε. Ναι. Ενιαίο. Και ενιαίο τι ήταν και ενιαίο τι πήρε. Λοιπόν, εγώ περισσότερο βοηθάω τον Βενιζέλο, σας το εξήγησα, για να δρομολογηθούν εξελίξεις. Αυτός είναι ο ένας τομέας. Ξέρω σίγουρα ότι η Μαργαρίτα θα βάλει το Γιωργάκη να αποχωρήσει. Και αυτό θα επιφέρει και τη διάσπαση της δεξιάς με απογόρηση του Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε, κύριε, ότι όταν αυτό το έλεγε ο Λεβέντης, μήνες πριν τις εκλογές, ότι θα δράσει ντόμινο, μέχρι τώρα μου το λένε πολλοί. Λέει, πω, τι παραξενιές έλεγε τώρα, πάει να πει και πάει να πει. Τώρα το λέει και ο Κακλαμάνης. Ναι. Τώρα το λένε όλα τα κανάλια. Με όταν εσάς το λέγατε στο παραπέντε, αυτοί το λένε στο κεπέντε. Ότι θα φέρει διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι καλό. Δεν είμαστε εναντίον των οικογενειών προσωπικά. Δεν μας έχουν κάνει τίποτα προσωπικά. Εμείς είδαμε πώς φαλκιδεύεται και βραχυκυκλώνεται όλος ο τόπος μας αυτές τις εκλογές. Τι εννοώ όταν λέμε προσωπικά. Σε κόμμα λέτε. Προσέξτε, όχι, όχι, την Ελλάδα προδίδοντας τον τόπο. Προδίδεις και τα άτομα. Και διευκολύνοντας την οικονομική ολιγαρχία να ληστεύει τη χώρα, δεν έχουν βλάψει και τον καθένα μας προσωπικά. Ίδιο θα ήταν τώρα τα λεφτά του χρηματιστηρίου που πήγανε στην Ελβετία να υπάρχουν εδώ. Αστείευεστε. Θα ήταν όλος ο ελληνικός λαός στις τράπεζες να κλιπαρεί για 3.000 ευρώ καθένας. Λοιπόν, βεβαίως, έχουν βλάψει και προσωπικά τον καθένα μας οι τρεις αυτές οι οικογένειες. Γιατί ο Γιωργάκης, ας ερωτηθεί ο Γιωργάκης, ποιοι κλέψανε Γιώργο. Εγώ αλλάζω και θα ψηφίσουμε όλοι Γιωργάκη, αν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου τον προκαλώ, τον Γιώργο Παπαδρέου, να βγει μέχρι τις 11 Νοεμβρίου να πει ποιοι κλέψανε το 99 τα λεφτά. Σωστό. Σωστό. Αν αλλάξει και πει και μου δείξει ονόματα σκαναλάρκες
Και θα τον στηρίξουμε. Όχι, θα τον στηρίξω. Θα βγω υπαρχηγός του να. Θα είμαι στις συγκεντρώσεις του συγκεντρωτιάρη. Με σημαία. Ό,τι ήταν ο Κουλούρης παλιά για τον Ανδρέα. Θα αρχίσω χωρίς καμία. Αν δω αντριλίκη και τολμήσει ότι τολμάει και λέει τα πράγματα με το όνομά του. Βεβαίως. Και άλλος ένας παράγοντας, τον οποίο αναφέραμε και την προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχουμε τίποτα, σεβόμαστε όλα τα στελέχη και υπάρχουν, εκτός από τον Παπουτσί και τον Καστανίδη, θα πρέπει να το λέμε αυτό στις 11 Νοεμβρίου, οι οποίοι είναι πολιτικοί που μπορείς να τους πεις μελλοντικούς. Όλοι οι άλλοι πρόεδροι, με όλο το σεβασμό, ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν, κύριοι. Δεν μπορεί, ακόμα και από τον απρόβλεπτο Πάγκαλο, που είναι πάντα ένα καρπερό μυαλό, δεν μπορείς να περιμένεις από τη Βάσο Παπανδρέου, από τον Τζουμάκα. Λέγεται ο κύριος Πιλωτόπουλος. Τελειωμένοι άνθρωποι. Ο κύριος Πιλωτόπουλος έβαλε τη Βάσο Παπανδρέου να δώσει βραβεία στους ξενοδόχους. Και ξέρετε σε ποιους έδωσε? Στο Στρίτζι, στον Δασκαλαντουνάκη, στον Μαρμαντονάκη, ποιους διάλογους τους κριτικούς εκεί, κάτι. Κάτι που σε ποιον άλλο είναι, σε ένα Ηλιόπουλο Αντώνη. Δική τους, κατά δική τους θα είναι τώρα. Εντάξει. Ενώ ο άλλος κοιτάξε τι έχει. Ο Σφιλιοτόπουλος, τώρα και ο Σφιλιοτόπουλος, τι υπουργός είναι κι αυτός. τι εικόνα, μια τελετή και λέει παρακαλώ θερμά. Και πρώτη φορά λέει δεν θα δώσω εγώ τα παράσημα και τα βραβεία στους διαπρέψαντες ξενοδόχους, αλλά θα καλέσω και την επί του τουρισμού αρμοδία του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βάσο Παπανδρέου, και ανεβήκαν εκεί πάνω. Κύριε Πρόεδρε, όσο εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα βγει πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και τις εσωκομματικές διατριβές, τόσο οι κερδοσκόποι ανεβάζουν τη ΔΕΗ, ανεβάζουν το πετρέλαιο, τα προϊόντα στην αγορά. Στο τέλος έχει καταντήσει ο κόσμος. Μα θα το κάνανε έτσι και έλεγε οι κερδοσκόποι. Όχι, όχι. Μάλιστα, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα ηγεσίας, πιο εύκολα θα κάνανε. Εγώ νομίζω ότι τώρα γίνεται, λένε μερικοί, δεν έχει αντιπολίτευση ο Καραμαλής. Εγώ νομίζω ότι... Και αν ήταν ενωμένο το ΠΑΣΟΚ, πάλι αντιπολίτευση. Γιατί μέχρι τώρα δεν έκανε. Γιατί έτσι το ΠΑΣΟΚ έχει χρηματοδοτηθεί από τους 6-7 διαπλεκομένους. Ωραία, πιστεύετε ότι ο κύριος Βενιζέλος θα χτυπήσει το καρτέλ του Γάλακτος? Πιστεύετε ότι ο κύριος Βενιζέλος θα χτυπήσει το καρτέλ του πετρελαίου? Να σου πω τι. Πιστεύετε ότι ο κύριος Βενιζέλος. Δεν πιστεύω τίποτα απολύτως. Δηλαδή, σε τι πιστεύουμε? Απλά ότι θα πέσει ο Καραμαλής. Αφού τελειώνει ο χρόνος. Απλά δεν ξέρουμε. Δεν πιστεύω τίποτα απολύτως. Απλά ξέρετε τι λέω. Το ουσιώδες που λέω εγώ, ότι έχει ένα χαρτί σαν καινούριος, ναι. Να μην κάνει τα σκάνδαλα. Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι πιο αριστερός, ότι θα γίνει το ΠΑΣΟΚ όπως έλεγαν ότι είναι λιγότερο, αριστερό. Λιγότερο πια ψάχνουμε, λιγότερο ψάχνουμε για αριστερό και περισσότερο για πιο τίμιο ψάχνουμε. Ωραία. Ακούστε, τι αριστερός, αφού και ο Γιωργάκης δεξιούρα είναι. Βέβαια. Λοιπόν, άρα τι συζητάμε τώρα? Τι μα λέμε πιο αριστερός για να νοιαστεί λίγο και για τον λαό. Δεν να υπάρχει. Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ ψάχνεις για τέτοιους. Άρα λοιπόν τι είναι σαν να πηγαίνεις στη ζούγκλα για... τα πρόβατα και λες τώρα στον τίγρη να τα δώσω ή στην Ιένα. Κύριε Πρόεδρε, ποιον θεωρείς καλύτερο? Ο σκρό. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή περίμενες από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ προστασία των εργαζομένων? Αφού τα έχουν αρπάξει, κύριε Αλιφραγκή μου. Οι αφήσεις του Γιωργάκη έχουν γίνει με μίζες δημοσίων έργων και με μίζες κρατικών προμηθειών. Τα πυράγχας και η εθνική εργολάβη και η κάθε λογής διαπλεκόμενη. Έχει δίκιο ο Κουρίς που τα γράφει. Βέβαια, μα τι να πω τώρα ανακαλύπτουμε το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε γενική καταγραφή. Άρα ένας άνθρωπος καινούριος που τον λένε και διαπλεκόμενο είναι ο πιο κατάλληλος να γυρίσει να του δώσει μια κλωτσά. Θέλετε να σας πω κάτι? Πολλές φορές λέει ο Γιωργάκης το Βενιζέλο διαπλεκόμενο. Ο Βενιζέλος λοιπόν τι πρέπει να αποδείξει τώρα αναγκαστικά? Ότι δεν είναι. Βέβαια. Από αυτόν περιμένω και με ένα χαστούκι και μια κλωτσά. Αλλά ο Γιωργάκης σε τι πείραξε τον? Έχει δώσει εξετάσεις. Σε τι πείραξε τον Κυριακού? Τίποτα. Όταν πέρασε ο Ρουσόπουλος προκαιρού νόμο με τον οποίο πήρε και δεύτερο κανάλι ο Κυριακού. Το έχει το Μακεδονία και τον Αντένα. Αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή? Όχι. Γιατί σε τι αντέδρασε? Λοιπόν, σας παρακαλώ, τι άλλο να δούμε δηλαδή? Ξέρετε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη? Αυτό να λέει, να σταμάτησε τα χαρτιά κοινωνικών φρονημάτων, τώρα γυρίσαμε σε κάτι συνθήματα του 70. Άμα μιλήσει με ΠΑΣΟΚΖΙ, δεν έχει, του αποδεικνύει ότι είναι φασίστες και χούντες όλοι εκεί μέσα και ότι ο Γιωργάκης έχει γίνει δεξιός
Και γυρίζει και σου λέει: να, ο Αντρέας κατάργησε τα χαρτιά κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή γυρίζουμε σε επιχειρήματα της δεκαετίας του 60. Μα όποιος ήταν, θα τα καταλάβει. Να πω κάτι άλλο. Όποιος ήταν. Κατηγορούμε τον Αλογοσκούφη ότι πήγε να κάνει αυτή τη βλακεία με το πετρέλαιο, να πηγαίνουμε όλοι στις τράπεζες. Λοιπόν, δεν κατηγορούμε τους εαυτούς μας που πάμε κάθε χρόνο για το σηματάκι του αυτοκινήτου, τρέχει όλη η Ελλάδα στις τράπεζες και ξαναγυρνάει. Δηλαδή την κάνουμε τη βλακεία. Στο σκεπτικό, γιατί είναι... για να μην πολυλογούμε, εμείς δεν παίρνουμε θέση στα εσωτερικά του μα το είπαμε. Εμείς ψηφίζουμε ό,τι θεωρούμε πιο προσοδοφόρο για, για να τόπο. Φέρει εξελίξεις. Για τον τόπο. Ακριβώς. Διότι αν μείνει η Ελλάδα στου Καραμαλή τα χέρια άλλα τέσσερα χρόνια, τελείωσε Νικολάκη μου. Και εσύ θα φύγεις από την Ελλάδα. Και εγώ και ο κύριος Καρτάλιας όλοι θα φύγουμε. Η χώρα είναι αφιλόξενη σε αξίες. Και είναι φιλόξενη μόνο σε σκουλίκια. Και σε καρκινώματα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αν τέσσερα χρόνια μείνουν οι δεξιοί, η χώρα έχει τελειώσει. Το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το λέω εγώ. Το αισθάνομαι. Βλέπω στον Μαρκόπουλο τι γίνεται. Πήγανε, κλείσανε τα... Δηλαδή, οι άνθρωποι, και θα το πω και για τα λατομεία του Μαρκόπουλου στο δεύτερο μέρος, μια και πέρα τούτε ο χρόνος. Δεν σας άφησα, κύριε Νικολαίδη, να μιλήσετε, αλλά θα σας δοθώ. Και ξέρετε κάτι, πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο να πω στο φίλο μας τον Νικό. Ότι και δεξιός ακόμα να είναι ο Βενιζέλος και να αισθάνεται δεξιός, είναι πολύ έξυπνος να συνεχίσει την πορεία τη δεξιά του Παπανδρέου. Δεν τον συμφέρει, θα έχει το ίδιο τέλος κι αυτός. Μα ποιος είναι αριστερός εκεί μέσα, ρε παιδιά. Μα, ο Ροκόφυλλος κάποτε, όταν ήθελε ο Σφινιάς δικηγόρο, πήγε ο Ροκόφυλλος. Βουλευτής του Πασόκ και πήγε δικηγόρος του Σφινιά, που του δίνε δουλειές ο Σουμάκης. Και οι άλλοι και τον κάνανε... Ναι, μεταξύ τους. Ναι. Και πρώτου αναβρασμού και της θύελλας που δημιουργήθηκε, παραιτήθη. Αστείο. Ας σταματήσουν τώρα. Τότε να το λένε... Το Ροκόφυλλο είχε ο Σφινιάς, δεν είχε... Ας σταματήσουν όλοι να λένε ότι είναι κεντρώοι τώρα. Τότε ας σταματήσουν όλοι κεντρώοι λένε. Και τα λένε αυτοί, λένε ότι είναι αριστεροί και κεντρώοι στο βαθμό που βρίσκουν οι λυθίους να το πιστέψουν. Βέβαια. Δεν έχουμε εμείς με τον Πασόκ. Αν ήταν τίμιοι στον Πασόκ, κυρίες και κύριοι, εμείς πρώτοι θα είχαμε συνεργασία μαζί τους. Δεν έχουμε καμία φιλοπρωτεία και καμία... αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίλημα. Στο δίλημα αυτό, αν πούμε Γιωργάκης, κρατάμε τον Καραμαλή στην εξουσία άλλα 10 χρόνια. Εγώ καλώ, επειδή ούτε 10 μέρες, ούτε 10 εβδομάδες δεν αντέχει αυτός ο τόπος με δεξιά τέτοια μετανόητη, καλώ τους οπαδούς του Πασόκ, αλλά και τους φίλους, μια και δίδεται και είναι πρωτοποριακό και αυτό, και θέλω να το πω. Είναι πρωτοποριακό αυτό, το ομολογώ. Ότι δίδεται η ευκαιρία να ψηφίσουν και άνθρωποι που δεν είναι Πασόκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί το έχει κάνει και η Γερμανία αυτό. Θα σας πω με τι τρόπο. Παρέμβαση σε μύτη όμως, κύριε Πρόεδρε, πώς συγκρίνεται πλέον. Δεν με νοιάζει, ξεγραμμένο βιολί. Λοιπόν, με εξοφλημένους. Δεν είπαμε, έχουν μαζευτεί. Προσπαθεί, κοίτα, όταν είσαι ρετρό και έχεις βγει στη γωνία, αναπολύσει τον αγωνιστικό χώρο, το στίβο. Καταλάβατε. Είναι, δεν πειράζει. Εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Σιμίτη, αν και ήταν ο πρωθυπουργό τη κομπίνα του κρυματιστηρίου. Και κανονικά ότι... έπρεπε να είναι φυλάκα. Και παραδέχτηκε ότι υπήρχαν κανονικά τέτοιοι έπρεπε να είναι φυλακοί. Ναι. Ή να έχουν κάνει χαρακτήρι, γιατί ήταν ο πρωθυπουργό του χρηματιστηρίου. Και παραδέχτηκε ότι υπήρχαν ευθύνε στι τότε κυβερνήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή στο Έξτρα, ο Πολιτικός Μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χόρμπερτ και επίσης στο ίντερνετ, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, που καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, μπορείτε να βλέπετε με εικόνα και ήχο την εκπομπή μας. Την βάζουμε λίγες ώρες μετά την πραγματοποίησή της. Δηλαδή γίνεται Κυριακή βράδυ μετά τις 11. Από το μεσημέρι της Δευτέρας είναι στο ίντερνετ η εκπομπή και μπορείτε να τη βλέπετε. Εδώ κρατούνται το πρώτο μέρος, ο λίγων δευτερολέπτων διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής διαδικασίας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή στο Έξτρα, ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χόντμπερτ. Οπότε στην Ευρώπη που φέρνετε ο Χόντμπερτ, μπορείτε να βλέπετε κάθε, σε όλα τα κράτη, κάθε Κυριακή βράδυ τον πολιτικό μαραθώνιο. Επίσης, στις λίγες ώρες μετά την πραγματοποίηση της εκπομπής, και συγκεκριμένα από το μεσημέρι της Δευτέρας, μπαίνει η εκπομπή μας στο ίντερνετ και μπορείτε με εικόνα και με ήχο
η εκπομπή που κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή δηλαδή, και μπορείτε να την βλέπετε με εικόνα και με ήχο στο ίντερνετ σαν να είναι τηλεόραση. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για τη βελτίωση της προσπάθειάς μας, αυτό να ξέρετε. Λαβαίνουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις σας που έρχονται είτε διαλληλογραφίες είτε μέσω ίντερνετ. Ήθελα να σας διηγηθώ κάτι προημερών. Με πήρε κάποιος δημοσιογράφος από τη Ρόδο και μου λέει: είστε σε κάνα τηλέφωνο και τα λοιπά και θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Αυτόν τον ήξερα ότι πασοκίζει. Και συζητήσαμε λίγο. Του λέω: θα μου επιτρέψεις να κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Όταν η Βασούλα είπε ότι πολλοί πλουτίσανε από το Πασόκ, δεν έπρεπε ένα εισαγγελέα να την καλέσει να της πει «Μαντάμ, αφού ανήκετε κιόλας σε ένα κόμμα και έχετε κάθε λόγο να το επιβραβεύετε, πώς κατηγορείτε κλέφτες πολλούς από μέσα? Πώς τους κατηγορείτε για κλέφτες? Δεν έπρεπε ένα εισαγγελέα». Μου λέει: πράγματι αυτό, μου λέει, δεν το καταλαβαίνω και δεν κατάλαβε και κανένας, λέει, τι κουβέντα ήταν αυτή, ποιους εννοούσε. Όταν βγαίνει, του λέω, ένας της Πασεγγές εκεί, τι είναι ο πρόεδρος εκείνος της, και λέει: αν βγει ο Βεντζέλος εγώ φεύγω. Αυτόν ξέρετε τι είναι? Είναι συνδικαλιστής. Οι συνδικαλιστές τους έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου να μην δουλεύουν, να είναι στον χώρο της δουλειάς τους και να μην δουλεύουν, να όλη μέρα τσιγάρο και εφημερίδες. Είναι οι κύριοι. Έτσι, από το 83 πέρασε νόμο ο Ανδρέας Παπανδρέου για να πάρει τη συμπάθεια των συνδικαλιστών, γιατί χρειαζόταν εργαλεία για να καθυποτάξει την κοινωνία. Λοιπόν, ο συνδικαλιστής ξέρει, δεν θέλει Βενιζέλο, θέλει Γεωργάκη, γιατί ξέρει ότι με τον Γεωργάκη θα συνεχιστεί το φαγοπότι, με τον Γεωργάκη θα συνεχιστεί το ραχατιλίκι και το κομματοσκυλίκι, να το πω έτσι. Να ελέγχουν την κρατική μηχανή, να είναι αιωνίως στέγη αργομυστίας. Το άλλο, του λέω, κάτι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, πασοκτζίδες και αυτοί, βγήκανε και κατηγορούν την κυβέρνηση του Καραμαλή ότι πάει να πουλήσει τη ΔΕΗ και ότι αύξησε κατά 10% τους μισθούς των διευθυντών της ΔΕΗ και από 14.000 ευρώ το μήνα πήγαν 15.700. Αυτοί τους ενοχλεί, του λέω, τους πασοκτζίδες αυτούς συνδικαλιστές, τους ενοχλεί το 15.700, το 14.000 ευρώ το μήνα δεν τους ενοχλεί? Αλλά πότε το είπανε? Τώρα που έβγαλε ο Καραμαλής ότι έσπασε τη ΔΕΗ στα 6 και πάει να την πουλήσει σε ιδιώτες. Πάει να πουλήσει τα 6 κομμάτια σε ιδιώτες. Τώρα, πρώτου φόβου απώλειας της αργομυστίας τους, βγήκανε να καταγγείλουνε το διευθυντή ότι έκανε αυξήσεις. Γιατί και τα 14.000 ευρώ λίγα είναι, δεν έπρεπε να τα έχουν καταγγείλει αν αγαπούσαν τη ΔΕΗ και αν αγαπούσαν το δημόσιο συμφέρον? Μου λέει λοιπόν αυτός από τη Ρόδο, μου λέει, αφού λέτε τόσες αλήθειες, γιατί δεν σας ψηφίζει ο κόσμος? Του λέω: αγόρι μου, στην προεκλογική περίοδο με είδες στον Αντένα? Μου λέει: όχι. Στο Μέγκα? Όχι. Στον Αλφα? Όχι. Στον Άλτερ? Όχι. Λέει: κάτι μου είπε η γυναίκα μου ότι σας είδε στην ΕΡΤ την τελευταία μέρα, λέει, την Παρασκευή. Και θέλεις, του λέω, με μία εκπομπή την τελευταία Παρασκευή μεσημέρι και όλα που ο κόσμος δουλεύει 3 η ώρα, θέλεις με εκείνη την εκπομπή να κερδίσω? Όταν ο Καρατζαφέρης για 3,7% ο Καρατζαφέρης δεν είχε αφήσει γωνία χωρίς γιγαντοαφίσα, δεν υπήρχε εφημερίδα χωρίς ολοσέλιδη καταχώρηση, δεν υπήρχε κανάλι, δεν υπήρχε Αυτιάς, Παπαδάκης, Περτεντέρης χωρίς να έχει ή τη μούρη του Καρατζαφέρη ή τη μούρη του Αλουνώνε, του Βορύδη, του... Λέω μούρη, καλοπροαιρέτος. Μούρη είναι λέξη που σημαίνει πρόσωπο. Δεν είναι υβριστική λέξη η λέξη μούρη.
Εμένα, αν με πει τη μούρη του Λεβέντη, την βλέπουμε, την είδαμε προχθές, δεν θα φύγω. Να εξηγούμε, έτσι, δεν τη λέω ευρυστικά. Όταν λοιπόν ο κύριος σε κάθε γωνία είναι του Καρατζαφέρη η αφίσα. Σε κάθε εκπομπή του Καρατζαφέρη ή ο ίδιος ή αντιπρόσωπός του. Λέει, μα τι γυρίζει λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος και μου λέει, μα του Καρατζαφέρη λέει τα λεφτά τα έβαλε ο Εμφετζόγλου. Ο Εμφετζόγλου, ένας δυσαρεστημένος εργολάβος δημοσίων έργων με τον Καραμαλή. Του λέω, για να σου πω κύριε Κλεάνθη, λέω και το όνομά του το μικρό, γιατί σίγουρα θα έχει κρατήσει αντίγραφο της εκπομπής. Ξέρεις, του λέω, ότι απαγορεύεται σε ένα κόμμα να δώσεις πάνω από 15.000 ευρώ. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Λέω, υπάρχει νόμος που αν έδωσε ο Εμφετζόγλου πάνω από 15.000 ευρώ στο λαός, διώκεται ποινικά. Και αν ο Καρατζαφέρης απεδέχθη ποσό ανώτερο των 15.000 ευρώ, διώκεται και αυτός ποινικά. Λέει, μα αφού βγήκε στο Sky, τι μου απαντάει αυτός λοιπόν, ο δημοσιογράφος από τη Ρόδο. Βγήκε στο Sky ο Εμφετζόγλου και παραδέχθηκε ότι αυτός έκανε τα έξοδα. Άρα μιλάμε για δισεκατομμύρια. Προφανώς ο Εμφετζόγλου δεν ξέρει τον νόμο ότι όποιος δώσει ένα κόμμα πάνω από 15.000 ευρώ διώκεται ποινικά και έχει χωρίς εξαγορά 2 χρόνια φυλακή. Και ο Καρατζαφέρης αναπεδέχθη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, αν τα δίνει τμηματικά, πώς? Αν τα δίνει τμηματικά, πώς? Απαγορεύεται σε ένα χρόνο μέσα, σε ένα χρόνο μέσα, στη μέσα στη χρονιά, να πάρει ένα κόμμα από ένα παράγοντα, ιδιώτη ή η εταιρεία ή οτιδήποτε, πάνω από 15.000 ευρώ. Αλλά και ο Αλαφούζος πώς λέει ότι έδινε 100.000 ευρώ σε... Ναι, ο νόμος αυτός έγινε το 2002. Και δεν μπορούν να βρουν 1.002 άλλους τρόπους, δηλαδή. Ναι, δηλαδή, αλλά εδώ ομολόγησε ο Εμφετζόγλου στο Sky σε εκπομπή. Μου είπε αυτός ο Κλεάνθης. Ομολόγησε ότι εγώ έκανα τα έξοδα του Καρατζαφέρη. Μισό τον Καραμαλή, δεν τήρησε το λόγο του ο Καραμαλής, δεν του δώσε έργα. Και προφανώς πολύ περισσότερα. Έτσι λέει ο Εμφετζόγλου. Εγώ βέβαια δεν πιστεύω ότι ο Εμφετζόγλου έκανε τα έξοδα. Μπορεί να έδωσε 5.000 ευρώ. Αλλά με τέτοια λεφτά τι, εδώ είναι ο Καρατζαφέρης που έδωσε δις. Όταν έχει κάθε γωνία σου γιγαντοαφίσα και όταν έχει κάθε σταθμός αντιπρόσωπό σου και σποτάκια και καταχωρήσει εδώ στην ελευθερωτυπία, ξέρετε τι μου είπανε εμένα, μου κάνανε προσφορά για να βάλω 4 καταχωρήσεις 1/4 της σελίδας, 28.000 ευρώ. Τους λέω, τρελαθήκατε? Έχει ένα κεντρών που δεν χρηματοδοτείται 28.000 ευρώ από το κράτος, δεν χρηματοδοτείται. Έχει, κάντε εμάς τα 10.000 ευρώ, κάντε 8 να μαζέψω από 20 ανθρώπους, από 500 ευρώ να ξεσχιστώ να τα βρω, αφού είναι ανάγκη για το κόμμα, αφού τα κανάλια δεν μας φιλοξενούν. Τι γυρίζει και μου λέει αυτός ο νεαρός. Με σένα θα ασχολούμαστε, μου λέει, κύριε Λεβέντη. Εδώ λέει το ΣΥΡΙΖΑ και το ΛΑΟΣ, κάθε μέρα σελίδα 28.000 ευρώ, 26. Λέω, τι λέτε? Τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός? Δηλαδή, άντε χάσου ρε Λεβέντη, θα ασχολούμαστε με τα 28.000 ευρώ για 4. Ψιλικατζίδικα. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΛΑΟΣ πληρώνει 26.000 ευρώ, 28 μου είπε, θυμάμαι. Για μια σελίδα, λέει, βάζουν ολοσέλιδοι αυτοί. Και αυτόν το λιγότερο. Τα κουτέ. Λοιπόν, ο Εμφετζόγλου μπορεί να πει ότι με 15.000 ευρώ έγιναν τα έξοδα του Καρατζαφέρη. Μα προχτές ήμουνα στο Άρα εδώ, εδώ υπάρχει διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον Εμφετζόγλου. Προχτές ήμουνα στο. Να προσέξει ο κύριος Εμφετζόγλου, γιατί αυτό το ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται γρήγορα, οχταετίας. Βεβαίως. Έτσι είναι, κύριε. Εδώ έχουμε τον δικηγόρο. Αμέσως, το κακό για τον κύριο Εμφετζόγλου, και το λέω να τα ακούσει ο κύριος πρόδρομος Εμφετζόγλου, φίλος και δικός μου. Φίλος και δικός μου παλιός, ο οποίος μου είπε κάτι ηρωνικό και θα το θυμηθεί αυτό. Ήμασταν σε ένα γάμο και γυρίζει και μου λέει ο κύριος Εμφετζόγλου, υπάρχεις ακόμη εσύ στο αναπηρικό. Είναι αναπηρική καρέκλα είναι ο Εμφετζόγλου. Λέει, υπάρχεις ακόμη εσύ? Του λέω, εδώ υπάρχεις εσύ, ρε. Του λέω, εδώ υπάρχεις εσύ, να. Πού είμαι και 20 χρόνια μικρότερο σου, ρε, του λέω. Δεν μίλησε. Αλλά παράδειγμα, είναι ο άνθρωπος ακραίος, βέβαια, δεν χρειάζεται. Μα σας λέω. Αλλά να ξέρει ο κ. Εμφετζόγλου ότι αυτό που είπε στο Sky σε δημόσια εκπομπή, έχει ηχογραφηθεί, ότι αυτός έκανε τα έξοδα του Καρατζαφέρη, είναι ποινικό αδίκημα. Να σε επέμβησε, αγγελία. Βαρύτατο.
Δεν είμαι από τους ανθρώπους τους κακούς. Έτσι, γιατί σίγουρα τέτοια αδικήματα θα έχουν κάνει κι άλλοι. Μα όσον αφορά τα έξοδα, πρόεδρε, αμέσως Γιάννη μου, γιατί είναι επί του θέματος, 5 δευτερόλεπτα. Προχτές την Πέμπτη ήμουνα στο πεδίο του Άρεως, πέρναγα από εκεί, Μαυροματέων γωνία, ξέρετε, το χειρότερο σημείο της Αθήνας. Έχει ακόμα ξεχαστεί, δεν πιστεύω να πληρώνεται ακόμα, αφίσα του Καρατζαφέρη με το Γάντι, μέσα στα γυαλιά, ξέρετε, το στάσεο. Ναι, ναι. Στον Πειραιά και στον Πειραιέβα. Ακόμα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν, λοιπόν, τι είναι ο Φιετζόγλου, είναι τόσες πολλές οι αφίσες που όσο και να βγάλουν, έχουν μείνει κάποιες ακόμα. Είναι τόσες πολλές. Το ζητούμενο είναι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ποιο νόμο? Ναι, γιατί εφαρμόστηκε τώρα. Κολοκύθια τούμπαντα. Ο νόμος και ολόκληρη η ελληνική πολιτεία κολοκύθια τούμπαντα. Άκουσε. Όχι μόνο αυτός ο νόμος. Ολόκληρη η ελληνική πολιτεία είναι τυναγμένη στον αέρα. Έχετε υπόψη σας, όταν οι ισχυροί αυτού του τόπου είναι ισχυροί γιατί παραβίασαν, κάνανε μάλλον σωρία παραβιάσεων των νόμων και οφείλουν τα πλούτη τους σε υποτροπιαία και διεινική παραβίαση και κάποιου ανόμου, τότε περιποιού και μου λέει αυτός ο Κλάνθης, και γιατί δεν επεμβαίνει η δικαιοσύνη. Εδώ λέει στη Ρόδο θα επενέβαινε. Λέω, να φανταστώ τώρα να θα αρχίσει από τη Ρόδο, του λέω, η κάθαρση. Θα ξεκινήσετε, κοιμούνται οι εισαγγελείς στην Αθήνα και θα ξεκινήσουμε από τη Ρόδο. Καταλάβατε. Δεν ξέρω, στο Μαρκόπουλο έχετε μάθει, το Sky διακόπτει κάθε 10 λεπτά το πρόγραμμά του και λέει, ο υπεύθυνος δασών του Υπεχοδέ το 96, το 96 είχε πει να κλείσουν τα λατομεία του Μαρκοπούλου γιατί είναι αρχαιολογία, γιατί είναι δασαρχία κλπ. Κλείστε τα! Να φωνάζει ο Σκάι τώρα. Δηλαδή σαν σποτάκι το βάζει. Κλείστε τα! Τον Σμπόκο, έναν άλλο Σμπόκο υπεύθυνο δασών και εκείνος, δηλαδή παρουσιάζει ηχογραφημένα από παλιά αποσπάσματα αξιωματούχων του Υπεχοδέ που έλεγαν να κλείσουν τα λατομεία. Και λέει, γιατί για Καραμαλή δεν τα κλείνεις? Εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, γιατί εδώ και με τους οικολόγους, με αυτό που λέμε οικολογία, έχει πάει στραβά το πράγμα. Οικολογία δεν σημαίνει να κλείσω, σημαίνει να υποχρεώσω να συμμορφώνονται. Δηλαδή, άμα πάτε στην Αγγλία και ρωτήσετε τι απ' οικολογία, σου λέει όλα τα εργοστάσια να έχουν βιολογικούς καθαρισμούς. Όλα τα εργοστάσια να ελέγχεται σχεδόν καθημερινά με ειδικό μηχάνημα τι ρήπους εκπέμπουν. Όλα τα εργοστάσια κατά πόσο ρηπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Κατά πόσο σέβονται τα δάση. Κατά πόσο το ένα, κατά πόσο το άλλο. Και αυτά να πηγαίνει μηνύως στο αντίστοιχο Υπεχοδέ. Σήμα με τις ενδείξεις και επιβάλλονται πρόστιμα αρκετά σοβαρά εάν οι εργοστασιάρχες παραβιάζουν τον νόμο. Έτσι ξέρω ότι λειτουργεί αυτό που λέμε περιβάλλον και οικολογία. Δεν τα καταργούν τελείως? Ναι, δεν τα καταργούν τελείως. Εδώ λοιπόν ακούω συνεχώς, στον Αμβρακικό κόλπο ένας χαραλάμπους σηκώθηκε και είπε, τα λύματα που γίνονται από τα εργοστάσια ρυπαίνουν τον Αμβρακικό κόλπο. Αλλά και τα αστικά λύματα, λέει, ρυπαίνουν. Άκουτα. Τα αστικά λύματα σημαίνει και η πόλη δεν έχει αποχετεύσεις και πάνε απευθείας από τους νηπτήρες και τα καζανάκια της κάθε νοικοκυράς στον Αμβρακικό. Προσθέτει και αυτό, ώστε αν εγώ μετρήσω ρύπανση στον Αμβρακικό, πρέπει να αρχίσω να κοιτάω. Από εργοστάσια είναι, από αστικά λύματα να μην ξέρω από τι είναι. Γιατί εντάξει, στο εργοστάσιο θα βάλω πρόστιμο. Στην κάθε κοινικοκυρά τι θα βάλω? Τι θα πάω στο Αγρίνιο, ας πούμε, στα 80.000 σπίτια και θα βάλω τι? Ένα ευρώ το ένα? Ναι, εκεί δεν θα βάλουμε πρόστιμο στις νοικοκυρές. Στο Δήμαρχο? Θα βάλουμε πρόστιμο στο Δήμαρχο. Στο Δήμαρχο, ο οποίος τα πήρε. Πήρε τα λεφτά και τα έκανε προσλήψεις, διόρισε αργομίσθους και δεν έκανε τις ανάλογες επενδύσεις στον τομέα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω ότι όλη η ανθρωπότητα υποχρεώνει να προβαίνει σε επενδύσεις για το σεβασμό του περιβάλλοντος, ώστε ό,τι καταστρέφεις, γιατί γενικώς η παραγωγή καταστρέφει, ό,τι κάνουμε εμείς το σπίτι το δικό μου, ας πούμε, στον Πειραιά, στον Άγιο Δημήτριο, πριν από 100 χρόνια ήταν δέντρα, είμαι σίγουρος, λέτε. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν έχω αμφιβολία. Ή κάποιος παππούς μου, ή κάποιος που το πούλησε στον παππού μου, σίγουρα έκοψε 3-4 δέντρα. Εγκλημάτισε. Τότε βέβαια το έγκλημα έγινε εις χρόνων που δεν ήταν τόσο μεγάλο. Τώρα ίσως είναι πιο μοιραίο. Αλλά πάντως
Και το τελευταίο σπίτι της Αθήνας, του Πειραιά, κάθε πόλη της. Δε. Ναι, το τελευταίο δεν μπορεί. Δεν υπάρχει δηλαδή εστιατόριο που να μην βγάζει λίπη από τον νεροχύτη του. Και από την καμινάδα. Δεν υπάρχει καμινάδα που να, έχει, να βγάζει οξυγόνο. αυτά είναι λοιπόν. Γιατί οι οικολόγοι πάνε να τρελαθούν. Γίνεται φεδρότο. Ναι, 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 γίνεται φεδρότο. Γι' αυτό και στη Γερμανία, ενώ είχαν φτάσει 8 και 10%, κάτι ξαναπέσανε και. Διότι κάπου η αυστηρότητα, η μεγάλη και η υπερβολή χάνει στην αξιοπιστία σου, σε ζημιώνει. Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, έχουμε το εξής, να ξέρετε κύριε Καρτάλια, στο Μαρκόπουλο. Το πέτρωμα του Μαρκόπουλου είναι το καλύτερο της Ελλάδος. Δηλαδή, εάν έχετε το σπίτι σας κάνει από σκύρα, από αδρανή δηλαδή, του Μαρκόπουλου, σε ένα σεισμό που από άλλα λατομεία θα πέσουν στα 6-7 ρίχτερ, το Μαρκόπουλο θα αντέξει και στο 8. Είναι το πέτρωμα τέτοιο. Και γι' αυτό όλα τα μεγάλα έργα, Αττικής οδού και αυτά, γίνανε με σκύρα από του Μαρκόπουλου. Με ειδική εντολή του Λαλιώτη. Εφοβήθη να πάρει σκύρα από αλλού. Ο ίδιος ο Λαλιώτης. Γιατί είχε τις μελέτες μπροστά του και ας ερωτηθεί. Λοιπόν, και δι' αυτού του τρόπου, ενώ όλοι συμφωνούσαν να κλείσουν και φωνάζανε, γαυγίζανε, ο Λαλιώτης με διάφορους τρόπους και οι νομάρχες, ας πούμε, είχαν προβεί στην παράταση της λειτουργίας τους. Τώρα, η Καθημερινή, ο Σκάι, το κόμμα του Συνασπισμού, κάτι αυτοί, έχουν σηκώσει μπαντήρα, κλείστε, κλείστε, κλείστε. Και τα κλείσαν. Και ακούστε οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Η αγορά των αδρανών μπορεί να φτάσει 16 ευρώ από 5. Να έχουμε δηλαδή ένα τριπλασιασμό της τιμής του μπετών. Του μπετών αρμέ. Ούτε πετρέλαιο. Που θα αναγκαστούμε, επειδή δεν καλύπτεται από άλλες περιοχές αυτό, να φέρουμε με καράβια. Μέχρι και αυτό ήδη αντιμετωπίζουν τα μεγάλα πρακτορία οικοδομικών υλικών. Οι μεγάλοι ατζέντιδες. Δεύτερον, τι δημιουργείται τώρα εκεί. Κλείνοντας τα λατομεία, δεν πρόλαβαν οι λατόμοι να δεδροφυτεύσουν και να κάνουν αυτό που είχαν εγκρίνει μελέτες για την δεδροφύτευση και την αποκατάσταση. Αυτή θα μείνει στη μέση. Θα μείνει στη μέση όλα. Και θα κληθεί, εγώ πιστεύω γι' αυτό φωνάζει, ας πούμε, ο Sky, να κλείσουν τα λατομεία, να ωφεληθούν οι πολυεθνικές, γιατί υπάρχουν κάτι λαφάρους, κάτι εταιρείες πολυεθνικές που ωφελούνται, θα πάρουν όλη τη δουλειά εκείνες. Δηλαδή από το κλείσιμο Ελλήνων λατόμων ωφελούνται πολυεθνικοί που έχουν έρθει και αγοράζουν στην Τρίπολη τον μικρό, ξέρουμε, και έχουν δημιουργήσει αλυσίδες. Δηλαδή θα ζημιώσει, είπαμε, η αγορά που θα τριπλασιαστεί το κόστος του μπετών. Αλλά θα ωφεληθούν κάποιοι που έχουν αλυσίδες σε όλη τη χώρα. Θα ωφεληθούν. Ενώ κάποιοι του Μαρκοπούλου είναι ελληνικά 100%. Ναι, είναι ελληνικά και οι δύο επιχειρήσεις είναι ελληνικές. Λοιπόν, το άλλο ζήτημα που θα υπάρξει είναι, επειδή θα μείνει έτσι σαν ένα άχαρη τοπίο που επί 50 χρόνια που λειτουργούσαν σκαβότανε, θα χρειαστεί κάποιος να αναλάβει την λεγόμενη αποκατάσταση. Εκεί φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτοί που λένε κλείστε τα, κλείστε τα, έχουν συνεννοηθεί με το Σουφλιά να πάρουν εκείνη την αποκατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή πίσω από τις φωνασκίες του Sky, του κόμματος του Συνασπισμού, της Καθημερινής, που δήθεν καίγεται για το περιβάλλον εκεί στο Μαρκόπουλο, υποπτεύομαι εγώ δύο τινά. Υποπτεύομαι πρώτον τις πολυεθνικές, που τον τζίρο του Μαρκόπουλου θα προσπαθήσουν να τον υποφεληθούν οι πολυεθνικές, οι λατομικές, οι άλλες, οι Γάλλοι και τέτοιοι, οι πολυεθνικές. Και δεύτερον, ότι κάποιος μεγάλο συμφέρον, κάποιος μπορεί διαπλεκόμενος, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, θα υποφεληθεί γιατί θα αναθέσει σε αυτόν ο Σουφλιάς την αποκατάσταση, ο οποίος θα πει για να κάνω αποκατάσταση αφήστε με και να κόβω. Δηλαδή κλείσαν δύο ανθρώπους και θα αναθέσουν σε κάποιο μεγάλο συμφέρον να κάνει εκείνος το μεγάλο ταρβατζιλίκι. Δεν μου λέτε τουλάχιστον δηλαδή, ή αν δεν γίνει ούτε αυτό, αν οι φόβοι μου δεν ικανοποιηθούν, θα μείνει χιτά. Θα έχουμε την ωραιότερη περιοχή της Αττικής, όχι νεκρό, θα πηγαίνει το άλλος να ρίχνει. Θα πάνε οι τσιγκάνοι, να καίνε τα λάστιχα, αυτό που κάνουν στον Ταύρο τώρα. Και καίνουν τα λάστιχα και κάνουν καρκίνο, γεμίζουν οι κάτοικοι. Δεν ξέρω αν είδατε στα κανάλια ένα ξεσηκωμό των καθήκων του Ταύρου. Θα βρουν εκεί άπλα
οι άνθρωποι να. Θα πάνε... γίνει χαβούζα. Ναι, θα γίνει η ωραιότερη περιοχή τη Αττική, θα γίνει σκουπιδότοπο. Λοιπόν, προειδοποιώ εγώ τον κύριο Σουφλιάγκο, παρακολουθώ να δω πού το πάνε. Παραλαμβάνω ότι πρέπει να ωφελούνται οι πολυεθνικές, οι ξένες, να καταστραφούν οι Έλληνες επιχειρηματίες, να ακριβίνει τον πετόνα, να μπορεί να χτίσει ο κόσμος, να έχουμε άλλο πρόβλημα. Είναι αλυσιδωτό. Ναι, αλυσιδωτό. Και κάποιος να αναλάβει την αποκατάσταση σαν τα Βατζηλίκη. Το έχετε πάρει πατριωτικά το πράγμα. Διότι, κοιτάξτε, μείνανε 1500 άτομα άνεργα. Και πολλά από αυτών με επισκέπτονται στο γραφείο και λέει: μας είχατε υποσχεθεί, κύριε Λεβέντη, προεκλογικά, άσχετα η Ένωση Κεντρών βγήκε, δεν βγήκε. Εμείς είχατε θίξει το θέμα, το γνωρίζετε το θέμα, και συναντάμε παντού κλειστές πόρτες. Φοβούνται όλοι να μας υποστηρίξουν. Διότι αφού Αλαφούζος γαβγίζει, κλείστε τα, σου λέει: ποιος θα τολμήσει. Εσείς όμως, λέει, κύριε Λεβέντη, επειδή έχετε σθένος, ναι, επειδή έχετε την ευστροφία να ψάχνετε το σωστό και όχι να είστε κάθε φορά ο βολεψάκιας που θα πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος, εις εσάς εναποθέτουμε όλη μας την ελπίδα για να ξαναγυρίσουμε στη δουλειά μας εμείς οι 1500 εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν. Τότε και... γιατί κόπτε το Sky μια και δεν λειτουργούν. Okay. Αφού δεν λειτουργούν. Δεν ξέρω. Είναι τρελά. Κύριε Πρόεδρε, είναι και λίγο τη μόδα αυτό το πράγμα. Την κλείσανε και. Είναι και λίγο τη μόδα αυτό το πράγμα. Την κλείσανε και αυτή. Την κλείσανε την Παρασκευή. Την κλείσανε την Παρασκευή την προχθή. Κύριε Πρόεδρε, είναι και λίγο τη μόδα αυτό το θέμα τη οικολογία και εγώ δεν καταλαβαίνω. Παραδείγματο χάρη ο συνασπισμό. Λέει θα πάρω και λίγε οικολογικέ ομάδε να βάλω έτσι να διαλύσω το κόμμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω και το άλλο θέμα. Υπό ποια ιδεολογία θα γίνει αυτό. Τι θα πει αυτό και τι θα. Κλείνουμε τι επιχειρήσει. Και ο κόσμο τι προβλέπουμε, πού θα δουλέψει. Πού θα δουλέψει. Και δεν καταλαβαίνω και το άλλο. Δηλαδή λέει ένα κόμμα ότι είναι οικολογικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό να έχει ένα κόμμα που να έχει μία διάσταση κοινωνική. Ναι. Δηλαδή, και α κλέβουν ένα οι διαπλεκόμενοι. Δηλαδή αν διαρωτάτε, φροντίζει τον Μαρκόπουλο και α κλέβει η κυβέρνηση. Ας το χρηματιστήριο ας γίνεται πλιάτσικο. Ναι. Ας γίνεται. Δηλαδή. Είναι αυτό βλέπεις που ένα κόμμα. Αυτό ορθή παρατήρηση. Πολύ ορθή. Δηλαδή ένα μόνο. Ότι εντοπίζουν τον εαυτό τους. Ναι. Αναλύσκουν τον εαυτό τους σε ένα θέμα. Σε ένα θέμα. Και δίπλα, αν ανοίγουν μια τράπεζα πέντε κλέφτες, δεν θα ειδοποιήσουν το αστικό. Θα πούνε εκπίπτει τον ενδιαφέρον των κόσμων. Ακριβώς. Στη Γερμανία από εκεί καταστράψαν οι πράσινοι οικονομικοί. Αλλά πιστεύω ότι. Από αυτή τη μονομέρεια. Δηλαδή, ένα κόμμα έχει οικονομική πολιτική, έχει εξωτερική πολιτική, έχει κοινωνική πολιτική. Δεν μπορεί να λε. Εμεί πάντως θα είμαστε σκληροί. Εμεί, κύριε Καρτάλια, ως Ένωση Κεντρών, θα είμαστε σκληροί στην υπεράσπιση των αξιών του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί ο πλανήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οπωσδήποτε. Θα κοιτάξουμε βέβαια πάντα τα στρατηγικά και μεγάλα, δηλαδή τοξικά απόβλητα, πυρηνικά ισότοπα, αυτά που τα οποία αυτά υδροφόρος ορίζων και αν βεβαίως οι εργοστασιάρχες δεν τηρούν τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκεί πλέον αφού τους δοθεί κάποιος χρόνος λίγων εβδομάδων, μετά πρέπει και να κλείσουν. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, άμα του δώσεις δάνεια, του δώσεις μέσα να προσαρμοστεί και αυτός τα φάει και δεν τα ρίξει και δεν δεις επενδύσεις κλπ, τότε με τα χαράς να τον κλείσω, διότι αυτός μόνο να κλείσει πρέπει. Από εκεί και μετά, ο μη συμμορφούμενος εννοείται. Εννοείται, βέβαια. Πρόεδρε, σχετικά με το θέμα της ρύπανσης και του θορύβου, διάβαζα προθέσεις σε μια εφημερίδα ότι ο συνήγορος του πολίτη πώς μπορώ να το πω αυτό, ζήτησε κάποιες αναφορές σχετικά με το θόρυβο που υπάρχει πλέον στα αεροδρόμια. Δυστυχώς και είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει, θα έπρεπε η κυβέρνηση να απαγορεύσει γύρω από το αεροδρόμιο την οικοδόμηση αφενός με για την ασφάλεια των αεροπλάνων και αφετέρου για την ασφάλεια των πολιτών και για την υγεία τους. Έχετε δει τι έχει γίνει στα αεροδρόμια γύρω-γύρω? Αυθαίρετα. Όχι, δεν αυθαίρετα, έχουν πάρει κανονικές άδειες. Ο αεροδρόμιο χτίστηκε και φτιάχτηκε. Και οι άλλοι δίναν άδειες. Τώρα υπάρχουν. Στην αρχή ήταν δεξιά και αριστερά της Αττικής Οδού, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα χτίζουν ξενοδοχεία, λίγο έξω από το αεροδρόμιο. Έχουν χτίσει αποθήκες, δηλαδή αυτές χρειάζονται για να έχουν τα παρέματα πιο εύκολα, αλλά οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί δεν ενοχλούνται το θόρυβο που υπάρχει από τα αεροπλάνα? Και ήδη έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις.
Και όχι μόνο αυτό, ενεφανίστησαν. Πώς δίνει άδεια η πολυδομία όμως για ξενοδοχεία? Αυτά είναι τα θέματα κυβερνητικά. Εννοείται ότι φτιάχνει αεροδρόμιο έξω. Φτιάχνει αεροδρόμιο έξω από την πόλη, έξω από κατοικημένη περιοχή, για την ασφάλεια και των αεροπλάνων, να μπει σε μια κατοικημένη περιοχή, και αφετέρου για την υγεία των πολιτών. Εντάξει. Ας πάρουμε παράδειγμα στη Γλυφάδα. Φτιάξαν το αεροδρόμιο. Τι έγινε μετά γύρω-γύρω? Χαμός. Τι έκανε σπίτια. Δεν σε πρόκειται και λέμε σπίτια. Αυτό είναι. Δημιουργεί ένα ασφάλεια στον επιβάτη μέσα. Εντάξει. Να πω ένα άλλο. Το κάνουν και τώρα. Σφάλμα. Δεν ξέρω ποιο παίρνει τέτοιες αποφάσεις και κάνει τέτοια εγκλήματα. Γιατί αυτά είναι εγκλήματα. Ποιο παίρνει ο Σουφλιάς? Ο Λαλιώτης ήταν κράτος. Δεν τελείωσε να γίνονται έξω. Βλέπετε γενικά στην οικοδόμηση της χώρας. Δεν έχει δύο Σουφλιάς στα κτίρια. Συγγνώμη, μπορεί ο Σουφλιάς. Για κουφός είναι, στραβός όμως όχι. Συγγνώμη, για κουφός μπορεί να δηλώσει. Η πρώτη μια φορά που είχα πάει παλιά στο Υπουργείο Παιδείας, μου γύρνε και όλο από το. Εγώ δεν ήξερα από ποιο είναι κουφός. Δεν ήξερα από το ένα είναι. Και όταν τον πλησίαζε, όλο γύρναγε και γύρναγε. Εγώ ξαναπήγαινα από πίσω του και για μια στιγμή κάναμε τέσσερις στροφές και δεν του είχα πει ακόμη. Του λέω λοιπόν στο τέλος, από ποιο αυτή είναι το υγιές? Γυρίζει και με κοιτάει τούτο. Τότε λέω, όταν έρθω προς τούτο, γιατί πα πιο πέρα? Έτσι του λέω, δεν θα βρούμε τόσο το αυτή. Δηλαδή να τρελαίνεσαι με το Σουφλιά. Αλλά για μάτι δεν έχω ακούσει ότι είναι και στραβό. Δεν ξέρει τα κτίρια. Πώς κάνουν και τα στραβό? Τα στραβό μάτι. Όχι, ο Σουφλιάς δηλαδή στο Μαρκόπουλο τώρα δεν ξέρει ότι σε όλη την Ευρώπη τους επιβάλλουμε να έχουν φίλτρα, τους επιβάλλουμε στα μέτωπα εκεί που κόβουν να δεδροφυτεύουν, τους επιβάλλουμε στα αυτοκίνητα που φεύγουν να έχουν απάνω δίχτυα, όλα αυτά δεν τα ξέρει ο Σουβλιάς? Ή για να ικανοποιήσει τον Αλαφούζο, ή να έχει συμφωνήσει να δώσει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει τρόπος σε την εργολαβία για πολύ. Γιατί τώρα και η αποκατάσταση είναι μεγάλη εργολαβία. Και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι μεγάλη εργολαβία. Παντού υπάρχει. Ναι. Αναφέρεστε στην άναρχη δόμηση. Μα όλη η Αττική έχει κάποιο μέτρο. Όχι, δεν μιλάμε για την Αττική. Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Ελλάδα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μόνο στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, ναι, ο Στέγκος όταν νόημα πήγε στη Χαλκιδική να κόψει πεύκα για να κάνει κάποια. 5.000 δέντρα θα ακούω. Πόσα θα ακούω? 5.000 δέντρα θα ακούω. 5.000 δέντρα. Στέγκος είναι αυτός. Εσύ κόβεις δύο, κύριε Νικολαίδη, γιατί είσαι ο Νικολαίδης. Ο Στέγκος, επειδή πιο χοντρή πορτοφόλα. Έτσι δεν είναι? Κόβει 5.000 δέντρα. Πήγε εκεί να κόψει. Τότε παρουσιαστήκαν οι 9 βουλευτές και υπογράψαν την τροπολογία να επιτραπεί να φοβήθηκε ο Δασάκης εκεί και λέει, φέρτε μας απόφαση της Βουλής. Ψηφοφορία της Βουλής ότι επιτρέπει. Αλλιώς εγώ πάω φυλακή, εγώ λέει δεν πάω. Γιατί έβρεπε προφανώς ότι είναι 5.000 τα δέντρα, μεγάλο βακελιό θα γινότανε. Τότε λοιπόν βάλανε να υπογράψουν όλοι. Προφανώς εκεί δεν θα. Business. Δεν θα κάνανε. Η εσωτερική τσέπη. Δεν θα χόντρινε, κύριε Αλιφραγκή μου. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να προτείνω για θέματα. Εσύ μεθαύριο, αν γίνεις βουλευτής, για να κόψει ο Στέγκος 5.000 δέντρα, πόσα θα θέλει τσέπη σου η εσωτερική? Με τη διαφήμιση που μας κάνουν, δεν πρόκειται να γίνει εύκολα αυτό που λέτε. Θα ήθελα να πω ένα μέτρο όμως για την οικονομία. Το να γίνεις βουλευτής ή το να κόψεις δέντρα. Ή το να πάρεις. Ποιο δεν θα γίνει? Και τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα μέτρο οικολογικό το οποίο έχουν προτείνει δύο Βρετανοί καθηγητές πανεπιστημίων. Να βάλουν μεγάλες αντλίες στους ωκεανούς, οι οποίοι θα είναι αυτόνομοι ενεργειακά και θα λειτουργούν με τη δύναμη των κυμάτων. Και θα φέρνουν νερό από τα βάθη των ωκεανών, θα το φέρνουν πάνω στην επιφάνεια, θα είναι πλούσιο σε πλανκτό και δικά, και θα μπορεί έτσι να κρυώσει λίγο τον πλανήτη, να μικρύνει λίγο τη θερμοκρασία του πλανήτη. Και τώρα θα αντιμετωπιστούν. Η τεχνολογία πρέπει να δώσει απαντήσεις πλέον σε ερωτήματα. Αυτόνομη, για αυτόνομη ενεργειακά, έτσι όμως μολύνει το περιβάλλον. Και θα έπρεπε να δοθεί επίσης πρώτο. Αυτά, εγώ εκεί θέλω τους οικολόγους. Σε μεγάλα ερωτήματα στρατηγικού χαρακτήρα για την επιβίωση του ανθρώπου. Και όχι τώρα να αρχίζουμε το Sky. Βάζει ρε παιδί μου κάθε 10 λεπτά το Sky. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ τις τελευταίες μέρες με το αυτοκίνητο, άκουσα και βάζει σποτάκια για το Μαρκόπουλο το Sky. Και λέω, καλά, εγώ Αλαφούζος. Πολύ πατριωτικά, ρε παιδί μου. Πολύ μεγάλο πατριωτικά. Δηλαδή, αν ο Αλαφούζος έχει τον ίδιο πατριωτισμό σε όλα τα θέματα, τότε στα λαθρεμπόρια, στο χρηματιστήριο, αν είχε τον ίδιο πατριωτισμό, δεν θα είχε κλέψει άνθρωπος.
Η Ελλάδα θα ήταν πραγματικά, θα είχαμε λύσει το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αν ό,τι κάνει για το Μαρκόπουλο ο κύριος Αλαφούζος το έκανε το 99 για το χρηματιστήριο, και τότε είχε κανάλια και τότε είχε εφημερίδες. Έτσι, ναι. Αν το έκανε πάντα σε κάθε περίπτωση ο κύριος Αλαφούζος το ίδιο, κλέφτης δεν θα είχε. Θα είχε γίνει εθνικό ήρωα. Θα είχε γίνει πραγματικά. Θα άξιζε αυτό να βάλουν στο Πασόκ. Αυτό να. Και να πω τώρα, και άλλο μέτρο. Από τη μία μεριά τώρα, εγώ δεν έχω. Τότε για τα λαθρεμπόρια είχε αθωθεί. Βέβαια θυμάστε πως είχε αθωθεί. Έτσι. Ναι, είχε τον Εύερτ μάρτυρα, υπερασπίσεως. Είχε τον Κωνσταντόπουλο, τον πρόεδρο του συνασπισμού δικηγόρο. Και είχε και τον κύριο Κατσιφάρα μάρτυρα υπερασπίσεως. Με τέτοια είχε καλή σύνθεση το δικαστήριο. Αλλά θέλω να πω και ας πούμε και ο Αλαφούζος, ας πούμε. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε, ένα σημαντικό μέτρο για το κυκλοφοριακό και τον έφο της Αθήνας πιστεύω ότι είναι να δώσουμε κίνητρα στα μηχανάκια. Τα μηχανάκια και θα πηγαίνει με, ο κύριος Αλαφούζος με μηχανάκι στο Σκάι. Όχι, όσοι μπορούν. Θέλει Φεράρι. Όσοι μπορούν και θέλει Φεράρι, κύριε. Θέλει Πόρσε. Ωραία. Ο γιος ο Θέμης θέλει Πόρσε. Ωραία, αυτά είναι υπογόνα. Τα μεγάλα αυτοκίνητα συνήθως με τα πολλά κυβικά. Τι τον νοιάζει αυτό, ναι. Το Μαρκόπουλο. Ναι, αλλά είναι μπλάκα. Σκόνη. Είναι μπλάκα. Το χαλίκι ρηπαίνει. Συγγνώμη. Το χαλίκι ρηπαίνει. Είναι μπλάκα γιατί το σκιάφι που βγαίνει από την Πόρσε. Να σας πω κάτι. Δεν ρηπαίνει. Κατά τον κύριο Αλαφούζο, κύριε. Ωραία, να σας κύριε Αλιφραγκή. Είναι μπλάκα. Η Πόρσε και η Φεράρι. Ο κάθε καλάκι. Δεν ρηπαίνει. Και ρηπαίνει μόνο. Το χαλίκι του Μαρκοπούλου, δεν ξέρω πώς. Ο κάθε πλούσιος, ο κάθε εφοπλιστής, ο κάθε καναλάρχης είναι και αυτός βλάκας, διότι δεν καταλαβαίνει ότι αναπνέει και αυτός. Και τα παιδιά του και η οικογένειά του δεν τον έφτω της Αθήνας. Ναι. Δεν περπατάνε αυτοί. Η βλακία, και η βλακία τον του αργοπεθαίνει. Ακούστε, η βλακία του αργοπεθαίνει δεν είναι τίποτα μπροστά στην εξυπνάδα να κερδίζεις εύκολα. Εσείς μπερδεύετε τώρα, ακούστε, ο κάθε ένας από αυτούς τους καναλάρχες. Δεν τους νοιάζει. Άφησε το, δεν μιλάμε για τώρα. Γιατί και άλλοι είναι συγκεκριμένο, ναι. Πολύ χειρότεροι από τον Αλαφούζο. Δεν τους νοιάζει να ρηπαίνουν στην Α δουλειά, στη Β, στη Γ, αρκεί να οικονομάνε εύκολα. Ναι, ο εργάτης σήμερα παίρνει 600 ευρώ. Ενώ λοιπόν υδρώνει για 600 ευρώ κάθε φτωχός Έλληνας, και αν τα το 99 ο καθένας από δάφτους έφαγε ένα τρεις. Τα ακούτε. Τα ακούτε, κύριε Νίκο. Λέω, αέρα... Γιατί να μην έχει λοιπόν Πόρσε και θα φοβηθεί τον αέρα τη ρήπανση από την Πόρσε. Μα... Γιατί να μην έχει θαλαμυγό. Και η θαλαμυγή, άμα πάτε στα κότερα, άμα πάρετε από το Δημόκρατο και από το Πολυτεχνείο τη ρήπανση των θαλασσών, ξέρει τι τα κότερα τη ρήπανση κάνουν. Και τα αεροπλάνα με την κυροζίνη, ξέρει τι ρήπανση κάνουν, ειδικά όταν τυχαίνουν στο Πέλαγος. Λίγο πριν πέσουν, ξέρετε τι ρήπανση κάνουν όλα αυτά. Τότε συγγνώμη, πρόεδρε, είναι ψυχοπαθή. Αλλά δεν θα έχει ο Λάτσης κότερο. Δεν θα έχει ο Κόκαλης κότερο. Στον Γκουανταλαχάρα το κότερο του Κόκαλη δεν είχε ανέβει ο Ανδρέας Παπαντρέου με τη Μιμή. Το παράνομο πρωθυπουργικό ζευγαράκι δεν είχε ανέβει στο κότερο Γκουανταλαχάρα του Κόκαλη. Τον ένοιαζε τον Ανδρέα Παπαντρέου αν ρήπαινε. Ανέβηκε κάποιο άλλο. Και στο Καλκάνη τη βίλα ήταν. Ο Καλκάνης, όταν ο Τσοβόλας ρύθμισε τα χρέη του Καλκάνη, ο Καλκάνης σε βιλίτσα φιλοξενούσε Ανδρέα και Μιμή. Τα ξέρετε αυτά, κύριε. Γι' αυτό κάνανε τη ρύθμιση. Γι' αυτό πάνε Γιωργάκι να ψηφίζουν όλοι. Να συνεχιστεί κρεπάλι. Γι' αυτό δεν βγαίνουμε. Να συνεχιστεί η σαπίλα. Μήπως ήρθε η ώρα. Γι' αυτό δεν θέλουν Βενιζέλο. Μήπως ήρθε. Και σου λέει και αυτός μπορεί δικός μας να είναι, αλλά μας χαλάσει και λιγάκι τη συνταγή. Σου είπα, ναι. Πρόεδρε, μήπως ήρθε η ώρα για έναν αντιπιέτρο στην Ελλάδα. Μπα, ο Σιμίτης φρόντισε να κάνει αυξήσεις στους εισαγγελείς. Κοίταξε, όταν έρθει η ώρα των εισαγγελέων, έρχεται η κυβέρνηση και τους δίνει και 2.000 ευρώ αύξηση. Με ένα μισθοδικείο. Ναι. Με ένα ερωτοδικείο, δεν ξέρω, λέω Τσάκος πώς το έλεγε εκείνο, ή ερωτοδικείο ή μισθοδικείο, παίρνει αμέσως αύξηση. Οπότε όταν παίρνεις ένα μισθουλάκο 5.000 ευρώ και είσαι ανώτερος δικαστής και έχεις και αποδιαιτησίες, οι διαιτησίες συνεχίζονται, έτσι. Ναι, καταράξεις τα νερά. Θυμάμαι κάποτε ο Κόκκινος, λέγανε, όταν ήταν του Αρείου Πάγου πρόεδρος, ήταν πρόεδρος. Ναι, ναι. Δεν λέγανε, είχε πάρει από την τάδε διαιτησία 200 εκατομμύρια, από την άλλη αυτά νομίζω γράψαν στον τύπο. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν νόμιμα, δεν ήταν νόμιμα, βέβαια. Δεν ήταν παράνομο. Όχι, όχι. 200 εκατομμύρια, εκτός από το μισθό του,
Παίρνει αλλά ήταν από... και πρόεδρος του Αριουπάγου, βέβαια. Εντάξει, αλλά δεν παίρνει μόνο ο πρόεδρος της διαιτησίας, παίρνει και, και οι κατώτεροι. Αεροπαγίτες ή υπόλοιποι. Άρα εδώ έχουμε. Δεν, τι να κάνει το μισθό τώρα όταν παίρνει μια διαιτησία 200 εκατομμύρια, κύριε. Το μισθό σας τα κοιτάγατε εσείς, κύριε Λιβραγκή. Να σας πω κάτι. Παιδιά, κύριε Νικολαίδη μου, συγγνώμη, το μισθό σας τα κοιτάξετε εσείς. Είστε χημικός, δεν ξέρω τι μισθό παίρνετε εκεί που είστε. Εγώ. Τα νόμιμα. Δηλαδή για 20.000 ευρώ το μήνα. Ω, μπάτσε πολλά. Συνδεεί τόσο οι διευθυντές 16. Πόσο, εσύ πόσο. Αν έπαιρνε 20.000 ευρώ το μήνα, θα πήγε ένα τακτικά στον Αφρική και τα αργόμουν. Όχι, συγγνώμη, πόσο για να ξέρω, ενός γενικού διευθυντού στη ΔΕΗ, ο μισθός, καθά κατήγγυλαν οι κύριοι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, είναι 16.000 ευρώ το μήνα. Χριστός και εσείς πέρα. Είστε κατώτερος από ένα διευθυντή. Εσύ πτυχιούχος του Πανεπιστημίου είστε. Το 11ο. Το 11ο παίρνετε. Και δεν φτάνει το 11ο ούτε για τη μιλόπιτα. Τι να κάνουμε. Είναι το κοινό λεγόμενο όποιος τρώει δεν μιλάει. Έτσι δεν λέει. Άρα, συγγνώμη, αν παίρνατε 5.000 ευρώ που παίρνει ένας αεροπαγίτης, τόσα δεν. Περίπου. Και θα σας ένοιαζαν τα 5.000 ευρώ ή να πάρετε καμιά διαιτησία να βγάλετε 200 εκατομμύρια. Είναι θέμα. Πες μου, είστε μου, τι θα σα. Ναι, αλλά ο κόσμο δεν ξέρει, πρόεδρε, τι είναι αυτό με το διαιτησία, δηλαδή. Εδώ έχουμε τον δικηγόρο να μα τα πει. Να μα τα πει, τι είναι να μάθει και ο κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, να μάθει ο κόσμο. Ότι ο μισθό των αεροπαγητών δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που παίρνουν από τι διαιτησίε. Τι είναι η διαιτησία. Άντε να τα μαζί, μόνοι του τα είχαν ομολογήσει. Μόνοι του δεν τα είχαν ομολογήσει, κύριε. Δεν νομίζω να λέω κανένα ψέμα. Είχε καταγγελθεί ότι ακόμη και ο κύριος Κόκκινος είχε πάρει και είχε βγει και είπε: εγώ νομίμως πήρα τρεις διαιτησίες. Και πει την τελευταία χρονιά. Νομίμως ή νομίμως. Νομίμως. Δηλαδή σε μεγάλες διαφορές φροντίζει να τελειώσει το θέμα και παίρνει ποσοστό. Και παίρνει ποσοστό. Τα ακούτε. Καλά, ο δικαστής μπορεί να παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, συγγνώμη, δικάζω μια δουλειά. Με συγχωρείτε, ο υπουργός. Το υπουργός του Πεχοδέ δεν παίρνει μια νόμιμη προμήθεια στα όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί γιατί είναι, παλιότερα υπήρχε. Όχι, αυτό. Είναι παράνομο. Υπήρχε μια νόμιμη. Είναι το αδίκημα τη απιστία. Όχι, 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 όχι να πάρει. Όχι παράνομα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλεψη. Όχι, όχι. Δημόσιο που... λειτουργό οφείλει, αν έχει ένα περιθώριο ο προμηθευτή και μπορεί 2% να το πάρει υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή να αφαιρεθεί από το τίμημα. Όχι να το τσεπώσει. Τα τυχερά τη ζωή. Ακούσε κάτι άλλο. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Δεν ήταν γίνεται διακρατικέ συμφωνίε. Σα το λέω υπευθύνω. Δεν είναι νόμι. Δεν υπάρχει νόμο που να καλύπτει την προμήθεια. Πρόεδρε. Μόνο μεσίτη. Άλλο πρέπει να ιδρύσει μεσητικό γραφείο, αλλά δεν μπορεί ο Πεχοδέ να ιδρύσει μεσητικό γραφείο. Συγγνώμη. Καταλάβατε. Ο υπέχο δεν παίρνει μισθό και οφείλει με αυτό τον ταπεινό μισθό να περιφρουρεί τα συμφέροντα του δημοσίου και ούτε δραχμή να μην πέσει κάτω. Άρα, ο Λαλιώτης πως δεν έχει κάνει ο Λαλιώτης λεφτά. Έτσι δεν το πιστεύω. Εγώ σαν αφελής, ούτε ο Μητσοτάκης έχει λεφτά, κανένας δεν έχει. Ο Αχιλλέας ο Χαραμαλής δημοσίων έργων ήταν και αυτός όλα τα χρόνια. Αδέχαρος είναι. Το μόνο που έγινε γνωστό για τον Αχιλλέα ότι 148 εκατομμύρια ευρώ έπαιξε στο χρηματιστήριο. Αλλά αυτά μπορεί να τα βρει και στον δρόμο. Κοιτάξτε, πολλές φορές παλιά δεν αφήνανε ένα καλάθι με ένα μωρό έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι. Ένα καλάθι και ένα λεφτά. Τώρα τι θα κάνουμε, θα το υιοθετήσουμε. Τυχερό μας ήταν. Φαίνεται και ο Αχιλλέας, βγαίνοντας από το σπίτι του, βρήκε ένα καλάθι. Με γιωματολίρες. Παλιές καλάθι. Να μην τις πάρει ο άνθρωπος, να βγει έξω να λέει ποιο βιανού είναι. Παλιάς κοπής. Καλά, θέλω το φορτηγό πρέπει να βρει. Να πω κάτι άλλο για τη χούντα των καιρών. Δόθηκαν στην Ιταλία 35 άδειες ασύρματου ίντερνετ. Εδώ στην Ελλάδα δόθηκαν μόνο 4 για τους εξής λόγους. Για να αυξήσουν το τίμημα της κάθε άδειας και δεύτερον για να έχουν λίγοι τις άδειες του ελεύθερου ασύρματου ίντερνετ. Καταλαβαίνετε, εμείς μιλάμε για άλλα και αυτοί κάνουν άλλα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ασύρματο ίντερνετ, ξέρετε τι σημαίνει. Έλεγχος όλου του ίντερνετ. Σε λίγο όλα ασύρματα θα είναι. Αυτό το ίντερνετ λέγεται WiMAX.
και με λίγα λόγια θα ελέγχουν την πληροφόρηση του μέλλοντος. Αυτά περνάνε, δεν τα αναφέρει κανείς. Πού δεν. Η τεχνολογία είναι, Νίκο, με αυτή η τεχνολογία. Η είναι. Τεχνολογία αυτή είναι που θα ελέγχει σε λίγο και τη δώσαν σε 4 άτομα για να αυξήσουν το τίμημα. Να το πάνε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ποιος, ποια είναι αυτά τα 4 κόκαλης. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μπορεί να μην είναι. Είναι Κοσμολάι, είναι εταιρείες. Συγγνώμη, βρέθηκε κονόμα για 4 άτομα και δεν είναι μέσα γόγαλης, δεν θα πεθάνω, δεν το πιστεύω. Οι άδειες αυτές δεν έχουν εκμεταλλευτεί, δεν τις εκμεταλλεύτηκαν. Δεν τις έχουν εξεταλεί. Έστω και σαν άδεια εγγραφής υποθήκης για ο Κόκαλης σε πολλές δουλειές που έχει μουσούδα του μπει. Δεν έχει μπει ότι έχει ήδη τσεπώσει. Φροντίζει και στην επόμενη δεκαετία να είναι τσέπη χοντρή. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για το γιατί κύριο, είχα αλλά... συναντήσει προ καιρού ένα δικηγόρο και μου λέει είμαι σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και τα λοιπά. Εκεί που καθίσαμε και πήγαμε ένα καφέ στο Ζαλοκώστα, ξέρετε τι μου είπε. Μου λέει τελικά μου δώσανε 2.000 ευρώ και νόμιζα ότι θα τους κοροϊδεύω, δηλαδή ότι θα είναι αργομιστία. Αλλά αυτοί με βάζουν, μου λέει, και ψαχουλεύω και κάνω και δείχνω, δεν έχω σταθεί καθόλου, μου λέει. Θέλουν, λέει, να... όχι τώρα. Θέλουν την νομοθεσία και το σκεπτικό του κάθε κόμματος και υπουργού για 20 χρόνια μπροστά. Ακούτε. Είναι καρπερά μια λέξη. Ενώ σε αρχικός πίστεψε αυτός ότι σου λέει 2.000 ευρώ τι μαλάκι βρίσκονται μου τα δίνει ότι θα περάσω καλά. Στο τέλος τον εβάλανε να κάνει, να αντιμετωπίσει τέτοια νομικά θέματα και αυτά που δεν του μένει χρόνος για τίποτα άλλο και μου λέει σκέπτομαι να παραιτηθώ. Διότι λέει αυτοί είναι τρελοί, αυτοί νομίζουν ότι με 2.000 ευρώ μπορεί να ξεβρακώνουν έναν επιστήμονα και να τον εξεζουμίζουν και να τον κάνουν. Όχι, είναι αυτό που είπε. Ναι, πες το Γιάννη μου γιατί προηγήσει. Έχω μια άλλη, ένα άλλο θέμα να θέσω. Διάβαζα σήμερα στην Ελευθερωτυπία στην πρώτη τη σελίδα ότι ο ΠΑΠ έδωσε προεκλογικώς κάποια εκατομμύρια ευρώ ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα για ρουσφέτια. Και δεν ξέρω βέβαια αν ο νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι πια στην κυβέρνηση. Είναι ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης, ναι, ο Ιωαννίδης με τον Φασούλα ξέρετε τι είχαν κάνει. Δεν είχαν δηλώσει τα εισοδήματα για το παγκόσμιο. Το ξέρετε αυτό, κύριε Καρτάλη. Όχι, δεν το ήξερα. Το 87 το πρωτάθλημα. Το 87 έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσα είχε πάρει 600 εκατομμύρια ο καθένας τους. 700. Για πριν. Ναι, τότε δεν δόθηκε στους νικητές. Ένα πριν. Ναι, ένα πριν. Και εκτός αυτού πήραν και από Μαρτινογιάννη από 100 εκατομμύρια, πήραν και από άλλους παράγοντες και είχε γραφεί στον τύπο επιταγές, τις οποίες δεν δηλώσανε στη φορολογική τους δήλωση. Μετατριετίαν λοιπόν ανακυλίστηκε το θέμα, ήταν ο Φασούλας και ο Ιωαννίδης. Και θυμάμαι βγαίνανε στις εκπομπές του Τριανταφυλόπουλου τότε και απειλούσανε και κάνανε ότι εμείς δεν είχαν δηλώσει τα έσοδα. Υποχρεούσε να το δηλώσει, άμα είναι δώρο. Αστείευεσαι. Υποχρεούσε και το δώρο. Καταρχάς πρέπει να πληρώσεις φόρο δωρεάς. Ο λήπτης. Ακόμη και για 1.000 ευρώ δώρο, όταν είναι δώρο, υποχρεούσε να το δηλώσει. Υπόκειται σε φορολογία. Γιατί ο Μαρτινογιάννης το δήλωσε. Μόνο στο δημόσιο να φορολογεί. Ο Μαρτινογιάννης δεν τις έδωσε τις επιταγές έτσι. Τις έδωσε σαν μοτορόιλ. Το δηλώνει και ο δωρής σας. Βέβαια. Μοτορόιλ. Ήθελε απόδειξη για να γλιτώσει από την εφορία. Ναι, αλλά οι αθλητές, κύριε Πρόεδρε, που παίρνουν μεταγραφές 10 εκατομμύρια ευρώ και 15, το ξέρετε ότι πληρώνουν μόνο 20% φόρο. Το ξέρετε αυτό. Άλλο μου το ποσοστό, άμα νομίμως αυτό γίνεται. Εδώ δεν το δηλώσανε. Ναι, το δηλωτέο εισόδημα μιλάμε. Ναι, άλλο, ότι ο Ιωαννίδης που είναι υπουργός του Καραμαλή σήμερα και ο Φασούλας δήμαρχος του Πασόκ στον Πειραιά δεν δηλώσανε τα εισοδήματά τους. Για ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτοί οι δύο είναι αξιωματούχοι. Και δεν γνωρίζω μετά η έκβαση της υποθέσεως. Εκουκουλώθη, επλήρωσαν τη διαφορά. Θέλω να μάθω επιτέλους. Σε αυτόν τον τόπο είναι επώνυμοι άνθρωποι. Και μετά μπήκαν και στην πολιτική. Που είναι ό,τι άλλο, σαν μπασκετμπολίστες, να κάνει φοροδιαφυγή ένας μπασκετμπολίστας, πάει στο διάολο. Αλλά εδώ μιλούμε περί υπουργών και δημάρχων. Που πήραν χρήσματα από τα κόμματα, κύριε Νικολαίδη. Δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός όπως η Άννα Βύση. Δεν έχω βεστήρια, λέει, σε τέτοια. Ο άλλος, ο Νταλάρας, έβαλε τον Πανταγιά να κουκουλώσει εκεί με την υπερδά της υποθέσης. Τελικώς εκουκουλώθησαν, πλήρωσαν, μάθαμε, έγινε κάποια ανακοίνωση. Τι στο διάλο έγινε επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Ψάχνει ο Καραμαλής να ανεβάσει το ΦΠΑ. Ψάχνει να μας ξεζουμίσει. Ψάχνει ο άλλος κλέφτες οι βενζινάδες. Αλλά εδώ έχουμε υπουργούς που δεν δήλωσαν τα εισοδήματά τους, κύριε.
Είναι αυτό που είπε ο Νίκος Αλεφραγκής, πρόεδρε, πριν από λίγο. Χαρακτήρισε η Χούντα όλων αυτών. Τα ακούτε, κύριε Νικολαίδη. Και δεν νομίζω να είναι. Ποια ήταν. Δεν λέω τίποτα καινούργιο. Επαναλαμβάνω γεγονότα που δεν μάθαμε μετά τη συνέχεια, την έκβαση. Για την Άννα Βύση δεν έχω μυστήριο. Ο Νταλάρας έβαλε τον Πανταγιά ιδιαίτερο του Σιμίτη να παίρνει φιλίες και να παίρνει τηλέφωνα στα νεπαιδά να κάνει το φίλο. Αυτό το θυμόμαστε. Όπως και για τον κύριο Σπανοδάκη. Γιατί για τον Ιωαννίδη και τον Φασούλα. Δεν τα θυμάσαι που βγαίνανε στον Τριανταφυλόπουλο βράδυ και απειλούσανε και λέγανε εμείς φέραμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λες και επειδή έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπορεί να είναι φοροφυγάς. Εδώ στην του Μπλερ η γυναίκα έκανε με ένα μεσίτη ατιμία και βγήκε ο Μπλερ και ζήτησε συγγνώμη και λέει θα πληρωθεί. Το πρόστιμο κανονικά να. Το άλλο το θέμα που. Η απορία μου είναι αυτή. Διάβασα λοιπόν στην εφημερίδα ότι γίνανε προεκλογικά. Γίνομαι κακοί όμως με όλα αυτά και μας μισούν, κύριε Πάτρε. Μα το άλλο το θέμα το είδε. Κύριε Καρτάλια, με αυτά που λέμε, ξέρει τι μου είπε ένας προχθές. Μην είδε προχθές ένας σε σταδίου, μου λέει τους έχεις ξεβρακώσει όλους, σε μισούν όλοι μου λέει. Λέω ποιοι όλοι. Μου λέει ο λαός έπρεπε να σε αγαπάει. Δεν μιλάω για το λαό, μιλάω λέει για τους κλέφτες. Α, λέω, με μισούν οι κλέφτες, αυτό είναι καλό, είναι προτέρημα. Δεν είδα όμως, λέει και ο λαός, να θέλει. Λουμώνει, λέει και ο λαός, λουμώνει. Δε... Αφού οι κλέφτες ναι, αλλά και ο λαός συνηγόρησε όταν πήγαν να σταυρώσουν τον Χριστό, έπρεπε να του πείτε. Α, και ο λαός φταίει, δεν φταίει. Ναι. Ο λαός δεν φταίει που έπρεπε να πάνε ελευθερό στο Σοκράτη. Τίποτα δεν έκαναν όμως. Κανένας δεν έκανε. Δηλαδή ο Σιμίτης βγαίνει μούρη του Σιμίτη και θέλει να έχει λόγο. Τον Πανταγιά! Που κουβάλισε εκεί μέσα, τι τον ήθελε. Τον Πανταγιά, τι τον ήθελε. Σε ένα κόμμα που ψηφίστηκε από ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, πετάει ένα Πανταγιά, ο οποίος αναλαμβάνει για τους φίλους του να επεμβαίνει στην Ιππεδά. Με καταλάβατε. Και ο Σιμίτης έπρεπε να έχει παρετηθεί αν είχε λίγο φιλότιμο. Εάν αύριο, ας πούμε, ο Λεβέντης πάρει ένα αξίωμα και ένας τόσο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, Θέμελης, Κοσμίδης, Πανταγιάς, ήτανε στο Μαξίμου αυτούς έβρισκες. Είχα πάει εγώ στο Μαξίμου τον Πανταγιά έβριχα, τον Κοσμίδη. Ο Σιμίτης λέει σε λίγο έρχεται. Δηλαδή, ήταν οι άνθρωποι του πρωθυπουργού. Είδε μεγάλη ευθύνη, κύριε Καρδάκη. Μεγάλη ευθύνη. Μια στιγμή γίνομαι αμέσως. Αμέσως. Είδατε τι είπε προχθές ο Κουλούρης. Το ακούσατε. Ότι ο Ευθυμίου και ο Χιτήρης που υπεραμείνονται του Γιώργου Παπανδρέου, λίγες μέρες πριν λέει με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς τον έψελναν. Και τώρα λέει είναι υπέρ του, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Είπε ο Κουλούρης το πέντε, το παγώ. Κουλούρης. Σωστό. Και είπε και το άλλο. Για ποιον είπε στο. Για τον Ευθυμίου και τον Χιτήρη. Αυτοί λέει εκφραζόντουσαν με τις χειρότερες εκφράσεις για τον Παπανδρέου. Τώρα λέει δεν πιστεύω στα μάτια μου πώς τον υπόλοιπε. Και για τον Ρέπα. Ο Ρέπας, ακούστε, ο Ρέπας ήταν υπουργός εργασίας του Σιμίτη. Και τύπου, δεν είναι. Και έλεγε ότι πάντα, υπάρχουν και αρθρογραφία του, ότι η χρυσή εποχή της Ελλάδας ήταν Σιμίτη. Γιατί βγαίνει τώρα και λέει, βγαίνει τώρα και λέει, τι χρεώνουμε λέει στο Γεωργάκη την ήττα. Ο Σιμίτης λέει. Ο Ρέπας δηλαδή, όχι το μουστάκι να του κόψεις. Το σου κόψει. Το κεφάλι να του κόψεις. Και πατριωτάκι μου από κάτω από τα βλάκια. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Αλλά φαίνεται έχουμε χάσει την πηξίδα της λογικής μας. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή μπορείς να βγαίνεις σήμερα εσύ κύριε Καρτάλια να λες αυτά. Σε 2-3 μήνες θα λες πού να θυμούνται. Τι έλεγα. Δυστυχώς για αυτούς υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ραδιόφωνα, υπάρχουν βιντεοκασέτες. Το κεφάλι του ΡΕΠΑ δεν θα κοπεί. Θα κοπεί το δικό μας κεφάλι που θα πρέπει ο κύριος Αλογοσκούφης να βρει τα 6 δις ευρώ που έχει τρύπα του προϋπολογισμού. Άρα το δικό μας κεφάλι. Θα πάει στον αδερφό του που έχει καράβια. Άκουσε που θα πάει. Ο Αλογοσκούφης θέλει να βρει λεφτά, ο αδερφός του έχει καράβια στον Πειραιά. Και θα βρει εξαιρετικά. Θα του πει ο αδερφός του ο Χρήστος στη συνταγή πώς απέκτησε τα καράβια ο Χρήστος και είμαι σίγουρος ότι δι' αυτού του τρόπου θα επιληθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Το είδατε κύριε Πρόεδρε το. Και σε λίγο θα δεν είπαμε ότι. Δεν είπαμε ότι ετοιμάζονται να διαλυθούν και τα δύο κόμματα. Ο Αλογοσκούφης λοιπόν θα φάει πόσο, θα φάει 3-4 εβδομάδες ακόμη να λέει τις μπουρδες του, να το πω έτσι. Θα λέει. 4-5 εβδομάδες το πολύ είναι ακόμη ο Αλογοσκούφης να τρώει χρόνο από την Ελλάδα.
μετά ελπίζω να έρθει μια πιο συνετή κυβέρνηση να μιλήσει με πιο μεγάλη ειλικρίνεια γιατί υπό το βάρος της πραγματικότητας δηλαδή. Να κάνω και μια ερώτηση. Ο κύριος Αλογοσκούφης είναι καλός στη μακροοικονομία. Ήταν ποτέ πρακτικός, έχει εφαρμόσει ποτέ αυτά που ξέρει. Δεν ξέρω σε τι ήταν καλός. Εγώ ξέρω... Έχει δουλέψει ποτέ σε καμία εταιρεία να εφαρμόσει αυτά που ξέρει. Είναι καλός στη μακροοικονομία, πώς είναι καλός, δηλαδή από μακριά, όχι, από με τα κιάλια. Κατεσέ, η λέξη μακροοικονομία τι σημαίνει, δηλαδή. Είμαστε σε ένα φάρο από πάνω μακριά. Και ποια καράβια περνούν. Όχι, μπορώ να σε δώσω αυτό τον ορισμό ως οικονομολόγος. Πώς? Μπορώ να σε δώσω επί χάρτου, θεωρητική. Θεωρητική ιατρική. Και όταν έρθει ο ασθενής. Αγκρατικά μεγέθη, τα δημοσιονομικά. Θεωρητικά πετυχαίνουμε. Δηλαδή ο Αλογοσκούφης μοιάζει με έναν γιατρό που τα ξέρει μόνο από τα βιβλία. Και όταν έρθει ο ασθενής και του πει πονάω εδώ, του λέει εδώ έχει την καρδιά. Δεν ξέρω, ρωτάω, έχει δουλέψει, έχει εφαρμόσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μακελάριδες, άχρηστοι είναι. Και δεν το λέω με μίσος ούτε με άνθρωπος που προεκλογικά λέει δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ και μετεκλογικά βγάζει έξω τα σκυλιά τους δημοσιογράφους να λένε θα τα αυξήσουμε δύο μονάδες να δουν τις αντιδράσεις. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν τους λαχαναγορίτες που όταν έρθει ένα φορτηγό και φέρει μήλα δεν σου γράφει τιμή και έρχεσαι ας πούμε και λες θέλω μήλα και αυτός δεν λέει τιμή, λέει πόσα λεφτά έχεις απάνω σου. Ήμουνα σε αγορά, αγοραπολισία στο Ρέντιτ. Και λέει, μήλα φορτωμένο ένα φορτηγό. Αντί να του πει τιμή μονάδος και έχω 5 τόνους, άρα η συναλλαγή είναι τόσο, λέει, έχεις μετρητά πάνω σου. Ανατολίτικο πατάρι. Μετρητά έχεις απάνω σου. Λέει, επιταγή δεν δίνω. Επιταγή έχω καεί. Δηλαδή μια συναλλαγή. Να τραβάς, λέω, στο 2007 γίνεται έτσι. Συγγνώμη τώρα. Και μου λέει, προτιμώ να χάσω. Να βγάλω λίγα. Τώρα και ούτω βοήσουμε, πάρα το κοπρόσκυλο να το φορτώσω μήλα. Ξέρετε τι είπανε τα... Και μετά μου λέει να μείνω απλήρωτος. Πρόεδρε, ξέρετε πόσο... Μια κομμάτα για επιταγές. Έχει τόσο πολύ αγριεύση αγορά. Ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί ακάλυτες επιταγές φέτος. 50% περίπου. Φαίνεται γι' αυτό φίλος να πόσες εταιρείες στοχεύουν. Βεβαίως. Άρα οδηγούμαστε προς την καταστροφή και συζητάμε συνέχεια για μπούρδες. Ξέρετε, στα κανάλια, αν ακούσει ειδήσει, ένα σοβαρό οικονομικό μέγεθο δεν αναφέρουν. Μα αν δούμε αυτή η κυβέρνηση, γι' αυτό είπε είναι επικίνδυνη και πρέπει να πέσει. Στην αρχή πήγε μέσω πετρελαίου να βγάλει λεφτά. Ναι. Μετά είδε ότι η δουλειά τρελαινόταν εκεί με τα κανάλια του, τα χαλάσανε. Μετά πήγε μέσω ΦΠΑ. Μέσω ΦΠΑ, ναι. Ξέρετε τι λέει, τώρα λένε μέσω υνοπνευμάτων, τσιγάρων, τα εξαφτέρια. Αυτό με το πετρέλαιο, ίσως είναι καλό να πιάσουμε τους λαθρέμπορους. Αυτό δεν είναι κακό. Το είδατε πρώτα τον τρόπο. Αφού οι λαθρέμποροι χρηματοδοτούν το Πασόκ και μια δημοκρατία. Τις μεγάλες επιταγές στη Ριγκύλη και στη Χαριλάου τρεχούμε τον Νικολάκη, οι λαθρέμποροι. Ο δασμός είναι 60%. Προσέξτε, επί του τζίρου. Δεν έχει υπόψη. Όταν παίρνουμε ένα λίτρο βενζίνη που κάνει ένα ευρώ, η τιμή είναι 0,20 που πήραν οι Σαουδάραβες. Τα υπόλοιπα είναι τα βατζιλίκια. Όταν λοιπόν το παίρνεις λαθρέο, πληρώνονται μόνο οι Σαουδάραβες. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Μιλάμε για χοντρό κλέψιμο, αγόρι. Μιλάμε για την εξίσωση του παιδιού. Ένα χρόνο να κλέψει τον τζίρο του. Ένας που έχει... Τότε γιατί ήθελε να τους πιάσει. Τι να πιάσει. Ήθελε, γιατί το ανέφερε. Απλά όχι, να πει δεν μπορέσαμε αυτό, 2% ΦΠΑ. Πάρτε το πιο απλό. Φάτε τη στον κόλλο. Ξέρετε τι λέτε. Δεν μπορέσαμε το ένα, μα σου λέει, τις εκδοχές. Παλεύει. Υποτίθεται ότι πανικόβητος παλεύει να βρει όπως ο πνιγμένος να πιαστήκαμε. Δεν μπορέσαμε πετρέλα, δεν μπορέσαμε. 2% ΦΠΑ, 3%. Πάτη στον κόλλο. Συγγνώμη που εσύ λαϊκά. Δεν ό,τι μπορώ κάνω σου. Μα ξέρετε τι λένε τα εξαπτέρυγα του. Στη Γερμανία λένε 21% το ΦΠΑ. Μα στη Γερμανία παίρνουν 1800% κύριοι. Ας πάει και 21 στην Ελλάδα, μου δίνουν εμένα 1800. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περατούτε ο χρόνος της δεύτερης ενότητος. Θέλω να σας θυμίσω ότι στις εκλογές τώρα τις 11 του Νοέμβρη για το Πασόκ, για την ηγεσία του Πασόκ, εμείς στηρίζουμε Βενιζέλο, όχι διότι τον θεωρούμε καλύτερο από το Γεωργάκη, αλλά διότι θέλουμε να γκρεμιστούν οι τρεις οικογένειες, η οικογένεια Παπανδρέου, η οικογένεια Μητσοτάκη, η οικογένεια Καραμαλή. Τις θεωρούμε μοιραίες και επιβλαβείς για τον τόπο οικογένειες και θεωρούμε ότι η πτώση της πρώτης θα φέρει και το γκρέμισμα των υπολείπων και θα έχουμε διασπάσεις των κομμάτων και εκλογές. Και ελπίζουμε ότι σε αυτές τις εκλογές πια, μετά από όσα βλέπετε,
δεν θα έχετε ούτε παρεστήσεις, ούτε εκβιασμοί, ούτε ψηφίζω Πασόκ να φύγει ο Έλλας ή δεξιά για να φύγει ο άλλος. Πιστεύω να λογικευτούμε και να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, στηρίζουμε Βενιζέλο για να δρομολογηθούν εξελίξεις, διότι φοβούμεθα ότι αν στηριχτεί ο Γιώργος Παπανδρέου θα έχουμε 10 χρόνια καραμαλή ακόμη. Είναι τόσο άχρηστος και τόσο ανίκανος που σίγουρα θα έχουν γιορτή στη Ριγίλης και στη Νέα Δημοκρατία αν ξαναβγεί ο Γιωργάκης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν φερθεί σωστά ο Βενιζέλος, δεν έχω καμία συμφωνία κάνει με τον Βενιζέλο, αλλά για να ταρακουνηθεί το τέλμα και να σπάσουν στα κόμματα στα δύο, που ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, είπε ότι το φοβάται να σπάσουν τα κόμματα. Εγώ το απαντώ, δεν φοβόμαστε, ελπίζουμε και είναι ευλογία Θεού να σπάσουν, γιατί είναι σάπια. Γιατί εσωκλείουν κλέφτες, γιατί έχουν κάνει προδοσίες. Έχουν κάνει ένα σωρό εγκλήματα το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κακλαμάνη. Δεν είναι λοιπόν φόβος μήπως σπάσουν. Είναι ευλογία Θεού να σπάσουν σάπια βρώμικα κόμματα, κύριε Απόστολε Κακλαμάνη. Λοιπόν, γι' αυτό όλη η δύναμη των φίλων να πέσει στο Βενιζέλο για να έχουν πρόβλημα το βράδυ της Κυριακής 11 του Νοέμβρη στην Ελλάδα και να δρομολογηθεί ντόμινο και η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, να έχουμε πτώση της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα για το τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής διαδικασίας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μας μαραθώνιο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή στο έξτρα πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χόντμπερκ και επίσης στο ίντερνετ, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Μπορείτε να βλέπετε με εικόνα και με ήχο, σαν να είναι τηλεοπτική εκπομπή, τις εκπομπές μας. Έτσι μπορεί να τις βλέπετε λίγες ώρες μετά την πραγματοποίησή τους. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη στήριξη. Να θυμίσουμε ότι σύντομα βλέπουμε εκλογές και βλέπουμε διάσπαση και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Το χάσμα στο Πασόκ είναι πλέον αγεφύρωτο. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα και αυτή, γιατί κάποιοι διαπλεκόμενοι είναι σίγουρο ότι θα βρουν 40-50 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία να ρίξουν την κυβέρνηση Καραμαλή, ώστε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με τους μισούς βουλευτές από εδώ και τους μισούς βουλευτές από εκεί, έτσι ώστε να έρθει πρώτο κόμμα ένα τέτοιο μόρφωμα στις εκλογές, ένα νέο κόμμα στις εκλογές να έρθει εύκολα πρώτο και να μπορεί να είναι ειλικρινέστερο, ρεαλιστικότερο. Θα δούμε, μπορεί να είναι και προς το καλό η αλλαγή αυτή, γιατί εκ της μέχρι του δε πορείας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας υπάρχει φόβος ευθυνών, ευθυνοφοβία, υπάρχει φόβος ανάληψης πολιτικού κόστους, υπάρχει ρουσφεταρχία, ευνοιοκρατία, υποταγή στη διαπλοκή. Μπορεί εκ της αλλαγής κάτι καλύτερο να προκύψει. Δηλαδή είναι τόσο πολυετής πια ο δικοματισμός στην Ελλάδα που έχει γίνει καρκίνωμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Και γι' αυτό προτείνουμε την υποψηφιότητα Βενιζέλου ως επικρατέστερη και ως καλή. Πρώτον, γιατί είναι πιο μορφωμένος ο άνθρωπος και πιο σοβαρός από τον Γιωργάκη. Προτείνουμε λοιπόν την υποψηφιότητα του κυρίου Βενιζέλου, χωρίς να έχει Ένωση Κεντρών κανένα κέρδος ή καμία εγγύηση από τον κύριο Βενιζέλο, για να δρομολογηθούν εξελίξεις και να απαντήσουμε προς εκλογές. Θεωρούμε ότι μια νέα ευκαιρία για τον ελληνικό λαό θα είναι κάτι σημαντικό, γιατί θα του επιτρέψει να εκφραστεί κάτω από τη γνώση και των τελευταίων δεδομένων. Δηλαδή είδε ο ελληνικός λαός ότι έφυγαν ψήφια από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και πήγαν ακροδεξιά και αριστερά. Είδε όμως ότι τα κόμματα, τα ακροδεξιά και τα αριστερά, είναι περιθωριακά κόμματα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε συγκρότηση κυβερνήσεως, ούτε να έχουν λογικές θέσεις, συνετές θέσεις. Έχουν θέσεις ανάρθρων κραυγών και θέσεις βρικολάκων από τον Άδη. Περισσότερο δηλαδή οι απόψεις Καρατζαφέρη και Αλαβάνου και Παπαρίγα ομοιάζουν
με βρικολακισμούς από τον Άδη παρά με απόψεις σοβαρού, σοβαρές πολιτικές απόψεις να τις λάβεις υπόψη. Ενώ αν στη θέση ας πούμε του Καρατζαφέρη ή του Αλαβάνου ήταν η Ένωση Κεντρών, θα ήταν τελείως διαφορετικά, με λελογισμένες θέσεις, με συνετές θέσεις, με επιδίωξη συμβιβαστικών λύσεων και με προτάσεις μέσα στα πλαίσια της λογικής και πάντα βέβαια με δημοκρατικό πνεύμα και με σεβασμό στις επιταγές της δημοκρατίας όπως τις δίδαξαν μεγάλοι ηγέτες του κέντρου, χωρίς ανάμειξη σε σκάνδαλα, χωρίς κλεψίες, χωρίς διαφθορά. Και αναφέρομαι σε ανθρώπους σαν τον Παπαναστασίου, τον Πλαστήρα, τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον Ελευθέριο Βεντζέλο. Μου λέει κάποιος προημερών, γιατί λέει μνημονεύεις πεθαμένους? Δεν μνημονεύουν, δεν είναι πεθαμένος ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ούτε ο Πλαστήρας είναι πεθαμένος, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πεθαμένος. Πεθαμένοι είναι όλοι αυτοί για, για όσους έχουν πεθάνει. Γιατί υπάρχουν και ζωντανοί που μπορεί να κινούνται, αλλά είναι πεθαμένοι πνευματικά και ψυχικά. Για αυτούς που είναι πεθαμένοι και αζούν, για αυτούς είναι πεθαμένοι ο Παπαναστασίου, ο Πλαστήρας. Για ανθρώπους όμως που θέλουν να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια, για ανθρώπους που διεκδικούμε εξυγίανση, καθαρότητα, ηθική, ισοπολιτεία, για μας δεν έχει πεθάνει ούτε ο Παπαναστασίου ούτε ο Πλαστήρας. Ο Παπαναστασίου ήθελε απλή αναλογική και ο Πλαστήρας έτρωγε φακές. Δεν θα θέλατε τέτοιους πολιτικούς? Θέλετε σαν τους κλέφτες σημερινούς? Ψηφίστε τους λοιπόν. Υποστείτε τους όμως. Λοιπόν, δεν είναι πεθαμένοι αυτοί οι ηγέτες. Άλλο αν η νέα γενιά έχουν φροντίσει κάποιοι να είναι απληροφόρητοι και να αισθάνεται ότι ανατρέχουμε στο παρελθόν. Δεν ανατρέχουμε στο παρελθόν. Όταν είπε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου κράτος χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατικό κράτος, εκείνη την ώρα δεν μίλησε σαν άνθρωπος της δεκαετίας του 40 ή του 30. Μίλησε σαν ένας διαχρονικός πολιτικός με αξίες που ξέρει τι θα πει δημοκρατία και ξέρει πόσοι βιαστές υπάρχουν από εδώ και από εκεί να πνίξουν τη λαϊκή θέληση, να κάτσουν στον αυχένα του λαού να του πιούν το αίμα. Τα ήξερε ο Παπαναστασίου όλα αυτά και επαληθεύτηκε. Και επαληθεύτηκε. Λοιπόν, και ο Πλαστήρας όταν έτρωγε φακές μπορούσε να τρώει ασταχούς. Σεβόταν όμως το λαό. Ενώ εδώ ανακοινώθη ότι στη ΔΕΗ παίρνει 16.000 ευρώ ο καθένας τους και ο Καραμαλής τα παλιά τα παπούτσια. Τέτοια είναι η ευαισθησία των Καραμαλίδων. Πού είναι ο Γιωργάκης να μας πει? Και για το άλλο ότι δεν έχουν δουλέψει οι Παπανδρέου, είχε βγει και η εφημερίδα μας η Αντιδιαβλογή, η οποία σίγουρα σύντομα θα ξαναβγεί, και η οποία είχε πει τα καράβια στην πρώτη σελίδα, τα καράβια του ξαδέρφου του Κώστα Καραμαλή, εννοώντας το γιο του Αχιλέα, Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, πρώτος σκάφος του, με 40 καράβια στον Πειραιά, Μαντινία Maritime, και τα αδέρφια του Γιώργου Παπανδρέου που κυκλοφορούν 2 χρόνια Νέα Υόρκη, 2 χρόνια Βαρκελόνη, 2 χρόνια Λονδίνο, η Σοφία, ο Ανδρίκος, ο Νικολάκης, και δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Πηγαίνετε εσείς 2 χρόνια Νέα Υόρκη να δω πόσα λεφτά θέλετε μη δουλεύοντας. Έχουν ένα ένσημο όλοι αυτοί. Βγαίνει λοιπόν ο Νικολάκης και δίνει τον αδερφό του ηγέτη του Παζόπ να μας πούν πότε δουλέψαν οι Παπανδρέου. Είναι επάγγελμα να είσαι γιος ή εγγονός πρωθυπουργού? Είναι επάγγελμα, Γιώργο? Εκτός αν έγινε και επάγγελμα και είσαι διπλωματούχος γιος πρωθυπουργού. Να μας το πεις. Βέβαια, άμα είμαστε ηλίθιοι εμείς οι Έλληνες, εσύ είσαι όντως διπλωματούχος και επαγγελματίας γιος πρωθυπουργού. Και μπορεί να μην δουλεύει κανένα μέλος της οικογένειάς σου. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Βενιζέλος δεν είναι κακό. Κανένας από τα αδέρφια του Γιώργου Παπανδρέου, η Σοφία, ο Ανδρίκος, ο Νικολάκης, γυρίζουν όλοι 2 χρόνια εδώ, 2 χρόνια εκεί, δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους και ζουν πλουσιοπάροχα. Πέστε μου ποια άλλη οικογένεια μπορεί και ζει, άλλοι είναι εφοπλιστές. Αυτοί μπορεί να τα έχουν κρυφά, δεν ξέρω. Πάντως το να ζεις
2 χρόνια εδώ, 3 εκεί και να μην έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου τα 3 αδέρφια του Γιώργου, είναι πρόβλημα νομίζω. Έτσι, ας μας δείξουν τις φορολογικές δηλώσεις τους τι δούλεψαν, πότε δούλεψαν στη ζωή τους. Η Μαργαρίτα και αυτά που λέει ο Κουρίς για τη Μαργαρίτα, ότι εξεβίασε τον Ανδρέα για το διαζύγιο, ψέματα είναι. Δεν νομίζω, έπρεπε βοά ο τόπος, δεν ξέρω. Ψέματα είναι, δηλαδή όλα αυτά είναι ψέματα του Κουρί, ότι η Μαργαρίτα εξεβίασε. Εσείς τα παιδιά αφήσατε τη μητέρα σας να εκβιάσει τον πατέρα. Ο πατέρας ερωτεύτηκε καλός ή κακός ξεμοράματα, γέρο, μωρέ, ξεμοράματα, πώς τα λένε αυτά. Ένα γέρο και ξεκούτι, να το πω έτσι, ξεμοραμένος. Ερωτεύτηκε μια μικρότερη του κατά 30 χρόνια. Επιτρέπεται η μητέρα σας για να δώσει διαζύγιο να γυρεύει. Λοιπόν, εδώ είναι σοβαρά πράγματα τα οποία όντως πρέπει να εξεταστούν. Δεν είναι βομολογίες, δεν είναι λίβελοι. Είναι περιστατικά περί των οποίων βοάει η χώρα και τον, για τον οποίο εσείς, περί των οποίων εσείς οι Παπανδρέου δεν αισθανθήκατε ποτέ να δώσετε, να δώσετε μια πιστική απάντηση. Και να είστε σίγουροι ότι εγώ, ο Βασίλης ο Λεβέντης, εάν δώσετε πιστική απάντηση, θα την δεχθώ. Να είναι πιστική όμως, να μου πεις Γιώργο, ο αδερφός μου ο Νικολάκης ήταν 3 χρόνια στη Νέα Υόρκη και δούλεψε εκεί. Γιατί κατηγορούν τον Βενιζέλο, κύριε Σταυρίδη, κατηγορούν ότι πήγε και έθεσε θέμα τιμής για τους Παπανδρέου. Δεν το έθεσε ο Βενιζέλος, το έχω θέσει εγώ στην εφημερίδα Αντιδιαπλοκή πολύ νωρίτερα. Και για τον ξάδερφο, και για τον ξάδερφο του Κώστα Καραμαλή, που είναι με 40 καράβια στον Πειραιά, Μαντινία Maritime, στο κτίριο της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιός, και έχει 2 ορόφους, 32 χρονών. Πήγαινε κάνε και εσύ 40 καράβια 32 χρονών, κύριε Σταυρίδη. Έτσι. Να τι ψήφισε ο οπαδός της Νέας Δημοκρατίας, την πήγε και έριξε στην κάλπη. Μα είναι αλλά και η οικογένεια Παπανδρέου ποτέ της δεν δούλεψε. Είναι επαγγελματίες γη πρωθυπουργού. Μα κοιτάξτε, αυτό είναι, κύριε Καρδάλια. Είναι και λογικό σειρμός. Είναι λογικό σειρμός. Όταν βοηθούνται οι οικογένειες επιχειρηματιών από πολιτικούς, οι ίδιοι πολιτικοί που τους βοηθούν δεν θα ωφελήσουν τον εαυτό. Δεν θα πάρει την επιταγή. Δηλαδή είναι και κουτό τελικά. Πρόεδρε, να σας θυμίσω κάτι. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γέρος. Ναι, ο εθνάρχης. Ο Α. Ο εθνάρχης, δεν μπορεί να έχει κανένα. Ο Βενιζέλος ο εθνάρχης. Δεν είναι εθνάρχης. Εκεί στο Ίδρυμα Καραμαλή εθνάρχη. Ήταν το εθνικό κεφάλαιο. Στο Ίδρυμα Καραμαλή κάτι χουντοδεξί, εθνάρχη τον. Ήταν το εθνικό κεφάλαιο. Ανεβάζουν και τον κατεβάζουν. Ήταν το εθνικό κεφάλαιο της βαρβακίου αγοράς. Ναι, το θυμόμαι. Είχαν βάλει την αυτή και έλεγε το εθνικό κεφάλαιο της βαρβακίου αγοράς πάνω από την βαρβακίου αγορά. Τον Καραμαλή. Ναι, το είχαν βάλει, το ξέρω αυτό. Στον γκολφ, εγώ ξέρω. Εθνάρχη στον γκολφ. Εγώ τον ξέρω στην Κλειφάδα στον γκολφ. Τον έχουν εθνάρχη. Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ο εφοπλιστή τον έχει εθνάρχη. Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Του βάλανε πάνω τη βαρβάκια αγορά, την απέναντι, όχι στη, αυτή που είναι με τη ΣΤΟΑ, απέναντι, που είναι τα έδημα ναυικής. Ναι, λαχανά αγορά. Απέναντι είναι η Κρέτα αγορά. Τα θυμόμαστε. Είχαν βάλει μια φωτεινή πινακίδα και έγραφε πάνω εθνικό κεφάλαιο. Όχι, το μόνο εθνικό κεφάλαιο, η μόνη ελπίση του έθνους. Το μόνο εθνικό κεφάλαιο. Πάλι καλύτερα. Καλύτερο από σήμερα. Ομοιάζει με του Μαρκεζίνη που έλεγε η μόνη λύση. Ο Μαρκεζίνης είχε βάλει αφήσεις στο Χίλτον τότε επί Χούντα. Όχι, μετά τη Χούντα, έκανε κόμμα. Προοδευτικό. Ναι, και έλεγε η μόνη λύση. Ναι. Καθαρεύουσα. Ναι. Με γιο, τότε μιλάουσα ένα κόμμα. Όταν πήγε στο Παρίσι, ξέρετε, πήγε στον Τάιζε. Το χειρό. Δεν νομίζω να δούλευε. Πού? Όταν πήγε στο Παρίσι, αυτοεξόριστο. Αυτοεξόριστο. Ναι, δεν έφυγε ο Καραμαλής. Πήγε στο Παρίσι. Τον είχε βγάλει ο Σοφοκλής Βενιζέλος, τον είχε σώσει. Τον κυνήγαγε ο Φρυδερίκο Γιάννη, τον έκανε σαπούνι. Ο Γιάννης λέει ποιος τον συντηρούσε. Η Φρυδερίκο τον κυνήγαγε για να τον κάνει σαπούνι, κύριε. Ποιος τον συντηρούσε. Ποιος τον συντηρούσε, λέει. Ποιος τον συντηρούσε. Δούλευε. Ματσακώνει. Ματσακώνει μαζί με τον Έβερτ. Ο Έβερτ κάποτε έλεγε. Δούλευα ματσακώνει στα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Και δεν αδυνάτησες ρε Μιλτιάδη, να με εκεί πέρα άμα δουλέψεις μια ματσακόνη σου φύγει μέσα αμέσως. Έτσι.
Δεν το ξέρετε αυτό. Καλά, είστε πολλά χρόνια από μένα. Μήπως έκανε την ίδια δουλειά και ο Νικολάκης, ο αδερφός του Γεωργάκη Παπαντώνου. Όχι, αυτός δουλεύει ο άνθρωπος όμως. Εντάξει, δουλεύει. Είναι συγγραφέας. Γράφει. Είναι δουλειά. Άμα πουλάει και κερδίζει τη ζωή τα βιβλία. Πουλάει. Είναι σοφός και γράφει καλά. Μυθιστοριογράφος είναι. Παναγία μου. Εντάξει. Όλοι οι μυθιστοριογράφοι πεινάνε. Θα σου φέρω άλλους χίλους μυθιστοριογράφους που βγαίνουν στη Ζητιανιά, κύριε. Άσε μας κάτω, κύριε Σταυρίδη. Πρόεδρε, για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν πείθαμε εύκολα έτσι. Τέτοιο επάγγελμα τώρα θα μυθιστοριογράφουμε. Μυθιστορήματα. Μυθιστορήματα και όλα θα γράψουμε. Η Σταχτομπούτα και τέτοια γράφει, τι γράφει. Δεν την είδα την ταινία. Άσε μας. Την ταινία που γύρισε τώρα δεν την είδατε. Δεν ξέρω τι είδα εγώ. Εγώ καλώ το λαό να ψηφίσει Βενιζέλο τη νύχτα εκείνη να κάνουμε γλέντι. Όχι, θα χαρού, όχι επειδή βγήκε ο Βενιζέλος, επειδή γκρεμίστηκαν οι Παπανδρέου. Αυτό, θα μοιάζει σαν του Σαμψών που πήγε στο ναό, έδεσε με αλυσίδες του τα υποστήλια, όλοι μαζί κάτω. Έτσι. Το θυμόσαστε εκείνο ο Σαμψόν. Καλά έκανε. Έτσι χρειάζεται. Ξέρετε τι μου είπε προχθές ένας κύριος. Μου λέει, πάτε λέει να ρίξετε την οικογένεια Παπανδρέου. Κακό λέει δεν είναι. Αλλά πάτε. Και πώς θα ζει μετά, πώς θα σουλατσάρει μετά. Ακούτε, και πάτε λέει να ανεβάσετε την οικογένεια Μπακατσέλου. Του λέω, κοίταξε. Σου ορκίζομαι ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Μπακατσέλος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά τόσες και τόσες οικογένειες έχουν φάει από τους Παπανδρέου, από τους Σιμίτης, από τους Καραμαλίδες, από τους Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Για δεν βγαίνει, για δεν βγαίνει ο Γιωργάκης, ένα λεπτό. Ναι. Για δεν βγαίνει ο Γιωργάκης να πει τι κλεψίες έχει κάνει ο Μπακατσέλος. Όχι, λέω, όχι, συγγνώμη. Και ο Μπακατσέλος. Μα συγγνώμη, εδώ πέρα έχουμε τώρα και κάτι άλλο. Ο Γιωργάκης δεν μίλησε για την κλεψιά που κάνανε οι 8 διαπλεκόμενοι στο χρηματιστήριο του 99. Και βρήκε τον Μπακατσέλο, που ο Μπακατσέλος, δεν σας πω για κάτι, έχω πάει εγώ στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν ξέρετε, προ-ανυπόπτου. Όχι, εγώ είπα, δεν τον ξέρω. Τώρα. Θα δείτε, εγώ τον ξέρω και προσωπικώς, έχω πιει καφέ με τον πεθερό του Βενιζέλου. Προ-8 ετών, κάνοντας μια περιοδία, είδα πυραμίς μια εταιρεία. Εγώ συνηθίζω και μπαίνω σε όλες τις εταιρείες. Μπαίνω μέσα, λέω ποιος είναι, λέω εδώ το αφεντικό, χαιρέτησα και τον κόσμο, του έδωσα εφημερίδες. Λέει ο κύριος μέσα, Μπακατσέλος. Εγώ ηλεκτρίστηκα, ήξερα ότι ο Μπακατσέλος είναι πεθερός του Βενιζέλου, έκασα μέσα. Πώς ήρθατε κύριε Λεβέντη, μου λέει, σας έστειλε κανείς? Λέω, όχι, είσαι, του λέω, ναι, λέει, την κόρη μου έχει ο Βαγγέλης. Σας δέχτηκε ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι, την κόρη μου έχει ο Βαγγέλης, μου λέει, καφέ, τι καφέ και τα λοιπά. Με κέρασε ένα καφέ. Εγώ δεν είδα. Κατσαρόλες βγάζει. Α, είναι η πυραμίδα στα σκέδια. Ναι, αυτό, αυτή η δουλειά είναι. Εγώ είδα, ακούστε, λοιπόν, δεν είδα ούτε δημόσια έργα να κάνει. Κατσαρόλες είδα να κάνει. Μα εγώ το πήρα και χιουμοριστικά. Να εξηγούμε τα, κύριε Νικολαίδη, τα κουτέ. Ξέρω. Όλοι φάγανε. Ναι, ξέρω, το μόνο που έχει κάνει. Ήταν πρόεδρος της ΔΕΘ, τον είχε κάνει ο Μητσοτάκης. Τι πρόεδρος? Της Διεθνής Θεσσαλονίκης. Της Ελέσπο. Εντάξει, αυτή είναι με ένα μισθό. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Ό,τι και να είναι. Εκτός αν έκλεβε. Ακούστε, σε μια δημόσια θέση, αν περιορίζεις το μισθό σου, ένα σαν τον Μπακατσέλο που είχε εργοστάσιο με 200 εργαζομένους. Το χρόνο του έχανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν όμως έκλεβε και έκανε ατασταλίες, βεβαίως μπορεί να οικονόμησε. Γιατί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οργανώνεις την έκθεση, έρχεσαι σε επαφή με σπόνσορες, μπορεί να ζητάς μερίδιο ποσοστά εκεί, μπορεί να οικονομήσεις. Δηλαδή στη Διεθνή δεν λέει κάτι αυτό. Δεν είναι επαγγελματίας, ρε παιδί μου, εργολάβος δημοσίων έργων, όπως είναι ο Αλαφούζος, όπως είναι ο. Πες τον άλλον, ο Κόκαλης, όπως είναι ο Βαρδινογιάννης που έχει όποια πέτρα και αν σηκώσει. Δεν λέω άγιο τον Μπακατσέλο προς Θεού. Ειδικά που ξέρω ότι είναι και φίλος του Μητσοτάκη, με αναγκουλιάζω. Ειδικά μόνο για το Μητσοτάκη να μου. Γιατί το Μητσοτάκη όπου έχω τη μούρτη είναι σαν να μου δίνουν ένα ποτήρι γάλα και να πάει πρώτα ένα ποντίκι και να έχω στη μούρη του. Μετά δεν θα. Έτσι, για να τα ακούσει όλη η Αθήνα το. Για το Μητσοτάκη, πώς αισθάνομαι για το Μητσοτάκη. Είναι σαν να με βάζουν να πιω γάλα
αφού ένα ποντικό χωρίς τη μούρη του μισό ποτήρι. Και με σφαίρες δεν θα το πιω. Δηλαδή το μόνο αρνητικό είναι αυτή η φιλία. Τι βρίσκει του Μητσοτάκη, Πρόεδρε? Γιατί εγώ στο Μητσοτάκη δεν βρίσκω τίποτα. Μόνο καταστροφές και εγκατεμία. Αυτό για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αν δω ποτέ ξανά το, τότε από λεπτότητα δεν τον ρώτησα. Ναι, ναι. Γιατί ήπιαμε καφέ, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Μου λέει ξανά ελάτε. Ναι. Λοιπόν, και λόγω του ότι ήταν, και λόγω του ότι ήταν του Βενιζέλου, ούτε κουπόνι δεν του βγαλα. Να φανταστείτε, επειδή ήταν, μου είπε ότι είναι πεθερός του Βενιζέλου, δεν του βγαλα ούτε κουπόνι. Να σου κάνω μια από λεπτότητα και εγώ να του πω, να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, αφού είναι υπουργού του Πασόκ πεθερός, ούτε 100 ευρώ δεν θέλω από τέτοιους. Από λεπτότητα πάντα. Αλλά ήπιαμε και θυμάμαι έναν άνθρωπο που δεν, το, είχαμε συζήτηση περί δημοσίων έργων, μου λέει κάτσα μία μισή ώρα. Θα το θυμάται σίγουρα. Είναι ένας άνθρωπος με σόκοπος. Τότε ήταν, δηλαδή, τότε ήταν προ 8 ετών, ήταν 50-60. Τώρα πρέπει να πλησιάζει τα 70 ο άνθρωπος αυτός. Είναι λοιπόν ιδιοκτήτης της εταιρείας Πυραμής στον δρόμο προς Κιλκής, είναι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ οι τελευταίοι έγιναν πρώτοι, να πούμε. Τι χάρπαστοι άνθρωποι κάναν περίπτωση. Εντάξει, αλλά θέλω να πω. Τι χάρπαστοι. Δεν είναι κανένα Λάτση. Βέβαια δεν είναι. Δεν είναι ο Βαρδινογιάννης ο Μπακατσέλος. Έτσι είναι. Και κάτι αδέρφια του έχουν ήδη γεννήσει. Κάτι άλλο, επειδή είναι όλοι οι Μπακατσέλοι πλούσιοι. Οι Μπακατσέλοι είναι όλοι πλούσιοι. Και είναι και συγγενείς, νομίζω, δεν το θυμάμαι αυτό, νομίζω μου είχε αρνηθεί αυτό. Του Μπακατσέλου που ήταν αποστάτης. Αυτό είπαμε και εμείς. Έχει σχέση με αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει πεθερός είναι. Συγγνώμη, όταν ο Βούτσης έκλεβε ο γιος, λέει δεν ευθυνόμεθα οικογενειακά. Ο, του Βούτση ο γιος του συνασπισμού άνοιξε, τράπεζες ανοίγανε. Και λέει τι φταίει ο πατέρας αν ο γιος κλέβει. Τώρα ο Βενιζέλος πρέπει να τιμωρηθεί για τον πεθερό του. Και αν είναι ο άνθρωπος. Τότε, τότε, άμα το πάρουμε έτσι, ο Αλογοσκούφης πήρε κόρη υπουργού της Χούντας, του Αγαπητίδη. Πρέπει να, σήμερα να παρατηρεί. Αν αρχίσουμε να φταίμε οικογενειακά. Δεν θα τελειωμώ. Όχι, δεν θα τελειωμώ. Πρέπει ο Κώστας ο Καμάλης να παρατηρηθεί γιατί ο θείος του πρόδωσε στην Κύπρο. Ζηρή και Λονδίνο. Όχι, συγγνώμη. Ας το πάρουμε το πράγμα. Όχι, δηλαδή πάρουμε όλο το πρωτόκολλο των προδοσιών. Όλη η Βουλή πρέπει να φύγει. Ας το πάρουμε το πράγμα. Η Βουλή πρέπει να φύγει όλη. Εγώ πριν μερικά χρόνια διάβασα μία συνέντευξη της συζύγου του κυρίου Βενιζέλου, της πρώην κυρίας Μπακατσέλου, η οποία είπε ότι εγώ το Βαγγέλη το γνώρισα στο πανεπιστήμιο που ήμασταν φοιτητές και δύο. Λοιπόν, ο πιο διεφθαρμένος άνθρωπος του κόσμου να είναι ο κύριος Μπακατσέλος. Δηλαδή, ο Βενιζέλος δεν πρέπει να αγαπήσει μία κοπέλα. Αυτή να αγάπησε και αυτή τον αγάπησε. Δηλαδή, τι σχέση έχει ο πεθερός στη μέση. Εντάξει, δηλαδή, άμα είναι όμως ο αποστάτη συγγενολόγια. Ναι, εντάξει. Αυτοί όλοι πάνε μαζί οι οικογένειες, ξέρεις. Μπορεί να είναι οικογενειακές γνωριμίες. Δηλαδή αλλά, η οικογένεια Αλαμανή. Η οικογένεια Μπακατσέλου. Η οικογένεια ενός Ιάκωβου Διαμαντόπουλου. Προέδρου Βουλής που πρόδωσε κι αυτός. Η οικογένεια ενός Κοθρή. Ναι, καλά, είναι Χριστός πολύ, και Απόστολος είναι όλοι. Αυτοί όλοι είναι να τους βάλεις ένα υποβρύχιο και να μείνει από μπαταρία. Ναι, ναι. Μην τα κουβεντιάζουμε. Δεν είναι δηλαδή και ό,τι καλύτερο ο πεθερός του Βενιζέλου. Δεν είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή. Για βιτρίνα, για να τον κρύβει είναι. Αν είναι συγγενολόγοι του Μπακατσέλου, του προδότη, του αποστάτη. Αν είναι. Μπορεί όμως να μην είναι. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε λίγο να... Λέτε να μην είναι, Πρόεδρε, και πώς έχει σχέση με τον. Συγγνώμη. Λέτε να μην είναι, και πώς έχει σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, με τον Μητσοτάκη γνωριστήκανε μετά. Όταν ο Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός, ήταν αυτός, είχε γίνει πρόεδρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μητσοτάκης τον έκανε πρόεδρο. Ναι, είναι δεξιούρα ο. Άρα τον ήξερε. Ναι. Για να τον κάνει πρόεδρο πρέπει να τον ήξερε. Εντάξει, αλλά φταίει ο γαμπρός. Πρέπει να πάει να κόψει το λαιμό του ο γαμπρός. Πρόεδρε, τόση ώρα, δηλαδή, ώρα σας άκουσα. Εγώ μπορεί να την έπνιγα τη γυναίκα μου. Εγώ με τις απόλυτες ευαισθησίες μπορεί να έπνιγα και τον πεθερό και τη γυναίκα μου. Αλλά τώρα με την αμβλημένη λογική, τη στρογγυλεμένη ηθική που λειτουργούμε, θα καταπίνουμε όλα, κύριε Νικολαίδη. Ναι, τώρα ο Πατακός, άμα τον είχαμε εδώ, τον κομμουνιστή θα μας έκανε. Μην αμφιβάλλετε. Είναι όλα τόσο χήμα. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει μεταξύ. Ο Καρατζαφέρης που έλεγε. Φεύγω να πάω στο Λονδίνο για να είμαι στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγαλειότατου, έλεγε. Αντί να του πει του Γκλίξπουργκ. Στους γάμους. Τώρα κάνει ότι δεν είναι βασιλόφρονο. Πρόεδρε. Δηλαδή, ζούμε μέρες
ζούμε μέρες, ας πούμε, που αν δεν σπάσεις το καρύδι να δεις μέσα αν έχει μούχλα ή καρύδι, δεν πρέπει από την πρώτη. Έτσι είναι, κύριε Σταυρίδη μου. Βεβαίως, εμένα Προέδρε. Μου είπανε τις προάλλες 3-4 άτομα, αμέσως παίρνει το λόγο, Γιάννη, μια και ο πρόεδρος τώρα με ρέθησε λιγάκι. Για κάποιο μεγαλοστέλεχος του Καρατζαφέρη, ο οποίος είναι και βουλευτής τώρα, και κόπτεται και σκίζεται υπέρ Ορθοδοξίας και Πατριαρχείων και Αρχιεπισκόπους και Αρχιεπισκοπές και όλα αυτά, ότι είναι, λέει, μεγαλοστέλεχος, μου είπανε, και διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους, 12 θεϊστών. Δηλαδή πουλάει ο καθένας ό,τι τρέλα θέλει. Και ένα άλλο. Ο Καρατζαφέρης δεν έλεγε έξω οι ξένοι, έξω οι Αλβανοί. Ναι. Κάποιος βουλευτής του Καρατζαφέρη, η κόρη του έχει έπαυλη κάπου στο Τατόι, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και επισκέφθηκε ένας δικός μου οδηγός. Και έχει Αλβανούς μέσα, 6 υπαλλήλους. Είναι πλούσια η οικογένεια. Λοιπόν, τώρα και έχουν 6 Αλβανούς μόνιμος. Και είναι βουλευτής του Καρατζαφέρη. Εν τω μεταξύ, λέει ο Καρατζαφέρης για την. Ούτε, είναι κατά των Αλβανών ο Καρατζαφέρης. Όχι, αλλά ο βουλευτής είναι υπέρ των υπηρετών όταν είναι Αλβανοί. Όταν οι υπηρέτες είναι Αλβανοί, είναι καλοί. Ο γιατί του δίνουμε φτηνά. Για την πολυμορφία όλων. Δεν λέω το όνομα για να μην γίνω. Έχω απόλυτη. Με επισκέφθηκε ένας οδηγός. Ο οδηγός με επισκέφθηκε στο γραφείο και λέει: εχθές ήμουνα στον τάδε. Λέει: είναι πλούσιος, ξέρεις, αυτός του Καρατζαφέρη. Λέω: ναι, ένας εξ όλων. Δεν το ήξερα, λέω, ότι είναι πλούσιος. Μου λέει, η κόρη του έχει μεγάλη έπαυλη, πολλά στρέμματα, μου λέει, εκεί μου είπε την περιοχή, νομίζω τα τόη μου είπε, και έχουν και 5-6 Αλβανούς, και αυτό με εντυπωσίασε, λέει, αφού λένε έξω οι Αλβανοί, Αλβανού ήδη, δεν είχε Έλληνες, λέει, να δουλεύουν εκεί. Οι Αλβανούς. Και επιπλέον, ο Καρατζαφέρης καφιέται για την πολυμορφία. Αν θέλω, θα βγάλω ποιος είναι. Καφιέται για την πολυμορφία στο κόμμα. Να πάει με δόσεις. Ότι έχει από όλες τις παρατάξεις, λέει, στελέχη ο Καρατζαφέρης μέσα. Της άκρας δεξιάς. Όλες τις παρατάξεις άκρας δεξιάς. Οι βουλευτές που μπήκανε. Εγώ δέχομαι ότι έχει από όλες τις παρατάξεις. Αλλά της άκρας δεξιάς παρατάξεις. Και αυτοί που μπήκανε δεν είδα κανέναν αριστερόστροφο να μπει. Το Βορύδη είδαμε. Ο Φλωράκης δεν πήγε στο Καρατζαφέρη. Αν αναστενόταν όμως ο Φλωράκης, εκεί θα πήγαινε. Πού είναι οι αριστεροί. Τέλος πάντων. Έχει από όλες τις παρατάξεις, ναι, αλλά της άκρας δεξιάς. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να αλλάξω λίγο το κλίμα, μια και είναι. Εμείς κάνουμε και χιούμορ, εμείς το σεβόμεθα όλους. Όχι, απλώς. Απλώς. Να τονίσω κιόλας ότι ανημορεύουμε κάποια άτομα. Καλοπροαίρετα. Απλά συζητούμε για να εξάγει και ο κόσμος πολιτικά συμπεράσματα. Όχι, απλώς θα ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα με την εξής έννοια, ότι μια και είναι 28 Οκτωβρίου σήμερα. Θα ήθελα να σας θέσω έτσι στο τραπέζι ένα προβληματισμό δικό μου. Πάντα τέτοιες μέρες. Για τις παρελάσεις. Όχι για τις παρελάσεις. Γιατί είτε ο Έλυσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι. Και ο Βορύδης είναι υπέρ των παρελάσεων. Να μιλήσουμε για τις παρελάσεις. Όχι για τις παρελάσεις. Μόνο πρέπει να παρελάσουν όχι μόνο ο τάγκς. Να παρελάσουν και αεροπλάνα και βομβαρδιστικά. Όχι, Γιάννη, αν με επιτρέψει μια φράση. Ο Βορύδης και εσύ θέλει στην παρέλαση. Αν έχουμε εθνική ευεξία, να κάνουμε και επίθεση στην Τουρκία. Να κάνουμε και στον Εύρο να πούμε λίγο μέσα. Όχι, εγώ ήθελα. Και αν μπορούμε 20 χιλιόμετρα να πάρουμε από την Τουρκία, γιατί να μην το πάρουμε. Για πέστε. Εγώ ήθελα να θέσω ένα άλλο ζήτημα, ότι πάντα τέτοιες μέρες επαιτίων έχω ένα προβληματισμό και ήθελα να σας τον θέσω. Δηλαδή, αυτοί οι πρόγονοί μας που πολέμησαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, ανεξάρτητη, δημοκρατική κτλ. Αυτοί που σήμερα, έχουν τα δημόσια αξιώματα, η Ελλάδα τους ανήκει και έχουν δικαίωμα να προδίδουν τα οράματα των προγόνων μας. Καταρχάς, εκείνοι δώσανε το αίμα τους, ενώ οι σημερινοί είναι με εκβιασμούς, με κλεμμένα λεφτά του κερατά αδικήματα έχουν κάνει για να είναι εκεί που είναι. Βέβαια, ναι. Άρα μιλάμε από τη μια για Έλληνες σοβαρούς που θυσίασαν τα πάντα και από την άλλη για τσόφλια και για ό,τι και ασκουλίκια. Να το πούμε, λέει, έτσι είναι. Δεν θες να συγκρίνω τα ασκουλίκια με τους ήρωες, με τους ανθρώπους. Υπήρχε ένας Λεβέντης Γεώργιος, τέταρτος στη φιλική εταιρεία, πρέσβης της Ελλάδος στη Μόσχα, που και λεφτά έφερε από τον τζάρο για τον αγώνα και διέθεσε 1500 στρέμματα τσιφλικάς ήταν κάτω υπέρ του απελευθερωτικού αγώνα. Και όταν πέθανε, είχε φάει και την τελευταία δεκάρα στον αγώνα. Και μαζεύανε ξύλα να του κάνουν το κυβούρι. Σοβαρά. Ναι. Άμα διαβάσετε του Παπαρηγόπουλου την ιστορία, Γεώργιος Λεβέντης του Θεοδόρου. Στη Καρακοβούνη Κινουρίας και υπάρχει και άγαλμα. Τέταρτος φιλικός. Αυτός γεννήθηκε πλούσιος και βοήθησε να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Έφερε λεφτά από τον τζάρο και διέθεσε όλη του την περιουσία τσιφλικά στον αγώνα. Στον αγώνα και πέθανε, όχι βέβαια
εκ των υστέρων, μετά από 30-40 χρόνια μετά το θάνατό του, όταν αρχίσαν να γνωρίζουν ιστορικοί και γράφαν, τότε αναγκαστήκαν και του κάνανε αγάλματα και αναγνωρίζουν. Οι σημερινοί θα του λέγανε καλά. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρε, συγκρίνεις λοιπόν αυτούς, συγγνώμη, τους Λεβεντέους από την οικογένεια των οποίων προέρχομαι, με τους Καραμαλίδες που δώσανε, βάλαν τον Τούρκο εγκύτρια δύναμη στη... στην Κύπρο. Μα γι' αυτό σας ερέθησα για να πείτε αυτά τα πράγματα. Τι να πω, τι να πω, τι να πρωτοπώ. Εδώ πέρα βγαίνεις από τα ρούχα σου, κύριε Καρτάλια. Πρόεδρε. Τι να πω, είπαμε προηγουμένως ότι ο Πανταγιάς πήγε τον Νταλάρα, ολόκληρος Νταλάρας, με τόσα λεφτά, με τόσα φεστιβάλ, με τόσα συναυλίες, δεν ήθελε να πληρώσει φόρο. Όταν ο Νταλάρας, φαντάσου τώρα, αν θέλει ο Βαρδινογιάννης. Έλατε. Ο Βαρδινογιάννης τώρα που τους έχει όλους να πούμε στον κολότσε πίτουνα. Τους έχει. Ο πρωθυπουργός δεν γίνεσαι αν δεν περάσεις από τη... Εμένα τι μου είχε πει μια φορά ένας. Μου λέει, σταμάτα να μνημονεύεις το κανάλι Βαρδινογιάννη Αλαφούζο. Εσύ είσαι δύναμη, εσύ δεν είσαι σαν τον Τζοβόλα και τον Σαμαρά. Όσα λεφτά και να ρίξουμε λύση τον Τζοβόλα και τον Σαμαρά, το 3% 4% δεν το υπερβαίνουμε. Ενώ αν πέσει χρήμα πάνω σου και σε βγάλουμε στα κανάλια, πας για 80 βουλευτές, πας για πρωθυπουργία. Βούλωσέ το, βάλε φερμουάρ. Λέω, και αν με ρωτούν οι τηλεθεατές, κλέβει ο Βαρδινογιάννης, τι να πω. Ο καιρός είναι εύκρατο. Θέλανε να με ξεβρακώσουν. Θέλανε να μου κόψουν τα... Λέω, μα ο πατέρας μου γέννησε με όρχης. Λέει, κόφτες. Άμα θες να ανέβεις, κόφτες. Εδώ μου λέει, όσοι ανεβαίνουν, τις κόψανε. Δεν είχανε, λέει αυτοί. Αυτοί δεν είχανε, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάστηκε να κόψουν αυτό, λέει, που δεν είχανε. Πρόεδρε, άκουτε, για να γελάσει και λίγο ο κόσμος τέτοια μέρα. Αλλά ότι κάποιοι Έλληνες δώσανε τα πάντα στον αγώνα, τη ζωή τους, την περιουσία τους, για να είναι σήμερα ο διοικητής της ΔΕΗ και να μοιράζει την πίτα και να είναι ο Γκαργκάνας και να λέει και ο Καραμαλής 2% ΦΠΑ και ο Αλογοσκούφης να έχει πάρει την κόρη υπουργού της Χούντας, το Αγαπητίδη, ο αδερφός του με καράβια στον Πειραιά, ο ξάρφος του Καραμαλή, Μαντινία Μαρτά με καράβια στον Πειραιά. Όλοι, τα αδέρφια του Παπαδρέου να μην έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Δηλαδή, σκέφτεσαι, κύριε Πρόεδρε, να βλέπαν αυτοί οι αγωνιστές στη σημερινή Ελλάδα. Τα λέγανε μάταιος ο αγώνας μας. Μα το είπαν λίγα χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν ξαναγωνιζόταν. Μακριγιάννης το λέει. Δεν ξέρω αν αυτοί ο Ανδρούτσος, τέτοια άτομα, νικηταράδες κλπ. Αν θα θέλανε. Να ξαναγωνιστούν. Αν βλέπανε, πηγαίνανε στην Προεδρία εκεί και βλέπανε ποιοι μπαινοβγαίνουνε. Και βλέπανε, ας πούμε, το ρέπα. Δεν θα ξανακάνουν. Πάμε αυτήν άλλο να πει. Αυτή είναι άλλο να πει, πάμε να φύγουμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Καρτάλιας, θα να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Την 22 Οκτωβρίου, μπορείτε να πείτε τι γιορτάζουμε? Το όχι του Μεταξά. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν. Αυτό δεν είναι. Ναι, το όχι του Μεταξά. Λοιπόν... Είναι Χούντα, άρα είχαμε, ναι, Χούντα. Βεβαίως. Έφτασε η Χούντα. Βεβαίως. Η όχι. Άρα, ναι, λοιπόν, καλώς. Καλώς διαμαρτύρονται. Μα καλά είπε και ο Καρατζαφέρης στις προγραμματικές δηλώσεις, είπε, κύριε Καραμαλικάνε, αυτό γιατί το είχε κάνει το Μεταξάς, το άλλο γιατί το έκανε ο Μακαρέζος, το άλλο γιατί το έκανε ο Πατάκος, και γυρίζουν και του λένε, καλά όλα οι χούντες θα κάνανε και άτομα. Δεν το είδα τις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως βγάζει πολύ ζόφο, Πρόεδρε. Πώς δεν είπε, ότι οι χούντες κάνανε και δύο τρία. Πώς δεν είπε ο Καρατζαφέρης, πάρτε και κεφάλια, γιατί 7 τύρανοι στην αρχή Ελλάδα κόβανε κεφάλια. Έτσι είναι τελικά. Στην 7 τυράννων, εάν ας πούμε έκλεβες το χέρι. Νομίζω, γιατί έπρεπε στους προγραμματικές δηλώσεις ο λαός αυτός να πει ότι ο Μεταξάς αυτά, αλλά και τους τυράννους, αυτό που κόβανε και αυτά, λέει, γιατί αυτό το ξέχασε. Λοιπόν. Είναι και αυτό ένα είδος, δεν είναι, κυρία Λιφραγκή μου, ένα είδος για προγραμματικές δηλώσεις κυβερνήσεως είναι. Είναι, καλό. Μας οδηγεί σε δημοκρατία απευθείας. Επομένως, καλώς διαμαρτύρονται οι μαθητές και θέλουν να πάνε στην παρέλαση του 22 Οκτωβρίου. Εκεί παρελάσεις τώρα, εδώ που τα λέμε τώρα. Θυμίζεται Μεταξά, στα υπόλοιπα έθνη της Ευρώπης, η ημέρα μνήμης είναι η λήξη του πολέμου. Έτσι πρέπει να είναι και σε εμάς. Ναι, έπρεπε, ναι, να γιορτάζουμε τη λήξη του πολέμου. Τη νίκη. Ναι, ναι. Και όχι την έναρξη. Το όχι, τη Μεταξά, μας θυμίζει το Μεταξά. Μα εδώ όλα στραβά τα κάνουν. Μπράβο. Ακόμα, τα μηνύ μου γνώμη είναι και αυτή, άποψη, θα έπρεπε να γιορτάζεται σαν εθνική γιορτή της Ελλάδος η επανίδυση του ελληνικού κράτους.
που έγινε με τη συνέλευση. Την πρώτη εθνική συνέλευση. Ναι. Το 1830. Ναι. Τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Κράτος. Που έγινε ανεξάρτητο. Ναι. Τότε που δεχτήκαν οι μεγάλες δυνάμεις την επανέλυση τη δημιουργία του κράτου. Όπως εορτάζουν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε παρέλαση. Πρόεδρε, να τελειώσω. Είναι θεωρητικό. Και ο Βελόπουλος, αυτοί οι δύο κανάλια. Στη Βουλή είναι. Δεν μπήκανε. Πρόεδρε, έκανε παρέλαση στη Βουλή ο Άδωνης. Όταν είναι βουλευτής, δεν παρελάβει εντός Βουλή. Δεν έφαγε ξύλο. Εκεί πέρα θα φάνε ξύλο. Εγώ μπορώ, γιατί βγαίνουν με τόση συχνότητα στα κανάλια. Αυτό μου κάνει μεγάλη απορία. Ποιος κανονίζει, κανονίζει και ποιος τελικά χρηματοδοτεί. Πολύ ωραίο. Ποιος χρηματοδοτεί τελικά την παρουσία του στα κανάλια. Δεν ξέρω. Αυτός θα σου απαντήσει ότι είναι σοφός. Ο κ. Καρατζαφέρης έλεγε ότι ο ίδιος δημιουργεί θεαματικότητα και γι' αυτό τον καλούν. Ναι. Το ίδιο κάνουν όλοι οι βουλευτές του. Ναι, όχι. Θεαματική. Ακόμα χειρότερα. 360 γραμματέας του. 360 ο Κωνσταντάρας που καλεί ο Τριανταφυλόπουλος είναι θεαματικότητα. Αν όχι ο ίδιος ο πατέρας. Μια στιγμή, πρόεδρε. 360 βουλευτές δεν υποτίθεται ότι κατέβασε ο Καρατζαφέρης. Δεν είναι. Φουλ ψηφοδέλτιο. Δεν είχε. Τρεις βλέπαμε. Τρία άτομα είδα εγώ, δεν είδα παραπάνω στα κανάλια. Άρα και ο κύριος Καρατζαφέρης ήξερε γιατί. Γιατί έπρεπε να πει, όχι, καλέστε κι άλλους δικούς μου. Γιατί άφησε έκθετους 357. Τώρα μην βάζεις φοιτηλές να του τελείσει το κόμμα. Όχι, την αλήθεια λέμε. Κάποια πεθερά, θα τον διαλύσει το κόμμα, θα μείνει μόνος του με τον Βελόπουλο και με τον... Εντάξει, άρα πάει να πει ότι κάπως αβαντάριζε και τους ίδιους του. Έκανε διακρίσεις μεταξύ των ιδίων του των βουλευτών. Πολιτική ανάλυση κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν παίζουμε. Εγώ νομίζω ότι τα κανάλια όταν καλούν το στρατούλι του συνασπισμού και το θορύβι απ' την άλλη, για να κάνουν την πλάκα τους. Εγώ προσωπικά πιστεύω. Γιατί μαλώνουν για τη σημαία, για τις παρελάσεις. Ναι, ακριβώς. Για τους Αλβανούς. Δεν έχω δει σοβαρό θέμα για να διαδοθεί. Αν και ο Βορύδης μου φάνηκε πιο κατασταλαγμένος. Όχι, λέω, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω να κλάψω. Καλούν ένα του Καρατζαφέρη και ένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για να τσακώνονται. Για να τσακώνονται. Αυτό το πράγμα. Γιατί η τηλεθέαση είναι όταν η ΕΝΑ. Η τηλεθέαση είναι όταν η ΕΝΑ τρώει το ελάφι. Και ξέρετε τι είναι. Με τέτοια λογική. Ξέρετε τι είναι που με προσβάλλει. Χωρίς αίμα ο τηλεθεατής δεν ανοίγει. Προσβάλλει ιδιαίτερα. Όποτε τίθεται θέμα συζητήσεως εθνικό ή από την άλλη θέμα θρησκευτικό, είναι μονίμως μέσα ένας του Καρατζαφέρη ή ο ίδιος ο Καρατζαφέρης. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ πατριώτης δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι πατριώτης. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Γιατί πρέπει από αυτό το κόμμα. Είναι επαγγελματίες θρησκείας. Είναι άλλο επαγγελματικά. Εργολαβικά. Εσύ το έχουν πάρει εργολαβικά. Το έχουν πάρει επαγγελματικά, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς και εσύ να είσαι όσο πατριώτης είναι ο Βορύδης ή ο ένα λεπτό. Α, όχι. Ναι. Δεν μπορεί να μου το πει. Δηλαδή τι έχουν, χράδο, έχουν εργουλατόρο, έχουν. Αυτή η σημαία είναι ειδική. Στο βιβλίο είναι ειδική. Στη θρησκεία είναι ειδική. Στη θρησκεία είναι ειδική. Αν μου αμεθανεί πρέπει να κάνουν τζαμί, όχι, είναι επίση ειδική η Δρούζα. Η Δρούζα είχε τον Άδωνη για τρεις ώρες. Το είδα. Τι απεφάσισε να γίνει τζαμί. Καταρχήν γιατί να φέρει. Γιατί να φέρει. Να έχουμε τώρα θέμα. Συγγνώμη, πρόεδρε. Τζαμί υπάρχει ήδη, ή αν όχι τζαμί, υπάρχει χώρος προσευχής στους μουσουλμάνους. Ναι. Από ένα πολύ ξένο επιχειρηματία. Ποιον? Το ξενοδοχείο Κάραβελ. Ναι. Το έχει φτιάξει ο Θοδωρακόπουλος. Έχει φτιάξει πάνω στην ταράτσα τζαμί, χώρο προσευχής για τους μουσουλμάνους. Σε ήχηδες, πού έχει. Επισκέπτες που μήπως είναι χρυσό τζαμί αυτό. Όχι, όπα. Εδώ θέλουμε εμείς και τζαμί να είναι. Στην γειτονιά μου μοιάζει ανατολίτικο να έχει από πάνω καπάκι. Τι έχουν τα τζαμιά, δεν έχουν μια καπινάλα και ένα καπάκι. Το έχουν κάνει. Δεν μπορεί αυτό. Μην μπερδεύεις τώρα. Άλλο το Ρουγκάρντεν του Κάραβελ. Οι πλούσιοι μουσουλμάνοι να μαζεύονται και μετά να τρώνε τη σφυρίδα τους. Και άλλο. Να έχουμε, ας πούμε, ωραίο τζαμί σαν αυτά τα ανατολίτικα. Κύριε Πρόεδρε, σε λίγο με τους νέους να παίρνουν 700 ευρώ και να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν θα υπάρχουν Έλληνες να αντιπροσωπεύσουν τον χριστιανισμό. Θα είναι όλοι οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι αυγατίζουν. Είναι εκεί, ενώ οι Έλληνες. Ο Καρατζαφέρης έχει ταχθεί υπέρ του Βενιζέλου. Όχι, υπέρ του Γιωργάκη. Δεν νομίζω να έχει μάλλον δηλώνει, για Γιωργάκη. Δεν. Για Γιωργάκη. Λέει ότι και οι δύο είναι. Ο ένας λέει είναι οκνός, κάπως έτσι είπε, ο άλλος είναι έξαλλος. Όχι, ότι έτσι είπε. Πάντως κράτησε μια στάση. Ίσες αποστάσεις. Θεωρητικά κράτησε ίσες αποστάσεις και από τους δύο.
ίσες αποστάσεις από το. Έτσι είπε η τηλεόραση τουλάχιστον. Αλλά αυτό σας λέω, μέχρι να πει. Αν διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Να είναι και το ρωτήσω. Αν διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή, τι στάση θα τη. Εκεί είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί λέει στο Μητσοτακέικο λέμε ναι. Έτσι είναι και δηλώσει. Αλλά σας λέω, εσάς προσωπικά δεν σας προσβάλλει. Ποιο? Το ότι γιατί να υπάρχει ένας του Καρατζαφέρη ή και ο ίδιος σε πατριωτικά και σε θρησκευτικά και γιατί μόνο. Όχι ένας άλλος. Γιατί, ειδικότητα... γιατί η Δρούζα καλέ στο Γεωργιάδη, καλούς άλλον. Πώς είναι όταν ο Βεργής, λες... πότε έβγαινε. Πώς θα βρω κάτι. Δεν πότε έβγαινε. Άμα βάλεις, εκπομπή, έβγαινε ο Βεργής. Άμα βάλεις τη σημερινή, υπάρχουνε... υπάρχουνε... σημερινή εποχή τη σημαία στο μπαλκόνι σου, τι θα σε πούνε. Φασίστα. Ελληναρά. Είναι φασίστα εδώ. Ελληναρά. Ελληναρά. Λοιπόν, όχι, εγώ το δηλώνω. Το δηλώνω, είμαι Ελληναράς. Αλλά είμαι και διεθνιστής, είμαι και αριστερός, είμαι και χριστιανός. Δηλαδή οι Ελληναράδες πρέπει να τα έχουν όλα. Πρέπει να είναι με το 12ο. Πρέπει να είναι με το. Έπρεπε να ρωτηθείτε και στα βρήματα. Έπρεπε να ρωτηθείτε γιατί συζητούν συνέχεια περί θρησκευτικών και πατριωτικών θεμάτων. Γιατί δεν ενοχλούν την κυβέρνηση και τα εκάστοτε προγράμματά τη. Αυτό είναι το κυριότερο. Και γίνεται και δημοφιλή στον κόσμο. Και γίνεται δημοφιλή συζητώντα ανοησίε συνέχεια. Ποιο θα πάει στην παράταση, ποιο δεν θα πάει. Είστε Ελληναρά με 3 λάμδα ή με 2. Όχι, έχει σημασία αυτό. Γιατί εγώ είμαι Έλληνα με 2 λάμδα. Ναι, βεβαίω με 2. Λογική Ελληναρά, εννοώ. Όχι ότι οι Έλληνε είχαν όλα. Όπω είναι το χτύπημα. Πολλαπλό Έλληνα. Μα είναι θύμα του κοκκιναρά. Δηλαδή τι σημαίνει, δεν είσαι κόκκινο, είσαι κατακόκκινο. Όχι, το λέμε με την έννοια δηλαδή ότι εμεί οι υπόλοιποι. Κάπου είναι ένα χτύμα κοκκιναρά, δεν είναι. Εμεί οι υπόλοιποι είμαστε αποχλιαροί ω απάτριδε δηλαδή και είναι μόνο. Εκεί είναι τέρμα θεού. Είναι τέρμα θεού. Αν γίνει όμω κάτι, θα είναι πρώτοι που θα φύγουν σαν τα ποντίκια. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το έχει πει και ο πρόεδρος αυτό. Οι πρώτοι που λάκιζαν πάντα σε αγώνες ήταν αυτοί. Ακροδεξί. Ναι. Η άλλη τώρα του Αλαμπάνου. Τι είναι αυτή. Του Αλαμπάνου αυτή. Αυτή λέει να καταργηθούν οι παρελάσεις. Σιριζέι. Να καταργηθούν οι παρελάσεις και τα λοιπά. Λένε τα 50 σπίτια τα έχει ο Αλαμπάνου ακόμη. Δεν ξόδεψε κανένα για την αγωνία. Τα 50 σπίτια τα έχει. Ο Αλαμπάνος είναι τυχερό αστέρι, πρόεδρε. Έχει λατομείο. Πήγαν και τον ψηφίσανε. Έχει λατομείο και δεν τον κυνηγάει. Δεν τον κυνηγάει ο Αλαμπούζος να το κλείσει. Και περίεργη. Συγγνώμη, νομίζω έχει και λατομείο ο Αλαμπάνος. Όχι, έχει μια εταιρεία που νομίζω Περλίτη. Στη Μήλο. Στη Μήλο Περλίτη. Ναι. Γιατί ο Αλαμπούζος δεν ρυπαίνει. Συγγνώμη, όταν βγάζει Περλίτη δεν βγάζει και άμμο, δεν έχει και ρύπαση. Εντάξει, όταν είναι του Αλαμπάνου δεν ρυπαίνει. Μπορεί να έχει φίλτρα, ξέρω εγώ. Πώς? Μπορεί να έχει φίλτρα, λέω. Ξέρω. Έχει βάλει φίλτρα. Μπορεί. Σαν το τσιγάρο, τέτοια φίλτρα. Καρτάλια, να σου πω κάτι σχετικά με τις παρελάσεις που λέτε. Όχι, δεν το λέω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Σε ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια θέση στο θέμα αυτό. Είπαμε προηγουμένως ότι 22 Οκτωβρίου δεν θυμίζει τίποτα παρά το Μεταξά. Εγώ όταν ήμουν στο γυμνάσιο και κάναμε γιορτή. Δεν μας λέγανε για το στρατό που πολέμησε κτλ. Μας λέγανε για το όχι που είπε περήφανο Μεταξάς. Ο Μεταξάς. Μπράβο. Από τη στιγμή όμως τώρα που με τις Ιταλούς ναι, και με τις Γερμανούς. Συγγνώμη. Για να είμαστε λίγο ακριβοδίκαιοι. Ο Μεταξάς, μην ξεχνάς ότι είχε το ίδιο ουσιαστικά καθεστώς φασιστικό με τον το Μουσολίνι. Μπράβο. Και όμως η άρνησή του, εγώ πιστεύω, δεν ήταν θέμα Μεταξά, ήταν θέμα ελληνικού λαού. Ακριβώς, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος αντιδρούσε. Ήταν η μόνη φορά που η Χούντα ο Μεταξάς εξέφρασε το λαϊκό αίσθημα. Ναι, πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου ότι 22 Οκτωβρίου, σαν ημερομηνία, θα έπρεπε να εκλείψει και να πάει όπως τα υπόλοιπα έθνη της Ευρώπης. Η νίκη κατά του άξονα. Και τότε να κάνουν παρέλαση. Τότε κάνουν κάποιε παρέλαση. Κάνουν παρέλαση, παίρνουν παρέλαση. Εκεί θα ξεγιάννη μου δεν μπορεί να αλλάξει πια. Αυτό θυμίζει τη μνήμη. Να σου πει παρέλαση, να έχουν και πυράβλου. Έχει ριζώσει. Όχι, κάτσε λίγο, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Είναι και το χιούμορ λίγο. Δηλαδή υπέρ των παρελάσεων των μαθητικών ή μπροστά στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα μπορούσαν νοσοκόμοι, γέροι, σαχαρότσια, πύραυλοι, στα βουλκίτα πάνω. Και να λέει και ένα εκπονητή τη ΕΝΕΔ. Τι έχουμε, κάτι πυράβλους. Πέσουν στην Τουρκία αυτή η πυράβλη. Κάκη σαν τα Τούρκ. Πρόεδρε, επειδή ο νομάρχης Θεσσαλονίκης. Νίκο, είναι να γελάς μετά. Είναι να γελάς κύριε άλλο πρόεδρε, αλλά οι νέοι κλαίνε κάθε μέρα γιατί οι τριαντάριδες δεν θα πάρουν σύνταξη. Αλλά να πάθουν. Συγγνώμη. Τι ψηφίσανε. Συγγνώμη, νέοι. Καρατζαφέρη ψηφίσανε και καραμαλή. Όχι, δεν φταίνει νέοι. Να μην πάρουν ποτέ. Να σας απαντήσω. Τα ποιοι τα φάγαν τα όχι, λεφτά. Να σας απαντήσω. Να μην κοιτάξουν αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Να σας απαντήσω. Τι φάγαν τα λεφτά να σας απαντήσω. Και δεν θα πάρουν. Κάποιοι τα φάγανε. Τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα παίξανε χρηματιστήριο. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω.
ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΔΕΗ, παίξαν τα αποθεματικά του στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά οι σημερινοί γέροι, οι σημερινοί γέροι ευθύνονται για τις κυβερνήσεις από το 80 μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται λοιπόν οι γέροι να έχουν εξασφαλισμένη τη σύνταξη μέχρι να πεθάνουν. Ας σιγά, μην την έχουν. Σιγά μην την έχουν. Επειδή δεν είναι άλογο κουφή. Ωραία. Του αποκοιμίζει. Ναι, αλλά το θέμα προχθές είναι. Έγραφε ο ελεύθερο τύπο. Αυτοί που βγήκαν σε σύνταξη δεν έχουν να χάσουν μία δραχμή. Και καθόμουν στο περίπτερο και κοιτούσα. Και λέει, άρε κερατάδε, του αποκοιμίζετε. Μου λέει, είναι δυνατόν κύριε Λεβέντη να χάσουν οι καινούργοι και οι παλιά άθικτοι. Όλοι μαζί θα ξεριστούν. Όλοι μαζί. Όταν έρθει η ώρα τη φωτιά. Θα κανονίσουμε ποιο σπίτι θα πάρει και ποιο δεν θα πάρει, κύριε Νικολάκη. Μα ξέρετε, δεν είναι. Όταν ο Καρκάνας βαρέσει διάλυση. Κοίταξε, τώρα προειδοποιεί. Όταν βαρέσει διάλυση. Δεν θα βαρέσουν διάλυση, κύριε Πρόεδρε. Και πει, εάλλο. Εάλλο η πόλη. Εάλλο. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Φράγκο δεν υπάρχει. Δεν θα βαρέσουν διάλυση. Για του παλιού θα λέμε, έχουμε οι καινούργοι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Να σα πω τι γίνεται. Δεν θα βαρέσουν διάλυση. Προσέξτε, δεν θα βαρέσουν διάλυση. Θα αυξήσουν του φόρου εκεί που δεν πάει. Θα μα τακίσουν στο. Θα μα τακίσουν. Μα δεν έχει φράγκο. Δεν θα έχει. Οι πλούσιοι τα βγάλανε Ελβετία. Οι μικροί, οι μισαίοι και οι φτωχοί ήδη είναι στι τελευταίε στάωρια του αίματο. Θα τα αυξήσουν. Στο τέλο θα φτάσουμε φτωχοί όλοι. Θα φτάσουμε να πεινάμε όλοι. Θα πάει το πακέτο τα τσιγάρα 10 ευρώ. Ωραία, θα βγάλει φόρου. Θα το καθένα άμα παίρνει. Θα βγάλει φόρου. Τώρα έχει αφήσει και άλλη διατράκα. Προχθέ στην Αθήνα κατέβαινα για το Τιτάνια από ένα σημείο όπα, 4-5 μου λέει, μου δίνεις ένα τσιγάρο. Ε, καλά, αυτό είναι. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό. 5 άτομα να μου ζητήσουν άγνωστοι. Ένα ευρώ, λέει, σας κύριε πρόεδρε, γεια σας κύριε πρόεδρε, ένα τσιγάρο. Συνέχεια, ένα ευρώ. Όταν έφτασα λοιπόν και μου βάλε τον εσπρέσο εκεί στο Τιτάνια ο καφετζής, του λέω, ρε, μου συνέβη κάτι τώρα, στα 200 μέτρα, 5 μου κάναν τράκα τσιγάρο. Μου λέει, σε λίγο μου λέει. Σε λίγο θα σου κλέβουν το πακέτο όλο. Είναι τραγικό. Κύριε Πρόεδρε, γελάμε, αλλά δεν ξέρετε τι γίνεται έξω. Ξέρετε πόσο πεινάει ο κόσμος, πόσο έχουν ακριβήνει όλα. Ακριβαίνουν κάθε μέρα, ξέρετε. Κάθε μέρα. Με διπλωματία, σιγά σιγά ακριβαίνουν τα πράγματα. Ακριβαίνουν τα δημοτικά τέλη. Κρυφά, κρυφά. Ακριβαίνουν πολλά πράγματα. Ο Στρατούλης είναι κατά των παρελάσεων. Αυτός είναι κατά του Θεού. Για οικονομία ή κατά του Θεού είναι. Πώς? Και κατά του Θεού του ιδίου όλοι. Ο Στρατούλης. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί μέσα. Του υψίστου. Ναι, δηλαδή μιλάμε για καταπληκτικό πράγμα. Το ΚΚΕ είναι πολύ πιο ψύχρεμο κόμμα, πρόεδρε. Είναι πολύ πιο ήσυχοι άνθρωποι. Αυτοί είναι συνασπισμοί μου που έχουν δημιουργήσει αγγελία. Να σας πω, ο Βούτσης εξυφανίστηκε από τα κανάλια, ο Βούτσης. Ο άνθρωπος είχε και ένα λόγο, μιλούσε ωραία. Ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Μ' άρεσε ο Βούτσης. Τούτυχε αυτό το γεγονός του ανθρώπου, τον τζάκισε. Τούτυχε. Τον τζάκισε. Έμαθα ότι έχει πέσει σε μελαγχολία ο άνθρωπος. Δηλαδή, εσείς αν είχατε ένα παιδί να ανοίγει τράπεζες, είναι η τύχη σας τόπος. Εντάξει, μην το πάμε, πρόεδρε. Το παιχνίδι των γονιδίων πολλές φορές είναι πολύ άσχημο, ξέρετε. Μπορεί από το λουλούδι να βγει αγκάθι και από το. Γίνονται τέτοια πράγματα. Όποιος είναι μακριά από το χορό, πολλά τραγούδια. Δηλαδή, παιχνίδι της τύχης ήταν. Του Βούτσι. Συγγνώμη, ένα λεπτό τώρα, παιδιά. Τώρα φταίει ο άνθρωπος, λέτε, να μην το κατήχησε ποτέ το παιδί του μορφωμένος άνθρωπος. Μπορεί να του βγει και διεστραμμένο. Παμαρτίες γονέων παιδεύουν στην τελέξη. Από αντίδραση τράπεζες. Τι σημασία έχει. Έμπλεξε με παλαιοπαριώσεις, δεν έχει έτσι σε λέγανε. Αυτό κύριε Πρόεδρε, σωστό να αναγκάζουν τον κόσμο να πηγαίνει στις παρελάσεις. Πρέπει ο καθένας, αν θέλει, να πηγαίνει στις παρελάσεις. Νομίζω ότι αναγκάζουν τα παιδιά. Και αν κάποιος πήρε αποβολή, απειλήθηκε με αποβολή. Αυτό είναι βλακίες. Εντάξει, Πρόεδρε, να σου πω κάτι. Γιατί στην Νέα Δημοκρατία που λένε. Ξέρετε τι πιστεύω για τις παρελάσεις, ότι από μόνες τους θα κλείψουν σε λίγα. Ακριβώς. Μα έχουν γίνει θλιβερό φαινόμενο. Πηγαίνουν τώρα ξεφράκοντα τα κάτσια και την παρελάβουν. Έχει τεθεί και το θέμα αυτό με τους Αλβανούς για τη σημαία και διάφορα πράγματα. Η παρέλαση, μάλλον η μέρα μνήμης που γιορτάζει κάποιος, μπορεί να γίνει και με ομιλίες, με χίλιους τρόπους. Ναι. Η παρέλαση, έχετε σκεφτεί πόσο κοστίζει μια στρατιωτική παρέλαση? Μόνο να κινητοποιηθούν τα τάγκς. Τα τάγκς τα έχουν αναμένα την ώρα που και αεροπορία έχουν τις μηχανές αναμένες. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα του Πασόκ. Ο Χακαουνάκης τι στάση τηρεί? Είναι με τον Παπανδρέου. Με Παπανδρέου. Ξεκαθαρά. Όλοι οι παλαιοκομματούρες έχουν μαζευτεί εκεί.
Είναι υπέρ του, υπέρ του να μην γίνει διάσπαση. Υπέρ του να... του να μην γίνει διάσπαση. Αφού μιλάει, έγραφε σήμερα εφημερίδα το καρφί που έχει διώξει τους Ταλιμπάν. Είναι Ταλιμπάν. Τη Βενιζελική φαίνεται. Αυτούς εννοεί. Εν τω μεταξύ είναι τα πιο φρέσκα μυαλά, το έχω πει. Λοβέρδος, Μιλένα Αποστολάκη. Για μένα θα συμφωνήσω. Εγώ θα ακούσω την τακτική του Προέδρου. Για μένα από τη στιγμή που το 99 δεν πήρανε θέση κανένας να αποστείλουν τον ελληνικό λαό, για μένα είναι όλοι λαμόγια. Ναι. Οδήγησαν 10 εκατομμύρια λαό στη φτώχεια σε συνεργασία με τις τράπεζες. Ναι. Γι' αυτό ο κ. Καραμαλής δεν έθιξε το χρηματιστήριο, τύπος χρηματιστηρίου. Βγήκε έξω ο κύριος Κωστόπουλος, βουλευτής, γιατί ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και προς τιμή του είπε ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα θίξει χρηματιστήριο, γιατί είναι μέσα και τις τραπεζών ανανεμημένοι. Εντάξει. Και την άλλη μέρα το πρωί το παρατήσανε. Βεβαίως. Και ο λόγος που έγινε το χρηματιστήριο ήταν αφενός με να πάρουν λεφτά κάποιες επιχειρήσεις που ήταν υπερχρεωμένες και τράπεζες μπορούσαν να δώσουν άλλα χρήματα για να πάρουν χρήματα από τον ελληνικό λαό. Για να μπορέσουν να ξεχρεώσουν τις υποχρεώσεις τους, εντάξει, ή να κάνουν κάποιες επενδύσεις, έπρεπε να τα βγάλουν έξω. Και επιπλέον να δουλέψουν και οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να μειώσουν τα επιτόκια τους λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όταν μειώνεις επιτόκια, χάνεις κέρδη. Και τα πλήρωσε τα καμπούρα του Ραγιά. Ακριβώς. Εντάξει. Αυτή είναι η Ελλάδα, λοιπόν. Κύριε. Και ύστερα σου λέει. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Βενιζέλο ούτε με τίποτα. Είμαι με τη διάλυση των δύο κομμάτων και τη δημιουργία νέων που έγινε στην Ιταλία. Είναι Βενιζέλο αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο η εκλογή Βενιζέλου μπορεί να επιφέρει. Μπορεί σίγουρα να δρομολογεί. Αυτές, σίγουρα μπορεί. Σίγουρα δρομολογεί τη ρήξη και στα δύο κόμματα και τις ευνίδιες εκλογές. Μα το λένε κι άλλοι πλέον. Ναι. Είπαμε στον ελληνικό λαό. 2 εκατομμύρια κόσμο έγινε στη φτώχεια. Να ψηφίσουν όλοι εδώ οι φίλοι. Δεν το κάνουν, δεν υιοθετούμε τον Βενιζέλο, ούτε καν τον έχουμε κουβεντιάσει, ούτε καν ξέρουμε τις απόψεις του, ούτε καν τις προθέσεις του. Μα δεν χρειάζεται να το λέμε. Απλά να γκρεμιστούν οι τρεις οικογένειες. Προς το παρόν, δηλαδή, το να γκρεμιστεί η οικογένεια Παπανδρέου είναι χαρά για τη δημοκρατία. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου να ζούσε, δεν θα ψήφισε το εγγόν του. Γιατί δεν ήταν ποτέ βέβαια υπέρ της κληρονομικότητας. Άλλωστε και ο Ανδρέας δεν το είπε, δεν κληρονομείται το κόμμα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν γιος ενός παπά. Γι' αυτό λέγεται και Πάπα Ανδρέου. Γιος ενός παπά απλού από την Αχαΐα, ενός πάμπτωχου ανθρώπου που δεν τον στήριξε. Τον γνώρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τρίπιο Παντελόνι τον γνώρισε τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι άλλο για το περιβάλλον. Τα φανάρια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες, όταν είναι έτοιμα να ανάψουν κόκκινο, ξεκινάνε ανάποδα να μετράνε. Όπως και στη Βουλγαρία υπάρχει ακόμα και χρονόμετρο που σε προειδοποιεί πότε θα ξεκινήσεις. Μιλάμε για... Εδώ πάει μόνο του. Εδώ πάει, ναι, εδώ χάνεις χρόνο για να μπορείς και να για το κυκλοφοριακό. Αυτή είναι η προπαρασκευαστική πράξη για παράβαση. Με γλιτώνεις χρόνο και γλιτώνουμε και βενζίνη. Και μιλάμε αν τα προσθέσεις όλα αυτά τα δευτερόλεπτα που χάνουμε από την καθημερινή μας ζωή είναι πολύ καυσαέριο το οποίο θα γλιτώναμε, πολύ βενζίνη, πολύ χρόνο. Από κάτι, από κάτι λεπτομέρειες, ναι, τις οποίες μέχρι και η Βουλγαρία έχει εφαρμόσει. Μα γιατί θα μπορούσε να ανάβει δηλαδή το πράσινο, να καταλαβαίνεις, να ξεκινά ανάποδα από το πορτοκαλί, να πηγαίνει μετά στο πράσινο. Έτσι ώστε να ξέρεις πότε θα ανάψει, για να μπορείς να προετοιμαστείς. Μα δεν το είδες, Νίκο μου, ότι μας έχουν περάσει όλοι. Όλοι μας έχουν περάσει. Μήνα είναι Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Τώρα σε 5 χρόνια θα δείτε, Πρόεδρε. Θα μείνουμε πάτος τελείω. Ήδη μας πέρασε η Πολωνία, η Τσεχία, όλοι μας πέρασαν. Και η Τσεχία, οι Πολωνίες είχαν πέρασει εδώ και πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Αυτοί είχαν και σχέση με Γερμανία. Δεν σα ρωτούν Κροατία. Με αυτές τις σκουπιδοεκπομπές που βλέπουν όλη μέρα εδώ τα. Αυτό είναι το σκοπό. Πάνια, δρούζα. Να σας πω. Όχι, η Δρούζα κάνει καλές. Η Δρούζα έχει εκπομπές που είναι πολύ καλές. Αυτή δεν ήταν η μπασκετμπολίστα, η γυναίκα και Ναι. Εντάξει, δεν έχει καμιά σημασία. Έχει και σοβαρά θέματα που πραγματεύει. Έχει σοβαρά θέματα. Είχε φέρει και την ελιά. Ένα λεπτό. Κυρία Σταυρίδη, λέτε ότι είναι σοβαρή. Αυτή δεν ήταν σε κάποιον και πήγαινε να. Να πατήσει σε κάρβουνα. Σε κάρβουνα, ενώ ήταν έγκυος κιόλας. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Για τρολοκομείο, δεν ήταν και τι είχε κάνει, ή ξέρουμε τι έχει κάνει, ή δεν ξέρουμε. Ήταν και λόγω κυρία, η οποία μου λέτε ότι έχει σοβαρή εκπομπή. Είχε πατήσει σε κάρβουνα. Είχε πάει και ήταν με έναν. Πώς τον λένε, Καλογύρου. Έναν που έχει θρησκεία. Κάτι σαν θρησκεία έχει. Έχει αυτό. Και βάλζανε κάρβουνα. Και λέει μπορώ, ότι γι' αυτό λέει και την εκπομπή της μπορώ.
ότι μπορείς να πατήσεις με την πατούσα σου στα κάρβουνα και η πατούσα να μην καεί. Πρόεδρε. Και ήταν και εκεί. Πάτησε και δεν ναι. Και ήταν και εκεί. Δεν καεί και. Δεν καεί και. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πρόεδρε, συγγνώμη. Είναι και εκπομπή αυτή. Υπάρχει. Χωρισμένη γυναίκα. Εντάξει. Ναι, ένα λεπτό. Από κάθε πλευρά είναι τραυματισμένη. Ένα λεπτό. Μη φυσιολογική στην οικογένεια. Δεν είπαμε ότι ο χωρισμός είναι έγκλημα. Αλλά. Και εκεί μία επιλογή έκανε, χώρισε. Μα τα θέματα των εκπομπών. Πάμε μετά λοιπόν στα πιστεύω της, είναι αλόκοτα. Αν εσείς θα παίρνατε μια γυναίκα που μαθαίνατε ότι πίστευε έναν θρησκολήπτη, έναν τέτοιον που θα σε πατά σε κάρβουνα και δεν θα καίγεσαι. Κοίταξε, είναι και δημοφιλία. Δεν μπορεί την έπαιρνε, αγόρι. Δημοφιλία. Να σου πω, εγώ προσωπικά την δρούζα την παίρνω. Ωραία κοπέλα, είναι ματσομένη. Α, έτσι. Το πορτοφόλι τη ξαμώνει. Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά κοπέλα. Όμορφη κοπέλα. Για τα κάρβουνα. Υπάρχει έθιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρτέλε, με αυτέ τι σκουπιδέ εκπομπέ τώρα λένε ότι τη δρούζα δεν είναι. Κάτι άλλες που βγάζουν και μαλώνει μια βροχοπούλου, κάτι γίνεται χαμός. Και όμως ξέρετε. Με έναν Αλβανό εραστή να τη γράψει το σπίτι, να του γράφει σπίτια. Λοιπόν, με αυτά τα πράγματα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παίρνει μισθό αυτή καταρχάς του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί αν παίρνει μισθό θα πάνε τους κόψουν αυτοί. Παίρνει μισθό. Αν αυτοί του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα βλέπουν όλα αυτά και παίρνει μισθό, πρέπει να τους κόψει τα αυτοί. Όχι απλά φέρ' το μισθό πίσω και κομμένα αυτή. Μόνο αν φύγει συμπολίψη. Σου αναθέτω κύριε Καρτάλια να κοιτάς να είναι το εικόνα, η βιτρίνα των μέσων ενημέρωσης να είναι κόσμια. Πρωτίστως αυτό. Άλλος δίνει σε Αλβανό για να έχει γκόμενο τα σπίτια. Άλλος είναι τρελός και τον ευγάζουν. Άλλος είναι πονεμένος. Άλλη πάνια βρίσκει ανάπηρους και τους κάνει στάρ. Λοιπόν, αυτή η χώρα μόνο ένωση κεντρών. Για ένωση κεντρών δεν έχει ούτω αντένα κανένας. Μην τυχόν πούμε ποιοι κλέβουνε, ποιοι φάγανε, τι δηλαδή, για ό,τι ανάπηρο έχουμε χρόνο τηλεοπτικό. Αυτή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παίρνει μισθό. Παίρνει μισθό, βέβαια. Και όχι μόνο παίρνει μισθό. Αυτή πρέπει να τους δημευτεί η περιουσία, κατά με. Τι λέει το Σύνταγμα για τα ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή, το ρόλο τους δεν τον επιτελούν. Όχι κατά. Κύριε Νικολαίδη. Είχαν βάλει πρόστιμο στην πάνια. Όχι, μα τι ναι, και συνεχίζει. Ναι. Εντάξει. Πρόεδρε, να σου πω. Τι λέει το Σύνταγμα για τα ραδιοτηλεόρασης. Παίρνει τους ανάπηρους η πάνια. Δεν είδες, είχε τα δόντια της μια κοπέλα. Όσο τα είχε έξω σαν προβοσκίδες ελέφαντα, την έβγαζε για να κάνει χάση η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Όταν πήγε στο γιατρό και ίσωσε τα δόντια, δεν την ξαναβγάζει. Είναι ψυχεμπόριο. Ακούσατε. Ναι, ψυχεμπόριο. Αυτά η κοπέλα θέλει. Ποινική δίωξη θέλει η πάνια. Στο θέμα. Με συγχωρείτε πολύ να. Στο θέμα αυτό εντάξει. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά πρέπει να γίνει ποινική δίωξη κατά των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ. Μετά και πίσω η μισθή και αναδρομικά και. Κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή για ό,τι ευτράπελο, γελίο και κτηνώδες, γιατί στα όρια του κτηνώδους πάμε τώρα. Βέβαια. Και φασιστικό όταν κόμμα η Ένωση Κεντρών παρεμποδίζεται και όλοι οι ανάπηροι, τρελοί και οι μουρλοί έχουν. Λοιπόν, τέτοια εικόνα δίδεται. Τέτοια εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρέπει να πάνε φυλακή του Εθνικού Συμβουλίου. Έτσι είναι, Νίκο μου. Έτσι, έτσι είναι. Είναι σαν οι δικαστές να αφήνουν να κλέβουν μπροστά τους. Μια τέτοια εικόνα δηλαδή. Ξέρετε, μοιάζουν με δικαστές. Που κλέβουν μπροστά τους και γελάνε και λέει κλέψω κι άλλο. Να κάνουν έτσι. Έτσι. Το τραγικό είναι ότι αυτού του είδους εκπομπές, πρόεδρε, και το ξέρετε καλά και εσείς. Έχουν τηλεθέαση. Έχουν τηλεθέαση μεγαλύτερη από τους άλλους. Αν ξεβραχωθείς στο Σύνταγμα θα σε δούνε. Α, ναι. Εγώ δεν το είπα. Αν γδυθείς. Αν φέρω εδώ πέντε γυμνές καλεσμένους, θα σπάσω τα ρολόγια. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα άκρα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι γελίο το θέμα. Δεν είναι μόνο η πάνια, είναι και άλλες. Όλες μεσημεριάτικες, πρωινές, όλο ομοφιλόφιλοι και όλο τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Άμα δεν είσαι ομοφιλόφιλος, δεν είσαι παρουσιαστής ή καλεσμένος. Καλεσμένοι και παρουσιαστές είναι όλοι ομοφιλόφιλοι. Θεούσες. Δηλαδή είναι σκρό πράγμα. Δεν έχω τίποτα με τους ομοφιλόφιλους. Όχι, μια χαρά. Αλλά αυτοί μοιάζουν σαν να είναι το 100% της λαού. Αν δηλαδή βλέπουμε τις εκπομπές και βγάζουμε και πούμε ό,τι ποσοστό έχουν στις εκπομπές το ίδιο έχουν και στο λαό, πρέπει να είμαστε όλοι γυρισμένοι, πισωγλέπιδες. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη αν ανεφέρεσαν κάποιες εκφράσεις ανάρμοστες, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω πρέπει να ταρακουνηθούν κάποιοι παράγοντες. Αυτοί του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παίρνουν και ένα μισθό.
του αντέθει ένα ρόλο. Ας παραιτηθούν. Πιο ευπρεπές. Ας είναι μια κολασία ο καθένας, ο Κυριακού να κάνει ο τέλειο, ο Μαρτινογιάννης ο τέλειο. Διότι τώρα υποτίθεται ότι είναι και αυτοί ως επόπτες και ελέγχουν. Και αφού κάνουν μόκο, συνηγορούν να επιτελούνται μεγαλύτερα εγκλήματα. Λοιπόν, για την άποψη των εκλογών της 11ης του Νοεμβρίου στο ΠΑΣΟΚ, είπαμε τι πιστεύουμε, ότι θα επέλθει ρήξη στο ΠΑΣΟΚ, ρήξη στη Νέα Δημοκρατία και θα πάμε γρήγορα σε εκλογές. Τα δύο κόμματα θα γίνουν τέσσερα και θα έχουμε κυβερνήσεις συνασπισμού κομμάτων. Και το θεωρούμε αυτό, ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, το φοβάται αυτό. Μήπως διασπαστούν τα δύο κόμματα. Εμείς, επειδή τα θεωρούμε σάπια, η Ένωση Κεντρών, θεωρούμε σάπια τα δύο κόμματα, το θεωρούμε ευλογία Θεού. Έτσι, ευλογία Θεού και έλεος έλθει εφημών που λέει ο παπάς. Αυτό είναι. Γιατί είναι σάπιοι. Είναι βρώμικοι, είναι λοποδίτες οι περισσότεροι, φασίστες οι περισσότεροι. Λοιπόν, νομίζω ας ευλογηθεί ο κόσμος που θα ψηφίσει, να βγει ο Βενιζέλος μόνο για να γκρεμιστεί η οικογένεια Παπανδρέου. Να έρθει και η ώρα να γκρεμιστεί και η οικογένεια Καραμαλή και η οικογένεια Μητσοτάκη. Εγώ τον Βενιζέλο τον στηρίζω χωρίς να είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερος. Τον στηρίζω μόνο για να τιμωρηθούν οι τρεις οικογένειες. Γιατί γκρεμιζόμενος πέφτοντας ο Παπανδρέου θα δει γρήγορα την πτώση του είναι και ο Καραμαλής. Θα πάει ντόμινο. Και θα πέσει είναι. Και ο Καραμαλής. Και θα έχουμε ξανά εκλογές να γλιτώσουμε από τα καρκινώματα. Με όλοι λοιπόν, δώστε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι ο Βασίλης ο Λεβέντης στηρίζει Βενιζέλο υπό τη λογική όμως που εξηγώ και που εξήγησα, έτσι. Εδώ πέρα τούτο ο χρόνος, ευχαριστώ τον κύριο Νικολαίδη Χημικό, τον κύριο Γιάννη Νικολαίδη, τον κύριο καθηγητή πληροφορικής μας, τον κύριο Αλιφραγκή τον Νίκο, τον κύριο Σταυρίδη δημοσιογράφο και τον κύριο Καρτάλια τον Πέτρο, δικηγόρο και πολιτικό αναλυτή, για την βοήθεια που έκαναν στην πορεία της συζήτησής μας. Αν στενοχωρήσαμε ή μιλήσαμε απρεπώς για κάποιους, ζητούμε συγγνώμη. Διάθεση και του καναλιού και του Βασίλη Λεβέντη, αλλά και του κόμματος της Ένωσης Κεντρών, είναι να φτιαχτεί η χώρα και όχι να θίξουμε υπολήψεις. Αυτό δεν είναι καθόλου στις προθέσεις μου. Το μόνο που δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες στην εκπομπή 1-2-3. Εδώ θα ενημερωθείς για ό,τι πιο καινούριο μπορείς να κατεβάσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Θα μάθεις ποια είναι τα δημοφιλέστερα ελληνικά και ξένα ringtones. Καινούρια ringtones που θα κάνουν το κινητό σου να ξεχωρίζει. Ακόμα, τα πιο πρωτότυπα Java games που θα σε κάνουν να κολλήσεις στην οθόνη του κινητού σου. Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις τα πιο χιουμοριστικά real tones που θα σε κάνουν να χαμογελάς κάθε φορά που κάποιος σου τηλεφωνεί. Και φυσικά, νέες υπηρεσίες που θα σε κάνουν να κολλήσεις. Σου αρέσει να φλερτάρεις με το κινητό σου? Ψάχνεις να βρεις το μεγάλο έρωτα ή να στείλεις μια ρομαντική ατάκα στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει? Μείνε εδώ και θα δεις πώς μπορείς να κατεβάσεις τις καλύτερες ατάκες στο κινητό σου εύκολα και γρήγορα. Επίσης, θα μάθεις πώς θα στείλεις τα πιο ξεκαρδιστικά SMS στους φίλους σου. Μηνύματα που θα τους φτιάξουν τη μέρα. Μάθε περισσότερα για τον εαυτό σου και το τέρι σου. Την έχεις πατήσει? Αγαπάς? Σε θέλει αληθινά? Ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση σας? Δώσε τις απαντήσεις μέσα από την υπηρεσία των Mini Quiz. Γρήγορα, εύκολα και άμεσα. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στην εκπομπή αυτή. Μείνε μαζί μας. Στο 1-2-3 θα βρεις όλα τα τραγούδια που σου αρέσουν, ελληνικά και ξένα, τις παλιές και φυσικά όλες τις νέες επιτυχίες. Κατέβασε στο κινητό σου τα ringtones των τραγουδιών που μόλις κυκλοφόρησαν και εντυπωσίασε τους πάντες. Μόνο εδώ θα βρεις τους πιο in ήχους κλήσεις. Κάνε έκπληξη στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Στείλε το ringtone του τραγουδιού που ξέρεις ότι τους αρέσει. Με ένα τηλεφώνημα ή με SMS μπορείς να παραγγείλεις όποιο ringtone θέλεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 9011-233-231 ή στείλε ΤΑΦΕΨΧ και τον κωδικό του ringtone που θέλεις στο 4540. Ας δούμε όμως τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Βανέσα Αδαμοπούλου, Πάνω στην τρέλα μου, Λούφα και παραλλαγή, 41-53. Αντώνης Ρέμος, Σαν άνεμος, 41-54. Τηλεοπτική σειρά στο παραπέντε, Άγγελος του Τσάρλι, 41-48.
Έλλη Κοκκίνου Σεξ 4056. Έλενα Παπαρίζου Μάμπο 4015. Έλλη Κοκκίνου Ταλέντο 4155. Νίκος Βέρτης Πέστο μου ξανά 3840. Πέγκι Ζή.